Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cold. Berkman Cold 800 11 00 111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μπαταρία λουτρού και νηπτήρα Φιόρε, μόνο 89 ευρώ μαζί. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 800 11 00 111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Βάση έπιπλο βεσέ με γούρνα πικαντήλι, μόνο 69 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον άλλο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. We'll be right back.
Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα στις κάλπες, ώρα της ετοιμιγορίας. Κυριακή, κοντή γιορτή, έφτασε αυτή η γιορτή και είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Η Ζούγκλα λοιπόν, για μια ακόμη φορά, στα μεγάλα γεγονότα κοντά σας. Θέλουμε να μας επισκεφτείτε και σήμερα, εδώ στο πανέμορφο στούντιό μας. Δίπλα μου είναι η καλή συνάδελφος η Λίτσα Θεοφάνους. Θα περάσουμε τρεις ώρες μαζί. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά όλοι, σας στέλνουμε κοντά. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τρεις ώρες θα είμαστε. Μέχρι τις 6 και μετά θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και σε όλους εμάς που θα φύγουμε για τα κομματικά γραφεία αλλά και για τα εκλογικά κέντρα για να δούμε τα πρώτα μηνύματα που θα έρθουν από τα exit polls. Από τα exit polls, ναι. Αν και τώρα είναι, ξέρεις, τα exit polls δεν είναι και πολύ σίγουρα. Ναι. Οι δημοσκόποι δεν λένε, παιδιά, δεν παίρνουν θέση, δεν έχουν πάρει θέση. Τους ρωτάνε, από το πρωί τους ρωτάνε. Φοβούνται γιατί υπάρχει αυτό το βουβό ακροατήριο. Οι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν εκδηλώνονται. Καθόλου. Δεν ξέρουμε αν θα πάνε κάποιοι παραλία. Τα κόμματα πάντως ελπίζουν, όλα τα κόμματα, ότι ο λαός σήμερα θα προσέρθει στις κάλπες και χαρακτηριστικά, Λίτσα, μου έλεγες ότι φοβούνται σήμερα... 7,5 ώρα πήγες να ψηφίσεις. Κοίταξε, πήγα 7,5 ώρα, 7,5 όχι, το πρωί. Πήγα το πρωί. Κοιμήθηκα, βρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι και λίγο του πρωινού, είχα μάθει από τον παλιό καλοκαιρό και ξυπνάω πρωί. Λοιπόν, λέω να πάω 7,5 ώρα να τελειώνω, ούτως ώστε να έχω την ηρεμία μου, να ενημερωθώ κιόλας. Σε πληροφορώ, δεν έβρισκα να παρκάρω και πού, σε μια περιοχή που είναι μικρή περιοχή, στη Ραφίνα να το πούμε. Λοιπόν, είχαν στήσει ήδη απ' έξω τις καρέκλες τους, είχαν μπει, τα πάντα οργανωμένοι και ήταν ουρά. Εγώ δηλαδή περίμενα περίπου κανένα μισάωρο για να μπω μέσα και για να αυτό βγω. Δηλαδή... Και μου έκανε τύπωση. Μαρτυράει ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου, να πούμε. Στη δική μου περιοχή ξεκινήσαν από το πρωί. Ναι. Τον οποίο εξορκίζουν τα μεγάλα και τα μικρά κόμματα. Κυρίως τα μεγάλα. Ζωντανές θα είναι και οι συνδέσεις μας με τους καλούς συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στον πάλμο των εξελίξεων. Γεγονό. Ο Σωτήρης Σκουλούδης, καλός συνάδελφος από το Σύνταγμα. Έχουμε και τον Χρήστο Μαζάνη από τον Πειραιά, στα δύο εκλογικά κέντρα. Και τον καλό συνάδελφο Πέτρο Σιδερέα από την πλατεία Κοραή. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 κοντά σας. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι μετά τη σκυτάλη θα πάρει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις, θα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες, θα έχουμε και δημάρχους που εξελέγησαν. Από το πρωί που άνοιξε, 7 η ώρα, 7 και 10, είχε ήδη εκλεγεί η πρώτη, η πρώτη δήμαρχος. Η πρώτη δήμαρχος. Με το από, ένα πανέμορφο νησί, από την Τήλο μας. Με το που ψήφισε λοιπόν, με το που έριξε την πρώτη ψήφο, σημαίνει ότι κέρδισε κιόλας, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Ήταν ένα κόμμα, δεν υπήρχε αντίπαλος. Μία υποψήφιος. Και ακόμα και μία ψήφος να πέσει μέσα στην κάλπη, βγαίνει, δεν χρειάζεται να πάει όλο το χωριό. Ναι. Άρα εκεί μπορούσαν και να κοιμηθούν και να κάνουν και διάφορες άλλες εργασίες. Να δούμε τώρα το βράδυ και το χάρτη της χώρας. Ο χάρτης θα είναι περίεργος εφέτος, ξέρεις. Λευκός θα είναι, για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν όλοι. Όλοι λοιπόν, όλοι όταν πήγανε να δηλώσουν πώς θέλουν να καταγραφούν στο χάρτη, όλοι δηλώνανε ανεξάρτητοι. Ο ανεξάρτητος μπαίνει σε λευκό. Κόκκινο, πράσινο και κίτρινο δεν θα δούμε. Και μπλε δεν θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει δοθεί εντολή και από την Χαριλάου Τρικούπη να μην πρασινίσουν τα σημεία εκείνα όπου υποστηρίζονται οι υποψήφοι του Πασόκ. Τη Ελιά τώρα. Ελιά, να δούμε αν θα πάρει το λίπασμά τη. Να δούμε, ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αισιοδοξεί βέβαια. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στη σκληρή αντιπαράθεση που είχε με την αξιωματική αντιπολίτευση όλες τις τελευταίες μέρες για να απολώσει λιγάκι το κλίμα ώστε να μπορέσουν να προσέλθουν στις κάλπες οι ψηφοφόροι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να πάνε όλες στις κάλπες, καμία χαμένη ψήφος. Και η Νέα Δημοκρατία μάλιστα αισιοδοξεί για 7 περιφέρειες. Να είναι ευχαριστημένοι. Θα δούμε το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μότο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην χαθεί καμία ψήφος. Πάντως, Λάμπρο μου... Αγωνία και στο Πασόκ. Πολύ αγωνία. Όλοι έχουν αγωνία, γιατί είναι θολά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ότι εκεί θα βγει. Την αγωνία αυτός του λαού την υπολόγισαν τόσα χρόνια. Που γι' αυτό ο λαός τους παίζει λίγο να τώρα. Και τρία χρόνια. Τους παίζει λίγο ο λαός τώρα. Καλά κάνει, είναι η ώρα του λαού. Στα λένε πολλά ψέματα. Δεν λένε την αλήθεια τι θα ψηφίσουν και έχουν μπερδέψει τους δημοσκόπους. Γι' αυτό δεν μπορούν να βγουν να πούνε ότι ένα 50-60% όπως λέγανε παλαιότερα, ξέρεις, τα exit poll βγαίνανε από το μεσημέρι θα τα είχαμε πάρει. Και θα ξέραμε τουλάχιστον και εμείς. Μεγάλο το στοίχημα και για τη δημοκρατική αριστερά. Και είδες στις δηλώσεις που κάνανε οι πολιτικοί αρχηγοί ότι είναι χαμηλών τόνων. Δεν είναι. Ενώ η προεκλογική εκστρατεία ήταν πολύ δύσκολη. Ανέβασαν τους τόνους για να πολλώσουν το κλίμα ώστε όλοι να τρέξουν στην κάλπη για να ψηφίσουν το κόμμα. Δεν ξέρω, μήπως πολλωθήκαν μεταξύ τους, αλλά ο λαός δεν πολλώθηκε μεταξύ τους, είναι θυμωμένος και θα κάνει άλλες πράξεις. Ωραία. Ξεκινάει λοιπόν ο μαραθώνιος της κάλυψής μας αυτής των εκλογών. Μείνετε κοντά μας, θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις σε λίγο με τα εκλογικά κέντρα και
από τον καλό συνάδελφο τον Σωτήρη Σκουλούδη. Θα πάμε να κάνουμε σε λίγο έναν γύρο από τα, για να πάρουμε λίγο κλίμα από την Αθήνα. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Αττική και η Αθήνα. 2.800.000 ψηφοφόροι. Φανταστείτε δηλαδή τα πανηγύρια που θα έχουμε για εκείνον για εκείνον που θα κερδίσει στην μεγάλη περιφέρεια της Αττικής. Οι ερμηνείες θα είναι πολλές μετά. Μετά οι ερμηνείες θα είναι πολλές, Λάμπρο. Μετά θα είναι πολλές. Πολλές. Ο καθένας όπως το βλέπει. Άλλη μισό γεμάτο το ποτήρι, άλλη μισό άδειο το ποτήρι. Να πούμε και ένα ευτράπελο πριν ξεκινήσουμε από τα σοβαρά. Να πάμε στα ευτράπελα. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο λοιπόν. Να σας κάνουμε να αισθανθείτε έτσι όμορφα. Και να πάμε και στις συνδέσεις μας. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αν μπορούμε να έχουμε και το Σωτήρι το Σκουλούδι, να μας δώσει λιγάκι το κλίμα εκεί στο Σύνταγμα. Βέβαια, εντάξει, είναι αυτή η ώρα. Λιγάκι περίεργη. Μεταξύ φαγητού, έτσι. Ύπνου και δεν βαριέσαι, θα πάω μέχρι τις 7 να ψηφίσω. Πού να κοιμηθεί ο ένας, να βρει χρόνο να κοιμηθεί, θα μου πεις. Εφόσον με 2 εκατομμύρια ανέργους έχουν άλλη να κάνουν κοιμηθεί. Δεν έχουν. Θα πάνε ίσως οι περισσότεροι να ψηφίσουν. Μου πεις για τον παπά που του έσχισαν το ράσο, θα μας πει. Όχι, όχι, θα σου πω. Με τον κύριο Τσίπρα που πήγε να ψηφίσει, μπήκε λοιπόν μέσα στο. Ψήφισε πρώτα για τις δημοτικές εκλογές, βγήκε έξω να πάρει για τις περιφερειακές και μπήκε ένας άλλος κύριος μέσα, ο οποίος ήταν και ηλικιωμένος. Περίμενε ο κύριος Τσίπρας, περίμενε, δεν έβγαινε. Αμηχανία ο κύριος Τσίπρας. Άρχισε να μετράει τα ψηφοδέλτια, να κοιτάει δεξιά-αριστερά. Μεγάλη αμηχανία. Αργούσε ο κύριος, δεν μπορούσε να του πει τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει ο κυριούλης απ' έξω. Τι να κάνει ο Τσίπρας, ευγενέστατος ήταν, τον χαιρέτησε. Του λέει, άργησα κύριε πρόεδρε, λίγο λέει, δεν πειράζει. Δεν το έχει πάρει, φαίνεται αυτός από το σπίτι του. Γιατί κάποιοι πήγαν, ξέρεις, έτοιμοι και όπως γίνεται τις περισσότερες φορές. Είναι δική σου επιτυχία. Πάμε στο νησί της Στήλου να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Δεν υπάρχουν εδώ επιτυχίες. Επιτυχίες είναι του σταθμού μας. Επιτυχίες είναι όλοι δουλεύουμε επίσης ώρες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ανακαλύψαμε όμως. Την πρώτη νικήτρια. Την πρώτη νικήτρια. Πριν κλείσουν οι κάλπες. Που δεν θα έχει καθόλου αγωνία. Ούτε για exit poll, ούτε. Αυτό ισχύει μόνο για την Τήλο. Εσείς να πάτε στις κάλπες. Μην έχουμε άλλα. Όχι βέβαια. Μέχρι τις 7 πρέπει να πάμε ψηφίσουν. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι κάτω το απόγευμα. Την οπότε έχουμε τη Δήμαρχο. Έχουμε τη Δήμαρχο, ναι. Α, πολύ ωραία. Γεια σας. Μας ακούει η Τήλος. Σας ακούει η Τήλος, σας ακούει. Τα συγχαρητήριά μας. Καλωρίζει εκεί. Ευχαριστώ. Δεν έχετε καθόλου αγωνία, είμαι σίγουρη. Όχι, να σας ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι με μία ψήφο βγήκατε? Ένα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε, δεν είπαμε το όνομά σας, η κυρία Μαρία Κωμά Αλιφέρη. Καμά, συγγνώμη. Ναι, Αλιφέρη είναι από σήμερα δήμαρχος του πανέμορφου νησιού μας της Στήλου. Για πέστε μας τις εντυπώσεις σας, πώς αισθάνεστε που είστε ήδη δήμαρχος. Εντάξει, ήμουνα ήδη δήμαρχος, οπότε δεν μπορώ να πω ότι νιώθω κάτι διαφορετικό. Το μόνο είναι ότι νιώθω σίγουρα μεγαλύτερη την ευθύνη που είναι στη πλάτη της δικές μου και των συνεργατών μου για προκειμένου να προχωρήσουμε την Τήλο και να την ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα. Εκεί που την άφησε ο Τάσος Αλιφέρης. Ο οποίος την έκανε και πάρα πολύ γνωστή. Ναι. Θέλω να ομολογήσω. Ναι, την έκανε και πάρα πολύ γνωστή. Και όχι μόνο από το θέμα το γνωστό, αλλά και από πολλά άλλα, από ένα νησί το οποίο... Ήτανε πολύ δραστήριος. Ήταν πολύ δραστήριος, ήταν ένα νησί που κινδύνευε με ερημοποίηση. Ο Τάσος Αλιφέρης λοιπόν με την ομάδα του, η οποία συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα, κατορθώσαμε και βγάλαμε αυτό το νησί από την αφάνεια, αποκτήσαμε το δικό μας πλοίο, είχαμε 40 μέρες τουρισμού και τώρα έχουμε 6 μήνες. Έχει γυρίσει κόσμος στο νησί. Εκεί που τα σχολεία έκλειναν, τώρα χτίζουμε καινούργια σχολεία για να μπορέσουν οι μικροί μας μαθητές να πάνε εκεί. Εντάξει. Κυρία Αλιφέρη, να σας ρωτήσω. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που μας δίνει η κυρία Αλιφέρη σήμερα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πολύ. Ακούσαμε και κάτι καλό από ένα νησί που μέχρι χθες ήταν λιγάκι ξεχασμένο, απομακρυσμένο. Λιγάκι πολύ. Δεν το ξέρει σχεδόν κανένας. Αν δεν έτσι, γινόταν δεν τα γεγονότα με τον κύριο Αλιφέρη. Και μετά θα πάω λιγάκι στο προσωπικό, γιατί έτυχε να γνωρίσω τον ήμιστο δήμαρχο. Εγώ καλύπτω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και ερχόταν πάρα πολλές φορές στη Βουλή. Συναντούσε βουλευτές, πάλευε για το νησί του και πάντα μου μετέφερε τις αγωνίες που είχε για την Τήλο. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Οι προτεραιότητές σας με την καινούρια περίοδο που ξεκινάει και θα είναι πενταετίας, έτσι δεν θα είναι όπως παλαιότερα που ήταν λιγότερα τα χρόνια, ποιες είναι για το νησί που πρέπει να το παλέψετε? Τα βασικά προβλήματα που έχουν τα μικρονήσια είναι τρία. Είναι συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία. Αυτά είναι. Εάν κατορθώσουμε και πείσουμε ότι
κλείνοντάς μας αυτά, αφήστε μας, γιατί ξέρετε κάτι, είμαστε υγιείς. Οι κοινωνίες στα μικρά νησιά είναι υγιείς. Αφήστε μας να ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Δεν μπορούμε όμως αν δεν έχουμε γιατρό. Δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ αν δεν έχουμε σχολιά να στέλνουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να σταθούμε εάν δεν έχουμε βέβαια συγκοινωνίες. Mm-hmm. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα επιβίωσης για μας, έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι. Δεν μου λέτε τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι καλύτερα για εσάς. Έχετε τουρισμό, το νησί σας δηλαδή θα τουρισμό, μπορέσει... Βεβαίως έχουμε τουρισμό, έχουμε τουρισμό. Το καλοκαίρι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα από ό,τι είναι το χειμώνα. Αλλά για να μπορούμε να υποδεχτούμε κόσμο το καλοκαίρι, πρέπει και το χειμώνα κάποιοι άνθρωποι να μένουν πίσω, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Δεν μου λέτε πόσους κατοίκους έχει η Τήλος, και εννοώ 12 μήνες το χρόνο. Ναι, τελευταία απογραφή είναι 829. Όμως, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ξεπεράσει τους 1000. Με τους ανθρώπους που έρχονται για τις επιχειρήσεις τους, για τα μαγαζιά τους. Ναι, ναι. Και φτάνουμε βέβαια τις 2.500 με 3.000. Δεν μου λέτε, έχετε πρόβλημα ανεργίας στο νησί? Γιατί κάποια νησιά δεν έχουν πρόβλημα ανεργίας. Όσο παράξενο και αν φαίνεται στον κόσμο, επειδή διαμαρτύρονται κάποιοι. Μόνο τεμπέληδες υπάρχουν που δεν μπορούν να δουλέψουν στα νησιά αυτά, παιδιά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ανεργία. Ανεργία ειδικά σε ένα τόπο ευλογημένο όπως είναι αυτό της Τήλου, που έχει παιδιάδες, που έχει άφθονο τρεχάμενο νερό, δεν υπάρχει ανεργία. Εντάξει, όλοι μπορούμε να δουλέψουμε. Κυρία Λιφέρη, εσείς στα κέντρα των αποφάσεων θα έρθετε εδώ στη Βουλή όπως ερχόταν ο αείμνηστος? Μα ήδη το κάνω. Έρχεστε κι εσείς? Βέβαια, ήδη το κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, ο Τάσος Αλιφέρης εκτός από κουνιάδος μου ήταν και... Όπως για μένα και για όλα τα παιδιά της Τήλου, ήταν ο μεγάλος μας αδελφός. Αυτός ουσιαστικά μας γαλούκησε, αυτός μας έμαθε το πώς θα διεκδικούμε και τον τρόπο που θα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο και μας κατέβασε σε κατάληψη, σε αποχή από τα μαθήματά μας, γιατί δεν μας έστειλαν καθηγητή αγγλικών. Λοιπόν, ναι. Έχουμε μάθει λοιπόν να παλεύουμε και να ξέρετε κάτι. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Εδώ στην Τήλο τίποτα δεν χαρίστηκε. Ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, το έχουμε καταφέρει με αγώνες. Και σε αυτό το δρόμο εξακολουθούμε να είμαστε κι εμείς. Εκεί παλεύουμε. Παραμένω λίγο στο προσωπικό. Είχε έρθει γιατρός εκεί ο Τάσος Αλιφέρης, παιδιά, είχε έρθει το 1983 ως αγροτικός γιατρός. Για 6 με 9 μήνες το περισσότερο, τόσο ήταν το αγροτικό τότε. Και έμεινε 30 χρόνια στο νησί. Έτσι ήρθε. Τον αγκάλιασαν οι Τηλιακοί, μας αγάπησε και αυτός, αγάπησε τον τόπο. Και πάντα θυμάμαι ότι από μικρά μας έλεγε δεν πρέπει να αισθανόσαστε παραμελημένοι, αλλά ευλογημένοι που ζείτε πάνω σε ένα τέτοιο σπουδαίο νησί, σε ένα τόσο όμορφο τόπο. Και ένα άλλο που μας έλεγε πάντα είναι ότι είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Είναι πολλά αυτά που μας έλεγε και πραγματικά μέχρι τώρα μας ακολουθούν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Λοιπόν, κυρία Λιφέρη... Και μακάρι να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα. Και επειδή λοιπόν είμαστε περίπου ένα μήνα πριν το καλοκαίρι και φυσικά θα έχετε περισσότερο τουρισμό από ό,τι το χειμώνα, η ακτοπλοϊκή σας συγκοινωνία είναι εντάξει, σας ικανοποιεί δηλαδή, δεν θα έχετε προβλήματα? Όχι, δεν μας ικανοποιεί, δεν μας ικανοποιεί. Μπορεί να γίνουν περισσότερα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Το μήνυμά σας για την επόμενη πενταετία, και να κλείσουμε έτσι ευχάριστα. Να μην το βάζουμε κάτω. Να παλεύουμε για αυτά που δικαιόμαστε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Θα σας δούμε και σύντομα εδώ στο Ναό της Δημοκρατίας, να τα πούμε και από κοντά. Σας εύχομαι ότι καλύτερα πραγματικά. Και εγώ εύχομαι να σας δω, παιδιά, εδώ στο μικρό μας παράδεισο. Εύχομαι να σας δω εδώ το καλοκαιράκι. Να είστε καλά, θα έρθουμε. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοβερό, δεν έχει καθόλου αγωνία. Μια χαρά είναι. Οι άλλοι έχουν αγωνία τώρα ακόμα. Περνάει η ώρα και όσο περνάει η ώρα και οι κάλπες δεν τα λένε καθαρά. Εντάξει, έχουν προβλήματα. Η αγωνία των νησιών, των ξεχασμένων. Καλά, νησιών είναι φοβερό.
Και να σου πω αν δεν γινόταν όλη αυτή η ιστορία με τον συγχωρεμένο τον δήμαρχο, πάλι θα ήταν το αγνώστο. Πραγματικά, ο δήμαρχος δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό ή κάτι ανορθόδοξο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, για να γίνουν γνωστά τα προβλήματα που έχουν τα νησιά μας. Εκεί το αφήσαμε. Και άλλος τώρα, επειδή έχει αυξηθεί και ο τουρισμός μας. Τα ξεχασμένα νησιά θα γίνουν πάρα πολύ γνωστά. Μακάρι. Εγώ πιστεύω στο εξής, ότι αυτή η κρίση, θέλοντας και εμείς, μας έκανε γνωστούς όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε γίνει, γίνει πρωτοσέλιδο. Και αρνητικά. Αρνητικά. Ναι, αλλά έτσι όλοι οι φίλοι έμαθε ποια είναι αυτή κατά η κατά πού βρίσκεται η κουκίδα μας. Δηλαδή, έμεσα υπήρξε και μια διαφήμιση. Βέβαια, μακάρι να μην είχαμε αυτή την οικονομική κρίση και να μην είχαμε γνωρίσει αυτή τη διαφήμιση, να την είχαμε γνωρίσει μέσω του Υπουργείου Τουρισμού. Και να μπορούσαμε να πηγαίναμε εμείς να κάνουμε διακοπές. Ακριβώς. Να έχουμε ακριβώς τέτοια δυνατότητα. Λοιπόν, ένας Δήμος, μας μένουν 324 Δήμοι, 13 περιφέρειες και να δούμε το βράδυ τα κόμματα πώς θα αξιολογήσουν, πώς θα ερμηνεύσουν αυτή την εκλογική διαδικασία, αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, θα θυμίζει λιγάκι φοιτητικές εκλογές. Α, ναι, ο καθένας βγάζει το δικό του αποτέλεσμα. Όλοι είναι κερδισμένοι, οπότε ναι, θα δούμε. Όχι, ο καθένας βγάζει το δικό του αποτέλεσμα. Πάντως θα δείξει. Είπαμε, μεγάλη μάχη, έχουμε Champions League Derby στην περιφέρεια Αττικής, όπου Σγουρός και Δούρου και Κουμουτσάκος, μην ξεχνάμε, να δούμε ποιος θα περάσει το δεύτερο γύρο. Καμιά φορά τα outsider βγαίνουν σφήνα και μετά μπορούν να βγουν και πρώτα. Ο Κουμουτσάκος ήρθε από τις Βρυξέλλες με αέρα βρυξελιώτικο. Κοίταξε, είναι ήπιον τόνων. Πολύ ήπιος και αν πολύ ευγενής. Αν και τον στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τώρα. Πάντως, τον έριξε και στα βαθιά. Μην λέμε τίποτα, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Πάμε, Σωτήρης Κουλούδης. Α, πολύ ωραία. Καλό συνάδελφο, το Σύνταγμα. Σωτήρη, καλό απόγευμα. Καλό κουράγιο. Καλησπέρα, Λάμπρο, από την πλατεία Συντάγματος. Δεν πέφτει καρφίτσα, βλέπω εκεί, Σωτήρη. Το οποίο βεβαίως βρίσκεται σε εκλογική ατμόσφαιρα. Όχι ακριβώς, Λάμπρο, όχι ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνω πώς το λες. Να σου πω λοιπόν ότι από τη δεξιά πλευρά της πλατείας Συντάγματος, όπως κοιτάμε τη Βουλή, ακριβώς από πίσω μου βρίσκεται το εκλογικό περίπτερο του νη δημάρχου του κυρίου Καμίνη. Είναι και το πιο επιβλητικό περίπτερο γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ μπορούν να έρχονται και να ενημερώνονται οι πολίτες της Αθήνας, ενώ αναγράφονται και κάποιες κεντρικές θέσεις από το συνδυασμό του κυρίου Καμίνη. Μπορούμε να δούμε ότι από τα βασικά πράγματα που υπόσχεται ο νη δήμαρχος για την επόμενη πενταετία είναι η στήριξη των ενεργών ομάδων πολιτών, η κοινωνική πολιτική, ο εξωθολογισμός των οικονομικών του Δήμου, η σωστή αξιοποίηση των πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και μια σειρά άλλων θέσεων, τα οποία υπόσχεται ο νη δήμαρχος ότι θα τα εφαρμόσει και την επερχόμενη πενταετία, αν βεβαίως εκλεγεί δήμαρχος. Ακριβώς απέναντι και σε μια απόσταση περίπου 50 μέτρων, Λάμπρο, θα γυρίσει τώρα η εικόνα μας και θα το δείτε, βρίσκεται το εκλογικό περίπτερο, σαφώς πολύ πιο μικρό, του συνδυασμού Αθήνα Μπορείς του κυρίου Σπηλιωτόπουλου. Βλέπουμε υπάρχει ένα φορτηγό ακριβώς μπροστά, οι τελευταίες ετοιμασίες, καθώς από τις 5 και μετά, όπως μας είπανε, αναμένουν και από τους δύο συνδυασμούς να έρχονται εδώ πέρα στελέχη, καθώς και υποψήφοι των συνδυασμών αυτών, και να περιμένουν εδώ τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα. Ακριβώς δίπλα και αριστερά από το περίπτερο του κ. Σπηλιωτόπουλου θα δούμε ότι βρίσκεται, αφορά βεβαίως την επόμενη Κυριακή, το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως για τις ευρωεκλογές. Ενώ στην Ερμού, θα το δείξουμε σε επόμενη μας σύνδεση, βρίσκεται και το εκλογικό περίπτερο του υποψήφιου περιφερειάρχη του κ. Κουμουτσάκου. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν, Λάμπρο, στην πλατεία Συντάγματος. Να σου πω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται και πολύ. Είναι λίγοι πολίτες που πλησιάζουν τα περίπτερα, κάνουν κάποιες ερωτήσεις, ζητούν διευκρινήσεις. Βεβαίως, όσο περνάει η ώρα, αναμένουμε να έρχεται εδώ όλο και περισσότερος κόσμος. Ναι, βέβαια πρέπει να ακούσουν και το αποτέλεσμα για να δούμε ποιοι θα πανηγυρίσουν και ποιοι όχι. Εμείς πάμε να δούμε, Σωτήρη, τις δηλώσεις που έκαναν πριν από λίγο με το που προσήλθαν στις κάλπες ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Πιλωτόπουλος, να τα αναπατώμε. Μείνε, Σωτήρη, επαναρχόμαστε και πάλι σε σένα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις των αρχηγών, των υποψήφιων δημάρχων. Ήταν μετριοπαθείς όμως όλοι τους. Και οι δήμαρχοι που κάνανε δηλώσεις. Ναι, γιατί είναι δεύτερος γύρος. Φοβούνται κιόλας. Βεβαίως, είναι ο δεύτερος γύρος. Υπάρχει, σου λέω, μια θολούρα περίεργη. Ο κόσμος ή θα πηγαίνει μπουλούκι, είδε τώρα στο Σύνταγμα, δεν υπήρχε σχεδόν κανένας. Ναι, υπεραστική απλώς. Οι περισσότεροι πηγαίνουν στα εκλογικά αλλά κέντρα. Αλλά πάνε στα εκλογικά κέντρα οι περισσότεροι. 5 και κάτι θα αρχίσουν εκεί. Ό,τι ενημέρωση κάνανε, κάνανε. Ναι, εκεί. 6 και μισή θα έχουμε και τα δεύτερα. Πάντως, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά, ξέρεις. Πολλές φιέστες μετά, γιατί θα έχουμε γιατί το δεύτερο και γύρο. Γύρος. Είναι και οι ευρωεκλογές. Φιέστες εκτός και αν έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο τελεσίδικο. Θα είναι. Ναι, όχι, τελεσίδικο. Όχι, που δεν θα πάει στο δεύτερο γύρο, ότι βγαίνει από το πρώτο γύρο, γι' αυτό.
Αν και πάμε. Λίγοι θα είναι. Ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας, Άρη Σπηλιωτόπουλο, και μετά να μιλήσουμε ποιοι μπαίνουν ή ποιοι δεν μπαίνουν στο δεύτερο γύρο. Θα δούμε. Ή τα προγνωστικά, τέλος πάντων. Πάμε. Το μέλλον ανήκει στις μεγάλες πόλεις, στις Μητροπόλεις. Με την καθολική συμμετοχή του σήμερα, οι πολίτες ψηφίζουν για την αξιοπρέπεια της Αθήνας, για το σχέδιο και την προοπτική της. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, I will say a few words. Διευθύνθηκαμε να το πούμε. Σε αυτήν την πολύ όμορφη μέρα, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι αποφασίζουν να θέσουν τέρμα στην εγκατάλειψη, αλλά να βάλουν και φραγμό στην προτινόμενη αναρχία. Η Αθήνα μπορεί περισσότερα και καλύτερα. Μπορούμε όλες και όλοι μαζί να σηκώσουμε και πάλι την Αθήνα ψηλά. Λοιπόν, μακάρα ακούσαμε να σηκώσουν ψηλά τα μηνύματα Αθήνα, αλλά... των δύο υποψηφίων. Λιτότατη. Είδες, ελάχιστα. Τηλεγραφικά μιλήσαμε. Ναι, αλλά είχαν μια... είχαν τώρα όλο αυτό, το διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα. Βγήκαν στα κάγκελα. Ναι, ναι. Σε λίγο θα είχε, δηλαδή τελειώνει η προεκλογική εκστρατεία και αυτό που μένει στους Αθηναίους πολίτες είναι αν θα γίνει ή όχι το τζαμί στην πρωτεύουσα. Ανέβασε... Λύσαμε δηλαδή όλα τα προβλήματα, μας έμεινε το τζαμί μόνο. Εγώ αυτό κατάλαβα από την προεκλογική εκστρατεία το. Και πιστεύουμε ότι από αυτό και μόνο δηλαδή θα μπορέσουν να πάρουν. Και του κυρίου Σπηλιωτόπουλο, ο Σακελαρίδης ήταν λίγο πιο πίσω. Δεν ασχολήθηκε πολύ. Με τον τζαμί δεν ασχολήθηκε έμπαινε πολύ. Έμπαινε σφίνα, άφησε χμές για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο ότι το μήνυμά του ήταν διχαστικό. Εδώ βλέπουμε ο υποψήφιος δήμαρχος ο Άρης Σπηλιωτόπουλος να λέει ότι μπορούμε. Αξιοπρέπεια και προοπτική για να συνεχίσει το έργο του ζητάει ο κύριος Καμίνης. Να δούμε τι θα αποφασίσει και. Τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ πάντως είδα και πάρα πολλούς θυμωμένους και δεν είναι καλό σύμβουλο ο θυμός όταν πηγαίνεις μπροστά στην κάλπη, γιατί μπορεί να βγει κάλπικο το αποτέλεσμα. Με την έννοια ότι δεν θα είναι 100% η αλήθεια αυτή που κάποτε τη βλέπαμε πριν από 3-4 χρόνια. Τη βλέπαμε αυτή την αλήθεια. Τώρα πια δεν τη βλέπουμε εύκολα. Και δεν εκδηλώνονται κιόλας εύκολα. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την προσέλευση στην κάλπη, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την κόρη του. Ναι. Πάμε να δούμε. Ασκούμε το εκλογικό μας δικαίωμα δημοκρατικά και ενωτικά. Βγαίνουμε από την κρίση. Να είστε καλά. Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες εκλέγουν τους καλύτερους δημάρχους και τους καλύτερους περιφερειάρχες. Ελπίζω η επιλογή και αυτής και της επόμενης Κυριακής να είναι μια επιλογή που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις καλές υπηρεσίες στο Δημότιο και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ανάπτυξη λοιπόν, απασχόληση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Που δεν ήταν ήσυχη η προσέλευσή του, είχε αντιδράσει από τον κόσμο, όπως είδες, και συνθήματα πέσανε και δεν το είδαμε εδώ καλά, γιατί ίσως αργότερα θα βγάλουμε και άλλα πλάνα. Να το πούμε αυτό. Να πάμε στον Πέτρο Σιδερέα να δούμε τι μας λέει από τον Πέτρο Σιδερέα στην πλατεία Κοραή. Θα μιλήσουμε για τον Βενιζέλο αργότερα. Ήταν ζωηρή. Είναι η το γύρω, κόκκινο γύρω πανί του. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, με την έννοια όπως παραδέχεται και ο ίδιος, εμείς σηκώσαμε το βάρος ως Πασόκ και εμείς βάζουμε και το δίλημα. Σταθερότητα ή. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε. Με υψηλά ποστά το Πασόκ. Ότι είτε βγούμε, είτε δεν βγούμε, είτε δεν γίνει, θα πάει στον Παπούλια. Τώρα, γιατί θα πάει στον Παπούλια, εάν τα πράγματα πάνε καλά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Η καλή συνάδελφη Ιταλή λένε Ασπέτα, εσπέρα πριν από είσαι αβέρα. Περίμενε. Καλά, ναι. Περίμενε και θα το δει. Πέτρο Σιδερέα. Θα το δει το βράδυ. Θα κερδίσει ούτω ή άλλω ο Βενιζέλο. Πέτρο! Να καλησπέρισουμε και τον Πέτρο Σιδερέα. Γεια σου, Πέτρο. Από την πλατεία Κοραή. Εκεί. Μας ακούς, Πέτρο. Ρένα Δούρου και Γιάννης Γουρός, Πέτρο, ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, απλώς έχουμε μια καθυστέρηση λιγάκι. Α, έχουμε στην καθυστέρηση, ναι, ναι, ναι. Πέτρο, μπορεί να έχεις δίκιο. Μάλλον δεν μας ακούει. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Λοιπόν, θα το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι το. Έτσι, στις ζωντανές εκπομπές αυτά γίνονται. Μέχρι και τις 6 θα είμαστε εμείς κοντά σας. Τη σκητάλη μετά επαναλαμβάνουμε. Αναλαμβάνει ο Μάκης Τραταφυλόπουλος με το επιτελείο της Ζούγκλας. Όλες οι εξελίξεις. Κλίμα από τα εκλογικά κέντρα και από τα γραφεία των κομμάτων. Συγκρού, Κουμουνδούρου, Κωνσταντίνου. Και πάει λέγοντας μέχρι αργά το βράδυ. Όλες οι εξελίξεις στη Ζούγκλα. Σε αυτή την μαραθώνια σύνδεσή μας. Πάμε να δούμε δηλώσεις των μονομάχων Γιάννης Γουρού και της κυρίας Δούρου.
Σήμερα είναι η μέρα των πολιτών. Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δικαστικούς, στις φορευτικές επιτροπές, στους ανθρώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, που είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να διασφαλίσουν τις ορθές και καλές διαδικασίες για μια σπουδαία μέρα για την περιφέρεια, για την Ελλάδα ολόκληρη. Είστε αισιόδοξοι για νίκη? Δεν θα μπορούσα αλλιώς. Έχω δώσει μία μάχη με πολύ σπουδαίους ανθρώπους που δεν περιορίζονται στο ψηφοδέλτιο της περιφερειακής μας παράταξης δύναμη ζωής. Και είναι το πείσμα, η αισιοδοξία και η βεβαιότητα στις γειτονιές του Περάματος και του Ασπροπύργου που δεν μου επιτρέπουν να μην αισιοδοξώ. Άρα και πρώτο γύρο βλέπετε νίκη κατευθείαν. Σήμερα είπαμε είναι η μέρα όλων όσων δουλεύουν, γιατί εγώ σας απευθύνομαι ως πολίτης που μόλις άσκησα το ιερό καθήκον της ψήφου. Η μητέρα σας είναι το γούρι σας, ήρθατε μαζί? Δεν είναι το γούρι μου, είναι η μητέρα και η μητέρα όλων μας είναι πολύ σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σήμερα είναι μια κορυφαία στιγμή για την αυτοδιοίκηση και τη δημοκρατία. Οι πολίτες ψηφίζουν ποιο θέλουν για Περιφερειάρχη Αττικής. Τους καλώ όλους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Λοιπόν. Η εντυπώσεις σου από την κυρία Δούρου, ήπια, ευγενέστατη. Ανθρώπινη ήταν εδώ, γιατί όταν έχεις τη μητέρα σου, όταν έχεις τη μητέρα σου δίπλα, τι να κάνεις δηλαδή. Είναι, όχι, άλλο σου λέω στιγμή. Ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν ο λίγο σκληρή. Ήταν, ναι. Έτσι ήταν επιθετική, δυναμική κλπ. Τώρα την είδα ότι ήταν πάρα πολύ. Έχουμε και τον Κουμουτσάκο, μην ξεχνάμε. Είναι ναι, και ο Χαϊκάλης, Παναγιώταρος. Βέβαια. Η Γιαννακάκη από τη Δημοκρατική Αριστερά, μην ξεχάσουμε. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, μα ακού τώρα? Πέτρο, δυναμικά. Βεβαίως. Φύγαμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την πλατεία Κοραΐου, όπου όπως βλέπετε επί της ουσίας βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο των προετοιμασιών εδώ στο στρατηγείο της Ρένας Δούρο, υποψήφια περιφερειάρχη φυσικά για την Αττική. Λίγος ακόμα κόσμος, είναι λογικό αυτό, είναι και αρκετά νωρίς ακόμα. 3:37 λεπτά. Ακόμα λοιπόν δεν έχει συγκεντρωθεί κόσμος εδώ στην πλατεία Κοραή. Μένει να δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί η μέρα αργότερα. Σαφώς και αναμένεται κόσμος, όπως πολύ καλά ξέρετε, εδώ στο σημείο. Αργότερα μέσα στην ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ζωντανά και με ανθρώπους που θα βρίσκονται εδώ, πιθανότατα και με ανθρώπους από το ψηφοδέλτιο της κυρίας Δούρου, να δούμε και εκείνη τι εντύπωση έχουν για τη σημερινή ημέρα και φυσικά τι οσμίζονται για τον σημερινό εκλογικό αγώνα που δίνουν. Ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις της κυρίας Δούρου αλλά και του κυρίου Σγουρού, οι οποίοι νομίζω επί της ουσίας προβάλλουν ως επικρατέστεροι υποψήφοι για την περιφέρεια Αττικής. Η μέρα και Πέτρο, η νύχτα Πέτρο, θα είναι Πέτρο, μακριά. Πέτρο. Μπαίνει δυναμικά εδώ, ναι. Οφείλουμε να, πρέπει να πούμε ότι μπαίνει δυναμικά και ο Κουμουτσάκος, γιατί έχει και τη στήριξη του Σαμαρά. Είδαμε προχθές, πήγε στη συγκέντρωση που είχε, προλόγησε μάλιστα και τη συγκέντρωση αυτή, είχε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε είναι ένα ντέρμπι. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω εδώ σε αυτά που είπες. Εμφανίζονται ως επικρατές, αλλά ο Κουμουτσάκος μπαίνει και αυτός δυναμικά, με την έννοια ότι δεν είναι τα ποσοστά του δηλαδή για να τον αποκλείσουμε τελείως από το να μπει στον άλλο γύρο. Είναι ένα ντέρμπι εκεί. Οι Αττικοί έχουν όλα τα κόμματα εδώ, έχουν δουλέψει, θα έλεγα, πολύ σκληρά για τον Δήμο αυτό. Γιατί μιλάμε για 2.800.000 ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν εδώ στέλνει και ένα μήνυμα η περιφέρεια Αττικής. Έχουμε το Σγουρό, ο οποίος έχει τον προηγούμενο βίο, δηλαδή με την έννοια ότι έχει τις γνωριμίες του, έχει τη στήριξη των κομμάτων και του Πασόκου. Είχε το πεπόνι και το μαχαίρι. Και το μαχαίρι. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ και την Ρένα Δούρου και τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Να δούμε ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, γιατί όλα αυτά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις τόσο στην Αττική, έτσι, όσο και στο Δήμο της Αθήνας. Έρχονται στα αυτιά μας δημοσκοπήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμα για αυτές. Μας ενημερώνουν από τα γραφεία, έχουμε και εμείς πληροφορίες μας, αλλά ας μην πούμε τίποτα ακόμη. Έχουμε μια εικόνα, είπαμε, εκτός από εκείνη την εικόνα τη θολή του ψηφοφόρου που κάθεται στον καναπέ ή του ψηφοφόρου που πήγε προς την ΙΑΙΑ παραλία, ναι, ναι, πλευρά σήμερα. Για τον καναπέ θα σου πω μετά, αφού τελειώσει ο Πέτρος με τη σύνδεση που έχουμε. Να προσθέσω, Πέτρος, κάτι με συγχωρείς, να προσθέσω, Πέτρος, και πάμε. Πέτρο.
Έχουμε χρόνο μέχρι το βράδυ. Γύρω στις 6-6.30 θα έχει κόσμο εκεί. Θα αρχίσουν να έρχονται, φαντάζομαι, Πέτρο, έτσι δεν είναι? Ένα μικρό πρόβλημα, δεν μας ακούει. Δεν έχει κανένα. Πάλι χαθήκαμε, Πέτρο. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε. Δεν πειράζει. Βλέπουμε εικόνες λοιπόν από τα εκλογικά κέντρα της Δούρου και του κυρίου Σγουρού. Είναι και ωραίος ο καιρός και βγήκαν έξω και για βόλτα. Ναι, είδες και τα ζευγαράκια πολύ... κλπ. Μια χαρά. Κοιτάξα, λοιπόν, άλλο... για το θέμα της αποχής που λες, ξέρεις ποιος είναι. Με καπαρδιά θα πάμε στη. Όχι, αλλά χιόνιζε πάνω. Πού χιόνιζε, στι Άλπε. Όχι, αγάπη μου, εδώ σε εμά, έξω από τα άγραφα, από εκεί. Βεβαίω. Το χιόνι λέει έξω από την Πρέβεζα. Είναι... Να βάλουμε λίγο αρκετό ποτάμι στη ζωή μα, μην μα πάρει το ρέμα. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου, δεν είναι ψέμα. Δεν λίγο το ποτάμι, να δούμε δηλώσει Θεοδωράκη και του Αλέξη Τσίπρα από την Κυψέλη. Ωραία. Και επανερχόμαστε. Ναι, ναι. Ελπίζω να ψηφίσουμε όλοι του καλύτερου, του αξιότερου δηλαδή, έξω από κομματικέ γραμμέ. Αυτή είναι η άποψή μα. Ότι πρέπει η πόλη, τα χωριά, η περιφέρεια να ψηφίζει όχι κατ' εντολή της συγκρού, της Καλάτρικου και του Κνουδούρου, αλλά να ψηφίζει τους ικανότερους, τους αξιότερους, τους που μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και τις πόλεις. Αυτά. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, γιατί ο λόγος ανήκει ξανά στους πολλούς, στους πολίτες που με την ετοιμιγωρία τους είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για να αλλάξουν η ηγεσία οι πόλεις και οι περιφερειές μας. Ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για να γυρίσουμε σελίδα για την πατρίδα μας. Λοιπόν, για να γυρίσουμε σελίδα για την πατρίδα μας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μια γοητευτική κυρία, υποψήφια ευρωβουλευτήνα. Να της ευχηθούμε απριόρι καλή Βεβαίως. Επιτυχία, όπως ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους. Σε όλους, σε όλους. Πόσο και μάλλον... κυρίως εκείνη που πάντα δεν μας αφήνει παραπονούμενη. Όποτε την θέλουμε, πάντα θα είναι. Πάντα πρώην βουλευτήνα. Βεβαίως. Ελίζα Βόζεμπερκ. Ελίζα Βόζεμπερκ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι σας. Και να θυμίσω ότι εγώ ήμουν πάντοτε παρούσα όταν δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική τότε σε επίπεδο ενεργού συμμετοχής. Γι' αυτό το είπα, Ελίζα μου, αυτό. Ευχαριστώ ότι ήσουν πάρα πάντα πολύ. Όποτε σε χρειαζόμασταν και είχες πάντα κυρία άποψη. Βόζεμπερκ, μεγάλα ονόματα, συγχωρείτε, μεγάλα ονόματα βλέπουμε στην, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πού μέσα δηλαδή, είστε και εσείς. Δηλαδή, πώς είπατε? Μέσα στα μεγάλα ονόματα είστε και εσείς. Καθιστά δηλαδή τη μάχη, την αναμέτρηση δύσκολη. Γιατί έστω και αν η Νέα Δημοκρατία πάει καλά... 21 θα είναι μόνο. Στην Ευρωβουλή θα είναι 21. Άντε, 6-7 στην καλύτερη περιπτώσεων. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά ονόματα τώρα πια στην ναι, πολιτική ναι. οπτική. Υπάρχουν ονόματα που πληρούν προϋποθέσεις άξιας εκπροσώπησης και ονόματα που είναι λαμπερά χωρίς περιεχόμενο ενδεχομένως. Μιλάω για όλα τα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία διεκδικούμε να έχουμε μια εκπροσώπηση η οποία την επόμενη μέρα θα κληθεί να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια για τον τόπο μας. Τώρα ποια πρόσωπα είναι αυτά, ποια από αυτά εκπληρούν τις προϋποθέσεις και ποια από αυτά έχουν τη γνωστική υποδομή, τη θέληση, τη βούληση και τις δεξιότητες να εργαστούν στην Ευρώπη, θα το κρίνουν σε πρώτο και τελευταίο λόγο οι πολίτες. Και αυτό είναι η κάλυψη του ελλείμματος δημοκρατίας που υπήρχε μέχρι τώρα. Κυρία Βόζεμπερκ, επειδή παρακολούθησα όχι μόνο τη δική σας πορεία και όλων σχεδόν των υποψηφίων, οργώσατε την Ελλάδα κυριολεκτικά από βόρεια και ακόμη νότια. Συνεχίζουμε, κυρία Θεοφάνου, γιατί όπως ξέρετε έχουμε ακόμη μια εβδομάδα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, τι έχετε αποκομίσει? Ο κόσμος έχει καταλάβει τι σημαίνει Ευρωβουλή, έχει καταλάβει τι δουλειά θα πάτε να κάνετε εκεί? Έχει καταλάβει? Απόλυτα όχι, κυρία Θεοφάνου. Κάνε και μια ερώτηση. Αν έχει καταλάβει, με όλο το σεβασμό, αγαπητές μου κυρίες, αν έχει καταλάβει και τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία, γιατί τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα, ούτε ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Κυρία Βόζεμπερκ, τι θα λέγατε κι εσείς? Εννοείται. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα και ένα δύσκολο εγχείρημα. Γιατί ξέρετε, αλλά μετά, κυρία Βόζεμπερκ, θα γίνουν παρακαλώ. Οι αναλύσεις, καταλαβαίνετε. Για εννοείται. Εκλογές, αλλά κυρία Θεοφάνους, να πω και στους δυο σας. Ναι. Εδώ που φτάσαμε, όταν η χώρα μας έχει πιάσει πάτο κυριολεκτικά και όταν η κυβέρνηση αυτή με πολύ σκληρά μέτρα που αναγκάστηκε να πάρει και με πολύ σημαντικά μεθοδευμένα βήματα μέσα σε 2,5 χρόνια αρχίζει να δείχνει
να δείχνει, προσέξτε τι λέω, το φως στην έξοδο από το τούνελ. Εγώ δεν θα σας πω ούτε για θαύματα, ούτε για επιτεύγματα. Θα σας πω όμως ότι είναι ο μόνος δρόμος που δείχνει ότι αρχίζει να υπάρχει μια ηρεμία, ότι προσδοκούμε αξιόπιστα το δρόμο προς το τέλος της ανάκαμψης, ούτως ώστε να έρθει η ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν οι πολίτες, το μόνο που, επειδή με ρωτήσατε, αυτό που συναντώ, συναντώ θυμωμένους πολίτες, συναντώ λυπημένους πολίτες, συναντώ εξαθλειωμένους πολίτες, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά οι οποίοι αναζητούν αν αυτό που προτείνεται από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως και πρωτίστως και κυρίως, είναι το μόνο ή υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση που μπορεί να, στην οποία μπορεί να επενδύσουν για το μέλλον. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση. Φοβούμε να μην εκφραστεί στην κάλπη η οργή και ο θυμός ως ψήφος διαμαρτυρίας, γιατί αυτό δεν βοηθάει τον τόπο. Αν εκφραζόταν αντίθετη μια άποψη η οποία θα έλεγε ότι εγώ επενδύω εκεί γιατί με έπεισε η αντιπολίτευση ότι έχει τη μαγική λύση να βγάλει τη χώρα από την, να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να οδηγήσει στην ανάπτυξη, εγώ να το δεχτώ και να πάω μαζί τους. Ξέρετε ότι δεν μετρώ τα λόγια μου και έχω κάνει ρήξεις με το κόμμα μου και έχω υποστεί και τις συνέπειες, ναι, είμαι και περήφανη γι' αυτό. Κυρία Βόζεμπερ, γι' αυτό το λέω. Με συγχωρείτε, μιλήσατε όμως για ηρεμία και εγώ θα πω ότι αυτή η ηρεμία και η στάση σας και ο χειρισμός στην όλη διαδικασία σας έδωσε και το διαβατήριο της επιστροφής στο κόμμα χωρίς μεγάλες απώλειες. Δηλαδή, δεν έφυγα ποτέ. Έτσι, ναι. Δεν έφυγα εσείς. Ποτέ. Το είχε δηλώσει κιόλας ότι δεν φεύγω ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, άσχετα εάν κάποιες στιγμές πήγαν τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα. Σας βλέπουμε όμως τώρα ότι είστε υποψήφια. Εγώ θέλω να επιμείνω όμως, κυρία Βόζεμπερ, ξέρετε. Παρακαλώ. Δεν πήρα απάντηση αυτό. Εάν δεν πήρες. Όχι, θα πω αμέσως. Δεν πήρα απάντηση. Θα πω να απαντήσω. Και θα επανέλθω. Δεν έφυγα ποτέ από το κόμμα, γιατί για μένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζει την διευρυμένη συγκοινωνία ευρωπαϊκή κεντροδεξιά είναι το κόμμα, οι αρχές και οι αξίες του οποίου εμένα με κάλυπταν από παιδάκι. Τώρα είμαι μεγάλη γυναίκα, κάνω 30 χρόνια, ασκώ μάχημη δικηγορία, δεν έχω επιλογές άλλες. Απλώς έχω το δικαίωμα σε ένα δημοκρατικό κόμμα να ασκώ την κριτική μου, να διαφοροποιούμε και να υφίσταμε και τις συνέπειες αν αυτή η διαφοροποίηση σημαίνει διαγραφή προσωρινή ή μόνιμη. Τον πήχη που θα τον βάζετε για αυτές τις ευρωεκλογές? Ξέρω το κόμμα σας που τον έχει. Θα σας πω, εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι είναι εφικτός ο στόχος του να αναδειχθεί το κόμμα μου πρώτο. Αλλά και αν δεν είναι εφικτός και αν τελικά είναι δεύτερο κόμμα με μια απόκληση 2-3 μονάδων, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχουμε αλλαγή πολιτικού σκηνικού εκεί, λέτε? Δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικού σκηνικού? Κατά την άποψή μου αποκλείεται και να το εξηγήσω γιατί. Γιατί εκ των πραγμάτων το γεγονός ότι αναγκάστηκε η κυβέρνηση αυτή με τη Νέα Δημοκρατία στην πρωτοβουλία να πάρει σκληρά μέτρα σημαίνει ότι ήταν αναγκαίο προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα στην έξοδο από την κρίση, να δρομολογηθεί ο δρόμος της, για να μην παρεξηγηθώ, ακόμη σε κρίση είμαστε, ακόμη υπάρχει φτώχεια εκεί έξω και άνθρωποι που υποφέρουν, αλλά σίγουρα έχουν γίνει τα πρώτα θετικά βήματα. Λοιπόν, θεωρούσα και θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα, εκτός του ότι έγιναν, ο επόμενος δρόμος για τη διευθέτηση, άλλος ελάφρυνση του χρέους έχει ανοίξει, που σημαίνει προθάλαμο για επενδυτική πολιτική, προθάλαμο για ανάπτυξη, προθάλαμο για νέες θέσεις εργασίας. Η άλλη πρόταση που ακούγεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, εκτός του γεγονότος ότι έχει μια σαφή διγλωσία εντός και εκτός ευρώ, εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό ακούσαμε, δηλαδή πράγματα υπερβολικά, δεν προτείνει ένα βιώσιμο πρόγραμμα. Πλουραλισμός είναι αυτός, λέει η Κουμουρδούρου, πλουραλισμός είναι, λένε τη γνώμη τους. Θα είναι πλουραλισμός αν δούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την Κουμουνδούρου πρώτο κόμμα και δεύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Με 10 μονάδες διαφορά. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας και βεβαίως να δηλώσω από τώρα, ότι θα είμαι στη διάθεσή σας με οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει από τις εκλογές και αυτές και τις επομένες, κυρίες. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Δεν να ξέρω ρωτήσω αν όμως μία τελευταία. Παρακαλώ, κυρία Θεοφάνου. Μία τελευταία. Εγώ επιμένω πολύ στην καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα σε εμάς τις γυναίκες ίσως φαίνεται πολύ περισσότερο με ποια έννοια. Ότι ζούμε πολύ με στην αγορά, με στην ταλαιπωρία, πάμε με τα παιδιά μας. Πάμε 7.30 ώρα το πρωί πήγες εσύ σήμερα με φύγει. Εγώ 7.30 με φύγει κάλπη. Λοιπόν, έχει καταλάβει ο κόσμος ποιες θα είναι οι επιδράσεις από την Ευρώπη προς την Ελλάδα στην καθημερινότητά του?
Όχι, κυρία Θεοφάνου. Στη μεγάλη πλειονότητα ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει. Mm. Παρά το γεγονός ότι λόγω του Σταυρού προτίμησης και λόγω του συστήματος γυρίσαμε όλοι οι υποψήφοι, όλη την Ελλάδα, mm-hmm. προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τα μέσα μας δικτύωσης και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με κάθε τρόπο mm-hmm. να εξηγήσουμε τι σημαίνει το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Η παρουσία μας στην Ευρώπη, ναι. Δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Αυτό το οποίο έχει γίνει κατανοητό, κατά την άποψή μου, mm-hmm. είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική που να προτείνει κάτι άλλο βιώσιμο, εφικτό και υλοποιήσιμο την επόμενη μέρα. Και επίσης αυτό που έχει γίνει κατανοητό είναι mm-hmm. ότι αν δεν υπάρχει σταθερό περιβάλλον και φορολογικό, το οποίο επιτέλους πρέπει να γίνει, αλλά κυρίως πολιτικό, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελκυστικό περιβάλλον για επενδυτική εθνική πολιτική ή επενδυτική πολιτική στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσδοκούμε στην επόμενη πενταετία για τις νέες θέσεις εργασίας και αντιστροφή των αριθμών που καταδεικνύουν ένα δίκτυο ανεργίας εξαιρετικά απελπιστικό για τη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλό απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν. Μ' αρέσει πολύ, κυρία Βοζεμπέρκη, γιατί ξέρεις, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Τα λέει είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά. Μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, συνεπής. Ας πούμε, την τραπή έκφραση δεξιά, σου άρεσαν μόνο οι δεξιοί και οι δεξιές. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ποιο ήταν άλλο δεξιό και δεξιό. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, μην έχουμε εμένα, συμπάθειες. Όχι, όχι. Εμένα μ' αρέσει, μην έχουμε συμπάθειες τώρα. Όχι, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Ότι ουδέποτε μας αρνήθηκε. Είτε ήταν θετική η παρουσία της στον κόσμο, τον πολιτικό. Είτε Χρήστος αρνητική Μαζάνης. Πάντα. Χρήστος Μαζάνης από τον Πειραιά. Πρώτο λιμάνι της χώρας. Χρήστο, καλησπέρα, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και από τον Πειραιά, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Βρισκόμαστε στο στρατηγείο ουσιαστικά του υποψήφιου δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Μόραλη, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείων, εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Όπως μπορείτε να δείτε και από πίσω μου, βρίσκεται το εκλογικό κέντρο, το πρώτο εκλογικό κέντρο σε αυτό το σημείο, όπου από το πρωί έρχονται φίλοι και υποστηρικτές του Γιάννη Μόραλη προκειμένου να ενημερωθούν, ενώ μέσα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή τα πλάνα. Βρίσκονται και οι συνεργάτες του κύριου Μόραλη, οι οποίοι συνεχώς ενημερώνονται για την πορεία. Χρήστο, έμαθες κανένα μυστικό εκεί, τι λένε που είναι συγκεντρωμένοι? Δεν μπορεί να το πει όμως και μυστικό, άμα δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να πει τα μυστικά. Κοιτάξτε, εδώ επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Έτσι. Αυτό είναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Να σας πω επίσης ότι από εδώ θα κάνει δηλώσεις ο κύριος Μόραλης σήμερα, όπως μας έχουν ενημερώσει, μετά τις 6 φυσικά. Παρακολουθείτε εσωτερικά τα πλάνα μέσα από το εκλογικό κέντρο. Τα οποία υπάρχουν. Εντάξει, τώρα υπάρχει αυτή η ηρεμία κόσμος, η μεσημεριανή, η οποία το απόγευμα θα εκδηλωθεί σε ανησυχία και ενδεχομένως σε πανηγυρισμούς. Γιατί τα περισσότερα επιτελεία δείχνουν να είναι αισιόδοξα, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις τι θα βγάλουν το απόγευμα και μετά τα πρώτα αποτελέσματα, τα exit polls. Τουλάχιστον μέχρι τις 11. Λίτσα και Λάμπρο, να σας πω ότι σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε, βρίσκεται και το στρατηγείο του κύριου Μιχαλολιάκου. Στην επόμενη σύνδεση που θα έχουμε, θα είμαστε εκεί στο στρατηγείο του κύριου Μιχαλολιάκου, προκειμένου να σας δώσουμε και από εκεί το κλίμα. Το κλίμα. Ωραία, Χρήστο μου. Άλλο θέλω να συμπληρώσω κάτι. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής. Είχα πάει στην προεκλογική συγκέντρωση που έκανε, μάλλον στην την ημέρα παρουσίαση του ψηφοφόρου του, και οφείλω να ομολογήσω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει ανακατευτεί η τράπουλα στον Πειραιά πάρα πολύ. Παντού έχει ανακατευτεί. Τόσο με τον Μιχαλολιάκο και την υποψηφιότητα Δρίτσα από την άλλη πλευρά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ντέρμπι. Άλλωστε, το λιμάνι είναι συνηθισμένο, Χρήστο, από στα ντέρμπι, έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε ντέρμπι το απόψινό. Όμως σας λέω ότι προς το παρόν αυτό που μπορούμε να πούμε, έχοντας μιλήσει με συνεργάτες και των δύο παρατάξεων, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και από την πλευρά των συνεργατών εδώ του κύριου Μόραλη, αλλά και από την πλευρά των συνεργατών
κ. Μιχαλολιάκου. Ναι, γιατί ο στόχος είναι ο δεύτερος γύρος. Εκεί είναι το θέμα. Μπαίνει δυναμικά και ο Δρίτσας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μόραλης από τη μία, Μιχαλολιάκος από την άλλη. Και ο κόσμος δεν είναι εκδηλωτικός ιδιαίτερα όπως ήταν παλιότερα. Και τους κρατάει σε μια αναμονή περίεργη. Οπότε δυσκολεύει περισσότερο την πρόγνωση, το αποτελέσμα. Χρήστο, άρχισαν τα κορναρίσματα ή όχι? Κάτι άκουσα εκεί. Είναι το τράφικο του λιμανιού. Μάλλον. Κοιτάξτε, από το πρωί όντως υπάρχουν οδηγοί που περνάνε μπροστά από το στρατηγείο εδώ του κύριου Μόραλ και κορνάρουν. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στο στρατηγείο του κύριου Μιχαλολιάκου. Πέρασε από εκεί ο υποψήφιος δήμαρχος σήμερα ή πήγε στην κάλπη? Ακόμα όχι, Λάμπρο. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει περάσει. Ο πρόεδρος, ξέρεις ποιος πρόεδρος λέω. Ο μεγάλος. Ο υποψήφιος σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος. Μαρινάκης. Δίνουμε και δύο χρώμα στη ζωή μας, Χρήστο. Αστειεύομαι. Τα μπερδεύουμε κι εμείς λίγο. Τα μπερδεύουμε λίγο για να είναι πιο ευχάριστη, έτσι, ευχάριστα αυτά που ακούνε. Να μην ακούνε. Η μετάδοσή μας. Η μετάδοση τη σκητάλη θα δώσουμε στις 6 στον Μάκη Δραταφυλόπουλο. Εμείς θα πάμε και εμείς στο πεζοδρόμιο πάλι, στα εκλογικά κέντρα. Σε άλλες υπηρεσίες μετά. Εγώ θα πάω συγκεκριμένα στην Κουμουνδούρου. Χρήστο, δεν θα συμπληρώσεις κάτι πριν σε αφήσουμε από το στρατηγείο εκεί του υποψήφιου δημάρχου? Έχει και ωραίες παρουσίες, να το διευκρινίσουμε αυτό, Χρήστο. Στην επόμενη σύνδεσή μας θα βρισκόμαστε στο στρατηγείο του κύριου Μιχαλολιάκου, οπότε θα δώσουμε και από εκεί κλίμα. Ναι. Άμα πας στο Μιχαλολιάκο, μιλάμε με τον Μιχαλολιάκο. Εγώ θέλω να πω, έχει και ωραίες παρουσίες εκεί. Εσύ δεν το βλέπεις γιατί καλύπτεις το γεγονός. Εμείς από το στούντιο εδώ βλέπουμε, έχουμε πανοραμικό του μεγάλου λιμανιού. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε και πάλι, Χρήστο. Καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Εντάξει. Αυτά και αυτά. Καλύτερα που δεν μιλάνε πολύ. Παλιότερα και που μιλάγανε, δημιουργούσαν προβλήματα. Τώρα όμως ο κόσμος νομίζω ότι μια μικρή εκδίκηση, αυτό που λένε η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, ναι, τους το προσφέρει ο κόσμος τώρα. Πάμε να δούμε τους διεκδικητές. Δεν εκδηλώνεται. Διεκδικητές, Μόραλης, Δρίτσας και Μιχαλολιάκος, και να τους σχολιάσουμε. Έχουμε να είναι μια μέρα αλλαγής για τον Πειραιά, μια μέρα ανατροπής για τον Πειραιά. Ξεκινήσαμε δυναμικά πριν 40 μέρες με τον Πειραιά νικητή. Είμαστε σήμερα εδώ. Ελπίζω η συμμετοχή του κόσμου να είναι μεγαλύτερη από άλλες φορές. Όπως έχω πει, η συμμετοχή είναι σημαντικό και για την πόλη και για τους πολίτες. Επαναλαμβάνω ότι εύχομαι να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα από αύριο για τον Πειραιά, αλλαγών και ανατροπών. Γι' αυτό θέσαμε υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζω οι πολίτες σήμερα να μας δώσουν την ευκαιρία να το πράξουν. Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Και η ώρα που ψηφίζει ο καθένας από εμάς, πολίτες όλοι, μία ψήφο έχουμε όλοι στη δημοκρατία. Και ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και ο πιο ισχυρός της πολιτικής εξουσίας. Παίρνουμε τις τύχες της πόλης μας, της πατρίδας μας, στα χέρια μας. Άσχετα το εκλογικό μου καθήκον, με σεβασμό στην τιμή της πολιτικής, στο ήθος της πολιτικής και της δημοκρατίας, στον αξιακό κώδικα του Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Η περιφέρεια αλλάζει. Από το πρωί στις κάλπες κυοφορείται αυτή η αλλαγή. Μέχρι το βράδυ να μην λείψει κανείς από αυτή την πολύ σπουδαία μάχη για τον Πειραιά. Συγχαίρω και ευχαριστώ όσους εργάζονται για να τηρηθεί η εκλογική νομιμότητα και όλα να γίνουν ομαλά και όπως πρέπει. Γιατί στην πόλη μας υπάρχουν ήδη γενικευμένα κρούσματα παραβίασης της εκλογικής νομιμότητας. Είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε βέβαιοι ότι ο Πειραιάς από αύριο θα μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον του. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις των υποψηφίων. Κοίταξε. Σημαντικό και το μήνυμα που στέλνει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταγγέλει κάποια πράγματα, θα πρέπει να τα δούμε. Αν ισχύουν ή όχι. Κοίταξε, είναι γερά χαρτιά και τα τρία χαρτιά. Ο Θοδωρής Δρίτσας είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε κάνει μια καταγγελία, μιλάει ότι δεν υπάρχει, έχουμε κάποια ανομαλία, δεν υπάρχει αυτή η ομαλότητα που θα πρέπει να ισχύει στις εκλογές. Δημοκρατική χώρα είμαστε λοιπόν. Θα ελεγχθεί και αυτό και θα δούμε τι θα γίνει. Πώ ερμηνεύει το γεγονός? Και είπε ότι όλα καλά βέβαια. Δεν υπάρχει προφανώς πρόβλημα. Κάτι γίνει στον Πειραιά. Θα δούμε. Πώ ερμηνεύει το γεγονός ότι όλοι βρίζουν ή συχτηρίζουν του πολιτικού? Όλοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με την πολιτική, ναι, αλλά και όλοι είναι υποψήφοι σύμβουλοι ή υποψήφοι δήμαρχοι. Παλιά. Χειρότερα όταν από εσένα που πήγες 7,5 ώρα στην κάλπη το πρωί. Έλα, σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα
παλιά. Να έχει θέση υποψηφιότητα. Από τη στιγμή που υποτίθεται όλοι αποστρέφονται την πολιτική, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν. Δηλαδή, μου φαντάζει λιγάκι παράδοξο, ανορθόδοξο, αλλά. Παλιά πετράγανε πέτρα και λέγανε αχ, χτυπήσαμε πρόεδρο. Τώρα χτυπάμε δημοτικό σύμβουλο ή περιφερειακό σύμβουλο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν ξέρω. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι στους 325 δήμους και στις 13 περιφέρειες. Θέλουν όλοι να βάλουν. Ας μην το κακολογήσουμε όμως αυτό. Ας μην το δούμε γιατί αρνητικά. Να σου πω γιατί. Γιατί ο καθένας θέλει να βάλει ένα μικρό λιθαράκι και οι περισσότεροι είναι και άσχετοι με την πολιτική. Μην νομίζεις. Τι μικρό λιθαράκι από την πολιτική. Όχι, δεν είναι πολιτική. Η πολιτική μας έφερε εδώ που είμαστε. Τώρα μου λες μικρό λιθαράκι. Άλλο λέω ότι δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες αυτοί που έχουν μπει μέσα. Έχουν μπει και καινούργιοι άνθρωποι και πολύ νέοι άνθρωποι. Ας τους δώσουμε, ρε παιδί μου, μια ευκαιρία. Μην τους πάρουμε από τα μούτρα την αρχή. Έλα, μέχρι να μάθουν και αυτοί. Έτσι. Θα υποφέρουμε εμείς, λες. Υποφέρουμε εμείς. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Να μην μάθω στο καθένα. Θα σου πω όμως κάτι πολύ συγκινητικό. Ένας από τους μεγαλύτερους, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος, 102 ετών, γεννήθηκε το 1912. Είναι στην Πρέβεζα και δεν έκατσε παιδιά ούτε στην πολυθρόνα του ούτε στο κρεβάτι του. Παρά πήγε και ψήφισε, παρακαλώ πολύ. Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα, λοιπόν, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ψηφοφόρος που άσκησε σήμερα στην Πρέβεζα το εκλογικό του δικαίωμα, στο εκλογικό κέντρο του δεύτερου δημοτικού σχολείου σε ηλικία 102 ετών. Πρόκειται για τον κύριο Ιωάννη Κούρτη, ο οποίος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1912. Και στα 150 να φτάσει. Να τα χιλιάσετε, κύριε Κούρτη, να είστε καλά να ψηφίσετε ακόμη. Αυτό όμως είναι ένα καλό παράδειγμα που να σηκωθούν και αυτοί οι τελευταίοι που κάτσανε στα καφενεία, στις παραλίες και στα αυτά, να πάνε να ψηφίσουν. Μέχρι να πάνε να ψηφίσουν, αλλά μιας. Τα κόμματα δείχνουν ότι φοβούνται την αποχή. Ναι, βέβαια τη φοβούνται. Άρα λοιπόν μην εκδικηθεί ο κόσμος. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε με έκπληξη, με ζωρό. Επανερχόμαστε, μην φύγετε, μείνετε κοντά μας στη ζούγκλα. Διαφημιστικό διάλειμμα, στον παλμό των εξελίξεων, στον παλμό των γεγονότων. Η εκλογική αναμέτρηση από τη ζούγκλα. Σε λίγο κοντά σας. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cord. Berkman Cord, 811-00111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Μπαταρία λουτρού και νηπτήρα Φιόρε, μόνο 89 ευρώ μαζί. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 811-00111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Βάση έπιπλο βεσέ με γούρνα πικαντήλι, μόνο 69 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and ever. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Ματρουαγιάλ, αληθινά όνειρα.
Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλαιο Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδιαιτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στα Νανού. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Λοιπόν, και πάλι κοντά σας, ώρα της ετοιμιγορίας, ώρα της κάλπης, ώρα του λαού. Η Ζούγκλα και σήμερα κοντά σας, στα μεγάλα γεγονότα, μέχρι τις 6. Λάμπρος Παναγιώτου, Λίσσα Θεοφάνου, θα σας κάνουμε συντροφιά και μετά τη σκυτάλη θα την παραδώσουμε στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και στο επιτελείο της Ζούγκλας για να σας μεταδώσω μέχρι αργά το βράδυ τα πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και όλα όσα συμβαίνουν τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στους δρόμους της χώρας. Ώρα λοιπόν της κάλπης η σημερινή. Mm-hmm. Και να φύγουμε και να πάμε αλλού τώρα. Θα φύγουμε από την Αθήνα να πάμε βόρεια. Κάτι μου έλεγες πριν βόρεια, στο διάλειμμα. Ναι. Ε. Ναι. Θα φύγουμε Βαρδάρης. Από εδώ να πάμε κάπου Φυσάει βόρεια. Βαρδάρης. Σε λίγο είπαμε. Και έχουμε και την εικόνα του δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Έκπληξη. Mm-hmm. Σε έχουμε σε λίγο. Mm-hmm. Αν μας ενημερώσει και ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Παπαθανασίου, θα είμαστε έτοιμοι να σας πούμε για το. Για τον καλεσμένο μας που έχουμε από Θεσσαλονίκη, σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, να δούμε την αγωνία και το χρώμα που θα έχουν αυτές οι εκλογές. Αγωνία των κομμάτων, γιατί κακά τα ψέματα, από τον πρώτο μέχρι και το τελευταίο, προσπαθούν. Και λέω τελευταίο γιατί η Δημάρ μπορεί προς το παρόν στις δημοσκοπήσεις να μην φαίνεται να τραβάει. Όχι. Ωστόσο, θα εποφθαλμιά σε 14 δήμους. Έχει βάλει το χεράκι της πρωτιά. Του Καμίνη, Μπουτάρη, Σκοτεινιώτη στο Βόλο. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, θα θεωρηθεί και αν θα έχει έναν ευρωβουλευτή, μετά συζητάει. Να δούμε το θέμα της Ελιάς, όπου ο Βενιζέλος, κακά τα ψέματα, απείλησε εντός εκτός εισαγωγικών λέξη ότι κυβέρνηση με αποδυναμωμένο Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει και ότι θα κάνει κάτι ανάλογο με το βράδυ της ήττας του Πασόκ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάει στο Ζάπιο, αλλά θα πάει στον. Ούτως ή άλλως λέει θα πάει. Παπούλια. Αυτό είναι καινούριο. Είπε είτε όχι. Πάει καλά είτε δεν πάει καλά, αυτός θα πάει στον Παπούλια. Θα πάει, τώρα τι θα πάει να πει στον Παπούλια, τι να σου πω. Θα πάει να συζητήσει τον Παπούλια. Τι έχουμε πάθει με τον Παπούλια, τέτοια αγάπη.
ξαφνικά προέκυψε. Κοίτα, λοιπόν, η πριν πάει ο Βενιζέλος στον Παπούλα, εμείς να πάμε στην ύφη του Θερμαϊκού. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Καλή επιτυχία, κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Παναγιώτη και Λίτσα. Λίτσα και Παναγιώτη, καλά τα είπα. Μια σωστά, χαρά. Μια χαρά. Παναείς εγώ από τα Μέγαρα. Πείτε ό,τι θέλετε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας έχουμε πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, όπου και αν ανήκουν, και την επόμενη μέρα όλοι ενωμένοι να προχωρήσουμε. Να ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα, θα μου επιτρέψετε. Τι ζητάει ένας Βέρος Νέα Δημοκρατία σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο? Αλλά και εκείνο Νέα Δημοκρατία είναι. Ένωση για την πατρίδα και το λαό του Βήρου Ναπολίδου. Νομίζω ότι είναι μια εύστοχη ερώτηση. Στον 1,5 μήνα που εχθές τελείωσα την περιοδία μου, ήταν μια από τις εύστοχες ερωτήσεις. Καταρχάς, δεν μας χωρίζει τίποτε όλους εμάς που απομακρυνθήκαμε από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Καρατζαφέρη, τον Καμένο, τους άλλους συναδέλφους, τον Πολύδωρα, τον Νικολόπουλο, τον Ζώη. Όλοι είμαστε σε αυτή την κεντροδεξιά οικογένεια, την ατόφια όμως κεντροδεξιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγώ μπορεί να μου άνοιξαν την πόρτα εδώ και πολλούς μήνες να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η ατραξιόν, αυτά τα κομματικά ζόμπι που έχει δίπλα το κύριο Σαμαράς. Όμως έμεινα τους τελευταίους 7-8 μήνες κάνοντας κριτική, καλοπροαίρετη κριτική, γιατί άλλα υποσχεθήκαμε στο λαό και άλλα εφαρμόζουμε. Άρα σε αυτή τη γενώσιμη Νέα Δημοκρατία της πολιτικής άνοιξης εγώ δεν είχα καμία θέση. Ένιωθα τους τελευταίους μήνες ότι είμαι κρυπτοδεξιός, κρυπτονεοδημοκράτης. Αφήνετε χμές όμως τώρα για το κόμμα σας. Γι' αυτό με πήρατε. Για πολιτική άνοιξη και ιδίως για τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε, κάνετε μεγάλο λάθος. Λησμονείτε με ποιον συζητάτε. Εγώ αυτά τα έλεγα και επί Καραμαλή. Ό,τι κακό έβλεπα, είχα τη δύναμη φωνακτά να το στείλω ως μήνυμα στην ηγεσία του κόμματος. Καμία αιχμή δεν αφήνω. Άλλα δεν λέγαμε προεκλογικά. Πιστεύει κανείς ότι το πρωί μιλούσα με την κυρία Ράπτη από την υποψήφια και αυτή η ευρωβουλευτής και έλεγε ότι μας ενδιαφέρει σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Σταθερότητα, αν πάρω τα δύο κόμματα μαζί 25%, αυτό θα πει ότι είναι εγγύηση σταθερότητας? Η φωνή σας βραχνιασμένη όμως. Ναι, τραγουδούσα χθες το βράδυ γι' αυτό. Τι τραγουδούσα? Α, δεν είναι το προεκλογικό αγώνα? Προεκλογικό αγώνα, που να μας μείνει ώρα τώρα. Πάντως, πριν πάμε στην Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, θα κάνουμε μια ακόμη ερώτηση. Να μου επιτρέψει η καλή συνάδελφη Λίτσα. Όσες θέλεις κάνει. Αναμείνατε στο ακουστικό σας, κύριε Ψωμιάδη, μέχρι την τελευταία στιγμή το κάλεσμα Σαμαρά, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Δεν τον άφησα. Κοιτάξτε. Ναι, οι άνθρωποι, πολύ σωστές ερωτήσεις. Σας είπα ότι έμεινα. Όταν αντιλήφθηκα και μετά την τελευταία επίσκεψή μου στο Μαξίμου ότι οι άνθρωποι αυτοί με κρατήσαν όμοιρο, με εκμεταλλεύτηκαν και θέλανε και σε αυτές τις εκλογές να με εκμεταλλευτούν. Με διαβεβαίωναν ότι θα είμαι υποψήφιος όχι μόνο για τις ευρωεκλογές αλλά και για την υποψηφιότητα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όμως, επαναλαμβάνω, είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Όταν λοιπόν επισκεπτόμουν στο Μαξίμου αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά, έβγαλα την παραίτησή μου, είχα ψηλιαστεί προπολού ότι δεν θα είμαι, γιατί τις τελευταίες μέρες πριν επισκεφθούν του Μαξίμου δεν έπαιζε καθόλου το όνομά μου. Καθόλου. Και έβγαλα την παραίτησή μου, παραιτήθηκα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Αύριο με μια αλλαγή ηγεσίας ή μια αλλαγή, μάλλον έπρεπε να ξεκινήσω από μια αλλαγή οικονομικής πολιτικής, γιατί αυτή η οικονομική πολιτική μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια σύγχρονη οικονομική γενοκτονία. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να ξαναγυρίσω. Αυτό είναι το σπίτι μου. Το κομματικό μου σπίτι, μέσα στην ψυχή μου, Νέα Δημοκρατία γράφει. Προς το παρόν όμως, το ψηφοδέλτιο γράφει Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Μαζί με τον Βήρο Ναπολίδωρα, τον κύριο Νικολόπουλο. Εγώ όταν απεκλείστη από τον Ευρωσυνδυασμό, μιας και προτιμήθηκαν και προτάθηκαν πράσινες ντουντούκες που έριξαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Καραμαλή, και καταλαβαίνετε για ποιο πρόσωπο αναφέρομαι. Το πολιτιστικό φορέας, το πατριωτικό κίνημα φύπνισης έγινε κόμμα, πολιτικό κόμμα με τη σφραγίδα του Αριού Πάγου η Πατρίδα. Εν συνεχεία συνεργάστηκα, αποφάσισα να συνεργαστώ, αφού είχα ξεκινήσει συζητήσεις με τον κύριο Πολύδωρα πολύ καιρό πριν, αποφάσισα να συνεργαστώ και να συστατευτώ σε αυτή η προσπάθεια, την Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό. Διότι εμείς πρέπει να ξέρετε, δεν είμαστε ούτε υποταγμένοι, αλλά και ούτε, αν θέλετε,
είμαστε εξαρτημένοι από κάποιον άλλο. Είμαστε η ελεύθερη αυτή ομάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν απέναντι από το μνημόνιο. Και καλέσαμε κοντά μας όλους τους πατριώτες, όλους τους χριστιανούς, αυτοί που απομακρύνθηκαν, αυτούς που δεν εμπνέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να έρθουν μαζί μας, να προτάξουμε το έθνος και τη συλλογικότητα, τον ελληνικό λαό, όχι την πάρτη μας και το κόμμα μας. Και σε αυτή την προσπάθεια καλέσαμε αυτούς που θέλουν να μπουν εμπόδιο. Εμπόδιο στην συνεχιζόμενη εξαθλίωση του ελληνικού λαού, αν θέλετε την οικονομική, την πολιτική, την πνευματική και πάνω απ' όλα την κοινωνική. Σήμερα το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πρωτίστως κοινωνικό. Κύριε Ψωμιάδη, επειδή είστε ιδιαίτερα αγαπητός, και αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης που χρόνια σας έχει στην πρώτη γραμμή. Τώρα, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος, ότι φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάλι σε ένα δεξιό κόμμα πήγατε, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και φύγανε ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Από την περιοδία που κάνατε, ο κόσμος τώρα πια πώς σας πλησιάζει, με την ίδια αγάπη, με το ίδιο ενδιαφέρον? Έπρεπε για να έχει ήσασταν... αποστασιοποιηθεί λίγο. Όχι, όχι. Καλά, υπάρχει ένα ποστό, οπωσδήποτε υπάρχει ένα 20% αλίμονο. Mm-hmm. Έπρεπε να σε είχα μαζί μου, εγώ έπαθα μεγάλη πλάκα. Μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη αποδοχή. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι πήγα στις περισσότερες εκδηλώσεις, έστω από μακριά, της Νέας Δημοκρατίας και γινόμουν εντολή και γινόμουν αφορμή να φύγει ο κόσμος από τη συγκέντρωση και να έρθει σε μένα για να με χαιρετήσει. Mm-hmm. Και αναγκαζόμουν να έφευγα πιο μακριά και συνεχεία, μόλις τελείωνε η εκδήλωση, να ξαναγυρνούσα. Mm-hmm. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ήμασταν και δεν είμαστε δυστυχώς κανένας παραπόταμος, κανένα ριάκι του ποταμιού. Και βλέπετε, δεν μας προβάλλει κανείς. Ακόμη και σήμερα, παραμονή εκλογών, πριν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, δεν αναφερόμαστε πουθενά. Σας λέω λοιπόν μέσα από το δικό σας κανάλι, το διαδικτυακό, mm. ότι η Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό θα εκπροσωπηθεί, προσέξτε με, στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Θυμηθείτε και κρατήστε τον DVD. Ναι, εδώ τώρα μου δίνετε και την ευκαιρία να ρωτήσω. Πού βάζετε εσείς τον πήχη ώστε να υπάρχει και επόμενη μέρα στο κόμμα Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό? Να συνεχιστεί για να, για να υπάρχει, μιλάτε για συνέχεια, έτσι? Ναι. Πάνω από 3% σε μια μονάδα θα υπάρχει συνέχεια. Αν πάμε στο 2, στο 1,5, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εμείς θα ξεπεράσουμε το 4-4,5%. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε την καρδιά μας. Καλή επιτυχία. Το μήνυμα του Παναγιώτη Ψωμιάδη που πέρασε από πολλές διακυμάνσεις, εννοώ εσείς προσωπικά ως άτομο περάσετε πολλές διακυμάνσεις, με την έννοια ότι είστε λιγάκι στενοχωρημένος τόσο όπως σας συμπεριφέρθηκε το κόμμα. Ναι, όσο... Να σε εξηγήσω γιατί είναι δυνατόν να αναγκαστεί ένας ο οποίος μόνο πρόσθεσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί, και κλείνω με αυτό, ένας που επί 32 χρόνια έφερε νίκες, πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος νομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης, υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αρχιστράτηγος διαστόματος κυρίου Σαμαρά στον προεκλογικό αγώνα, και σήμερα αναγκάστηκε να απομακρυνθεί. Γιατί ρε παιδιά, αυτήν όμως την αδικία θα τη χτυπήσει ο ελληνικός λαός, όπου και αν βρίσκεται, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με τον Καραμαλή έχετε μιλήσει. Και είναι βέβαιο ότι η Ένωση για την Πατρίδα και για το Λαό, με επικεφαλής τον κύριο Πολυδότο, τον Ψωμιάδη, τον Νικολόγο και τον Ζώη, θα τύχει της μεγάλης εκτίμησης. Και φυσικά, κλείνοντας, πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε, να μην βγει πρώτο κόμμα η αποχή. Και ο Ψωμιάδης, όπως όλοι, χρειάζεται σταυρό. Άρα και ένα σταυρό στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Και επειδή μιλήσατε για Καραμαλή, ο πρώτος που τον υποδέχθηκα το πρωί στο εκλογικό κέντρο ήμουν εγώ. Εγώ σας είδα, ναι, όντως. Μιλήσατε άλλο, είπα. Μιλήσατε καθόλου? Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να, ένας ακόμη στρατιώτης ενημέρωσης. Όποτε τον καλούμε, ακόμη και εκεί που το ασκούν σκληρή κριτική, μπορεί να φωνάζει, να τσαντίζεται. Και απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν τις αποφεύγει. Δεν υπεκφεύγει. Βγαίνει. Ναι. Μπορεί να βρίζει, να μιλάει για στριγκάκια, για το αθηναϊκό καθεστώς. Βγαίνει όμως. Πάντως τελικά. Μας φωνάζει, αλλά βγαίνει. Ναι, η πολιτική με ήττα είναι αχάριστη. Έτσι. Τόση προσφορά, η πολιτική με ήττα. Είναι τόσο αχάριστη. Και η πολιτική με μακρονιότητα. Ναι, σε βάζει μέσα, προσφέρεις και όταν φτάσεις κάπου, μετά σου δίνει και μία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα μπερδεμένα. Πολλά μπερδεμένα. Και όλα το μπουτάρι τα κρασιά να πιω, εσένα Λίτσα πάντα θα αγαπώ. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Μπουτάρι. Μαντινάδα, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Γιάννη Μπουτάρι, κυρίε και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Είναι πολύ ωραία.
Δεν βρέχει, είναι καθαρά ανοιξιάτικη, ωραίες οι θερμοκρασίες. Ωραίος ήταν ο προεκλογικός αγώνας, ήταν ήρεμος, χωρίς κακές εξάρσεις. Δεν κρυπούμε. Το πρόβλημα σύντομα θα συμμετέχετε στο δημοψήφισμα για το νερό. Βλέπουμε οι πολίτες τι ήταν καλή συμμετοχή. Ναι, από ό,τι έμαθα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και είναι αυτονόητο τι ψηφίζει κανένας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα. Εσωτερικών που ήταν τελευταία ημέρα και ακούστηκαν πολλές και αντιδράσεις. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια πολύ ανόητη χειρονομία του Υπουργού. Διότι ήταν υπογραμμένο από τον Υπουργό, δεν ήταν υπηρεσιακό το σημείο. Και αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Δηλαδή προσπαθούν τελευταία στιγμή, δεν μπορεί να έρχεται η ώρα 12 το μεσημέρι το Σάββατο, παραμονή του δημοψηφίσματος, για μια ιστορία η οποία είναι γνωστή στο Υπουργείο εδώ και 3-4 μήνες, να έρχεται και να αναφέρεται κάποιοι στο κάποιοι. Ποιοι είναι οι Δήμοι, είναι κάποιοι, οι ΠΕΔ είναι κάποιοι. Ακούσαμε λοιπόν τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης και εκεί σκληρή η μάχη. Πολύ έχει ρίξει είναι η Νέα και Δημοκρατία εκεί, έναν πρώην υπουργό, τον Σταύρο Καλαφάτη. Τον Καλαφάτη, ναι. Δεν τον ακούω και πολύ όμως. Τι γίνεται. Είναι ήπιον τόνο ο Σταύρος Καλαφάτης. Πολύ δεν ακούγεται. Ενώ ο κ. Μπουτάρης εντάξει, είναι και λίγο ανατρεπτικούλης, είναι και λίγο έτσι ζωηρούλης. Και έκλεισε την εκστρατεία του, έτσι να πούμε και ένα παραπολιτικό, χορεύοντας με τη σύντροφό του ένα πολύ ωραίο ταγκό. Ο κ. Μπουτάρης, ναι, στην τελευταία του εκδήλωση. Δεν πρόσεξα τώρα και τις κόκκινες κάρτσες, ρε παιδί μου, αλλά τον είδα ότι ήταν πολύ υποτικός. Εγώ οφείλω να προβοκάρω συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, λίγο μετά αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Καλώς παππούλες, λοιπόν. Βλέπουμε το χέρι σου, Βασιλείο. Μια πολύ σημαντική μέρα, αυτοδιοικητικές εκλογές, ο ζωογόνος χυμός Δημοκρατίας. Έχουν ιστορική παράδοση στον τόπο μας, πάντοτε οι τοπικοί άρχοντες διαδραμάτισαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις δύσκολες στιγμές του λαού μας. Ελπίζω σήμερα με την ψήφο του λαού να εκλεγούν αυτοί που έχουν μεράκι να προσφέρουν για αυτόν τον τόπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτοί που έχουν μεράκι, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Να δουλέψουν, αλλά, μεράκι. Και να μην κοιτάνε την τσέπη. Και τους έχει ανάγκη πραγματικά ο τόπος, αλλά ξεκινάνε όλοι με αγνά αισθήματα και έτσι όνειρα, αλλά στην πορεία κάποιοι χάνουν τον δρόμο ή εκφυλίζονται. Μπαίνουν στο σύστημα απλώς. Μπαίνουν στο σύστημα ή το σύστημα τους βάζει. Το σύστημα θέλουν ή δεν θέλουν μπαίνουν στο σύστημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ποιος θα τους στηρίξει εκτός του συστήματος. Απλώς δεν μπαίνουν πολύ με τα μούτρα που θα λένε. Θα σε ρίξω πάλι. Τι να με ρίξει. Έχω μια γοητευτική κυρία πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη μαντινάδα. Και δεν είσαι και κριτικός. Κατερίνα Μπατζελή. Υποψήφια βουλευτήνα. Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κυρία Μπατζελή. Τι κάνετε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε. Καλά, βρίσκομαι στη Λαμία. Στον αγώνα. Α, πολύ ωραία. Τι να γίνω, αγώνας. Έχετε αγώνας, άλλη μία εβδομάδα τρέξιμο, κυρία Μπατζελή. Εχθές και δεν σας ακούω. Λέω, έχετε άλλη μία εβδομάδα τρέξιμο για να ενημερώσετε τον κόσμο τι εστί Ευρωβουλή και εσείς τι θα κάνετε εκεί. Μας. Δεν σας ακούσαμε. Δεν ακούω κι εγώ καλά. Εκτιμώ ότι αυτή είναι η εβδομάδα μας. Είναι ναι. Η τελευταία εβδομάδα και τόσο οι ευρωβουλευτές όσο και ο δεύτερος γύρος των τοπικών και περιφερειακών εκλογών θα ανεβάσουν το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη. Α, θα το ανεβάσετε το πολιτικό θερμόμετρο. Δεν θα είσαστε ήπια. Δεν θα το ανεβάσουμε. Θα ανεβαίνει μέρα με την ημέρα, όπως καταλαβαίνετε. Θα ανεβαίνει από μόνο του δηλαδή, έτσι. από μόνο του τίποτα δεν ανεβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει πλέον ο διπολισμός σε επίπεδο περιφερειών τοπικής αυτοδιοίκησης, θα υπάρχουν δύο τελικοί αντίπαλοι σε πάρα πολλούς δήμους και περιφέρειες. Προστίθεται και η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι ένα... Νομίζω ότι θα είναι ένα κοκτέιλ πολιτικών γεγονότων, αντιπαραθέσεων που δεν θα αφήσουν απαθείς τους πολίτες και οι οποίοι κατά τη γνώμη μου εκτιμώ ότι πρέπει να πάθεις κάλπες mm-hmm. και με πολύ... αποφασιστικότητα να δώσουν με την ψήφο τους την εντολή είτε στην τοπική είτε στην πολιτική εξουσία. Κυρία Μπατζελή, επειδή εσείς είσαστε Πασόκ, έτσι δεν είναι, δεν αποποιείστε το ότι είστε Πασόκ, μπήκατε σε μια ομπρέλα που λέγεται ελιά. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος τώρα? Καταρχήν, κανένας δεν έχει αποποιηθεί το Πασόκ συμμετέχοντας στην ελιά.
Ωραία. Η ΕΛΙΑ είναι η συμμετοχή, συμμετέχουν 3-4 κόμματα και mm-hmm. είναι το πολιτικό σχήμα mm-hmm. που κατεβαίνουμε στις εκλογές 25 Μαΐου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ξέρετε γιατί οι κακοί άνθρωποι, να το πω έτσι, λένε ότι κρυφτήκατε κάτω από την ΕΛΙΑ, οι υποψήφοι του Μπαίνεις ΠΑΣΟΚ. Μπαίνεις μέσα σε αυτούς τους κακούς όμως έτσι, τώρα που κάνεις όχι, αναπαραγωγή. Κάνω μια κακή εντός εισαγωγικών, όχι κακή, επιτρέψτε μου, μια έτσι λίγο... προβοκατόρικη, όπως λέει ο καλός συνάδελφος ο Λάβρος. Εντάξει, νομίζω ότι τα διλήμματα τα οποία τίθενται για το θέμα της ΕΛΙΑΣ δεν είναι αν κρυφτήκαμε, αλλά το ζήτημα το κατά πόσο η ΕΛΙΑ και η κεντροαριστερά είναι σε τέτοια δυναμική που να μπορούν να εκφράσουν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα νοικοκυριά, και τώρα στις εκλογές και μετά. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ βαριά ιστορία, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά κοινωνικά, διαρθρωτικά, οικονομικά, παραγωγικά ζητήματα και θέματα σε αυτόν τον τόπο. Κανένας δεν ξεχνάει το έργο του ΠΑΣΟΚ, με τα συν και τα πλην προφανώς, διότι σε μια διαχείριση πάντα υπάρχουν και τα αρνητικά, τα οποία πρέπει να τα διώξουμε από πάνω μας ως πολιτικό σύστημα και όχι μόνο ως ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι ο κόσμος αρχίζει και συσπυρώνεται, κατανοεί ότι τα διλήμματα τα οποία μπαίνουν τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ μοναδικό σκοπό έχουν να συρρυκνώσουν το κέντρο και χωρίς κέντρο στην πολιτική σημαίνει ότι θα έχουμε σειράξεις μεταξύ μιας πολύ δεξιάς και μιας πολύ αριστεράς που ποτέ δεν οδηγεί σε πολιτικές ηρεμίες, εκλογικής και δημοκρατικής έκφρασης, όπου μπορεί να οδηγήσει και τη χώρα σε ένα άλλο δρόμο εξόδου από την κρίση. Εδώ είμαστε για να δώσουμε τη μάχη μας και την επόμενη μέρα. Κυρία Βαζελή, μιας και μιλήσατε για δίλημα, αν δεν απατώμε, έβαλε και ο πρόεδρός σας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δίλημα έχει βάλει και ο Θοδωράκης, ότι αν δεν πάρει διψήφιο αριθμό θα φύγει από την πολιτική. Ναι, αυτός τώρα... όμως δεν είναι. Όχι. Δεν συγκυβερνά. Μισό λεπτό. Όχι. Ναι, θα σας απαντήσω σε αυτό. Ναι. Διλήμματα, νομίζω ότι είσαστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι και ασχολείστε με το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως. Θα σας πω ότι δεν υπάρχουν εκλογές χωρίς διλήμματα και δεν γίνεται να υπάρχουν, διότι τελευταία στιγμή τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να συγκεκρινοποιήσουν με δύο λεξούλες, να το πω απλά, αυτό το οποίο εκτιμούν ότι πρέπει, πάνω στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες. Οι πολίτες είναι πάρα πολύ σοφοί, έχουν τη δυνατότητα πλέον εδώ στην Ελλάδα να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το τι γίνονται. Είναι πολύ δύσπιστοι σε σχέση με το παρελθόν, επεξεργάζονται την οποιαδήποτε πληροφορία έχουν και συνεπώς τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει με 2-3 κουβέντες να τις πούνε κατά αυτούς ποιο είναι το πολιτικό δίλημα. Δίλημα με την έννοια το οποίο καλείται ένα κόμμα να πάρει ψήφους από τον κόσμο, από τους ίδιους τους πολίτες. Τοποθετείτε κάπου το ικανοποιητικό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, για την ΕΛΙΑ, το τοποθετείτε κάπου? Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα έχει θέση, αλλά δεν θα ήθελα να μπούμε σε μία μαθηματική προσέγγιση. Επειδή είναι αυτό λέω. 10 ή 12, εγώ το έβαλα το 12, 12,5 άθμα, πόσο είναι οι εκλογές του Ιουνίου του 12. Του 12, ναι. Με ποια έννοια ότι αυτό είναι το επίσημο ποσοστό το οποίο έχει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα τα γκάλοφς είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία και εσείς γνωρίζετε ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, στην πραγματικότητα. Είναι κατά προσέγγιση όλα. Ναι, και τώρα υπάρχει και μια θολούρα, κυρία Μπατζελίνη. Αλήθεια, ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά όπως λέγαμε παλιά. Ώρα της κάλπης. Ακριβώς. Συνεπώς, αυτό το οποίο μετράει για εμάς, ως ΠΑΣΟΚ, ως ΕΛΙΑ, γιατί συμμετέχουν και 2-3 άλλοι σχηματισμοί, είναι ότι πρέπει ο μεσαίος χώρος ή κεντροαριστερά να είναι τέτοια, όπου να εκφράζει τη λαϊκή εντολή, ώστε να στηρίζει την συγκυβέρνηση και να συμμετάσχει ενεργά στη συγκυβέρνηση. Στο βαθμό που αυτό δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του κόσμου, υπάρχουν οι πολιτικές επιλογές και πολιτικές απόφασεις, οι οποίες θα λυθούν εντός του κόμματος για το πώς θα συμμετάσχει στη συγκυβέρνηση. Για μετά τις εκλογές. Ένα μήνυμα.
Αυτό είναι για μετά τις εκλογές, έτσι. Ναι. Και το άλλο μήνυμα είναι ότι εφόσον η κεντροαριστερή, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΙΑ πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μαθηματική προσέγγιση κάνουμε, έτσι. Mm-hmm, δεν, ναι. δεν έχουμε τίποτε δεδομένο ακόμα. Θα δούμε ποιες πρέπει να είναι η τακτική, ποια πρέπει να είναι η καινούργια μας τακτική, η στρατηγική, έτσι ώστε να ανεβάσουμε τον πύχη και απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Θέμα ηγεσία θα τεθεί. Αυτό νομίζω ότι αυτό το θέμα της ηγεσίας θα περάσει μέσα από όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το ίδιο μας το κόμμα. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Έχουμε το συνέδριο, έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι τίθεται τώρα τέτοιο θέμα πρώτων εκλογών. Είναι θέμα... Για τα μεθεώρια, για τα εκλογικά. Έχετε δίκιο, ναι. Ούτε γνωρίζει τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, είναι το τι μας απασχολεί, τι θα γίνει η χώρα μετά αυτές τις εκλογές και μετά τον Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καινούριο πρόεδρο της Επιτροπής, όποιος και αν είναι αυτός, για το χρέος της χώρας, ένα και δεύτερον, για τον καινούριο τρόπο που θα διακυβερνάται η Ευρώπη, έτσι ώστε σταδιακά να απαλλαγούμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της λιτότητας που οδήγησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους νέους σε ανεργία, σε λιτότητα και σε οικονομική δυσπραγία. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας τελευταίο, κυρία Παντζελή. Επειδή λίγο μας έχει μπερδέψει ίσως ο κύριος Βενιζέλος, είπε ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα μας έβγαλε ότι πάνε δεν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλετε να μου εξηγήσετε, γιατί πραγματικά εγώ δεν έχω καταλάβει και πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι κάτι συμβολικό, θέλετε να το σχολιάσετε. Εγώ θα μείνω στο θέμα της διαδικασίας. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι θα συγκαλέσει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αυτή είναι η διαδικασία. Θα συζητήσουν, θα συγκαλέσει τα πολιτικά όργανα του κόμματος και θα συναποφασίσουμε τι θα γίνει. Προφανώς, όταν θα πάει στον κύριο Παπούλια, σημαίνει ότι, ότι θέτει θέμα για τη συγκυβέρνηση. Αλλιώς δεν θα πήγαινε στον κύριο Παπούλια, θα πήγαινε κάπου αλλού. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο τον όλη Ρένα. Καλό κουράγιο, αλλά τέλος πάντων. Να είστε καλά. Έχουμε μάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλά γκρίνκλις. Bon courage, the game is over. Πολύ ωραία. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά το the next step. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Είχαμε την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ ΕΛΙΑ. Βέβαια, δεν είδες. Και αυτό. Οι κρίνοντες κρίνονται. Και ξέφυγε και τώρα με την τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω καθόλου, ξέρει τι λέει η κυρία Μπατζελή. Θα συζητήσουμε πρώτα και μετά θα δούμε. Βέβαια, αν τα ποσοστά δεν είναι καλά, θα τεθεί στα όργανα. Και δεν μετά μπορεί. Θα αρχίσουν τα άλλα όργανα. Είναι ο απλησίαστος ο Βενιζέλος και ο κάθε Βενιζέλος. Και μετά θα αρχίσουν τα άλλα όργανα. Κρινόμαστε εκ των υστέρων. Έτσι θα κρυθεί και ο πρόεδρος. Εκ των γεγονότων. Λένε του λεφτά. Πολύ ωραία. Ού, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Είδες εσύ? Έχουμε τον Παπανδρέο, γι' αυτό. Α, πολύ ωραία. Δηλώσεις. Όχι, δεν έχουμε ήχο. Συνεχίστε. Βλέπουμε δηλαδή τη χώρα μας. Ήρθε. Αλλά και να απελευθερώσουν δυνάμεις αναπτυξιακές που έχουμε στον τόπο μας. Με τρόπο όμως μιας ανάπτυξης πράσινης που σέβεται τις ομορφιές, τον πολιτισμό της χώρας μας από τον Αιγιαλό μέχρι και τα βουνά μας. Χαίρομαι ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε και από τα σπλάχνα του και από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο στελέχη ικανά, στελέχη σίγουρα, αποφασισμένα και να συγκρουστούν με παλιές αντιλήψεις και να φέρουν σε πέραση ένα δύσκολο έργο μιας άλλης νοοτροπίας και άλλων πρακτικών για την αυτοδιοίκηση. Στηρίζω πολλές ελπίδες σε αυτά τα άτομα, σε αυτούς τους ανθρώπους και τους εύχομαι καλή επιτυχία και για σήμερα και για τους αυριανούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ. Αυριανούς αγώνες μας υποσχέθηκε ο κ. Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός. Δεν ήξερα ότι ήταν εδώ, νόμιζα ότι ήταν στο Las Vegas. Δεν ήξερα. Στα μεγάλα ραντεβού, στα μεγάλα ραντεβού με την ιστορία Παπανδρέου δεν ήταν ποτέ. Πάμε σε ένα άλλο ραντεβού τώρα με τον Χρήστο Μαζάνη στον Πειραιά, πρώτο λιμάνι της χώρας, στο άλλο εκλογικό κέντρο. Φύγαμε τον Γιάννη Μόραλη και είμαστε τώρα στον άλλο υποψήφιο, τον κύριο Μιχαλολιάκο. 300 μέτρα μακριά από το στρατηγείο του, στην πλατεία Κοραή συγκεκριμένα,
εδώ στο στρατηγείο του άλλου υποψήφιου δημάρχου Πειραιά, του κύριου Μιχαλολιάκου. Όπως βλέπετε στην πίσω πλευρά, υπάρχει αρκετός κόσμος που βρίσκεται εδώ, λάμπρο και λίτσα. Όσο περνάει η ώρα τώρα θα έρχεται ο κόσμος. Υποστηρικτές φυσικά του κύριου Μιχαλολιάκου. Φάγανε, κοιμηθήκανε. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε και τους πολίτες που βρίσκονται εδώ, έτσι για μια πρώτη εκτίμηση. Καλησπέρα σας, γεια σας. Πώς βλέπετε? Πώς θα δω, αφού είναι νωρίς ακόμα. Εσείς κύριε? Βλέπω μια νίκη του Μιχαλολιάκου πάρα πολύ μεγάλη. Εννοείται θα δεις νίκη, αφήσεις το εκλογικό. Τι άλλο να σου πω, τι θέλετε άλλο? Αυτό, τα είπατε όλα. Τα είπε όλα, Χρήστο. Λοιπόν, ακούμε λάμπρο, ο κόσμος είναι... βρίσκεται εδώ στρατηγία... και άλλες παρέες έξω από το εκλογικό κέντρο του κύριου Μιχαλολιάκου. Καλησπέρα σας. Πώς το βλέπετε απόψε τις εκλογές? Πολύ καλά. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Χρήστο, τώρα μην περιμένεις να πας στο στρατηγείο του Μιχαλολιάκου και μέσα φυσικά βρίσκονται εσύ. Κανάς δεν λέει θα χάσει. Ακόμη και αυτοί που έχουν το 5 ή 7% που τους εμφανίζουν τα γκάλοπ λένε ότι πιστεύουμε θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Και λογικό είναι. Μα γι' αυτό κατεβαίνουν οι υποψήφοι, για να κερδίσουν. Δεν κατεβαίνει κανένα να χάσει. Βέβαια. Αλλά εσύ καλά κάνεις. Βλέπετε εδώ λάμπρο του συνεργάτε του κ. Μιχαλολιάκου. Τώρα ανέβασα και εγώ του τόνου γιατί νομίζω πω δεν με ακούς γι' αυτό. Πήρα συγγνώμη. Δεν φταίει εσύ γι' αυτό. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο δεύτερα τη επιστροφή τη καθυστέρηση. Ναι, Χρήστο μου. Έλεγα, βλέπετε του συνεργάτε αυτή τη στιγμή του κ. Μιχαλολιάκου, οι οποίοι ενημερώνονται για την πορεία των εκλογών. Όπω το βλέπαμε άλλωστε πριν και στο στρατηγείο του κ. Μόραλη. Χρήστο, ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε σε στρατηγία. Αυτά από εδώ, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ναι. Ένα καλό ερώτημα για την επόμενη σύνδεσή μας είναι αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπουν, τι ενημέρωση έχουν τα στρατηγία όλων των υποψηφίων σχετικά με την προσέλευση του κόσμου στις κάλπες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα τώρα, γιατί αυτοί θα έχουν ενημέρωση. Έχουν τους δικούς ανθρώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο. Πριν από λίγο, μιλώντας με συνεργάτες του κ. Μιχαλολιάκου, μου μεταφέρανε το εξής, ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από τις περιοχές προς Πέραμα, Καμίνια, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Αλλά θεωρούν ότι είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος θα ψηφίσει το απόγευμα μετά τις 5. Ωραία. Εκείνη την ώρα, 5 με 6, υπολογίζουν ότι θα πάει πολλής κόσμος να ψηφίσει. Καλή είδηση αυτή. Ακριβώς. Είδαμε λοιπόν. Να διευκρινίσουμε. Είναι στον αντίποδα της εικόνας. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο την πλατεία Κοραή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, μας ενημερώνει για ό,τι νεότερο. Εδώ είναι στον αντίποδα της είδησης που μας μετέφερε το πρωί, πήγες 7.30 ώρα, που μας είπες ότι περίμενες την ώρα για να ψηφίσεις την φυγή κάλπη. Τι να κάνω? Αυτό δεν μου βγαίνει το μυαλό με τίποτα σήμερα. Όχι, τι να κάνω, αφού ξύπνησα βαριόμουν να κάθομαι. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Έχει, ναι. Αλλά... ο Έλληνας πάντα τελευταία στιγμή πάει. Τελευταία, όντως. Λοιπόν, 7 η ώρα παιδιά κλείνουν οι κάλπες. Είμαστε. Άρα έχουν ακόμα 2 ώρες γεμάτες για να πάνε. Μένουμε στους υποψήφιους οι οποίοι υποτίθεται είναι τα μεγάλα ονόματα, αλλά μεγάλο όνομα είναι και ο Παφίλης στην περιφέρεια Αττικής. Βεβαίως. Θα ακούσουμε τώρα. Και ο κύριος Χαϊκάλης είναι. Ναι. Έτσι, και αυτός, ο οποίος έχει αρκετό ρεύμα, ο κύριος Χαϊκάλης, ξέρεις. Ιδίως στην Ανατολική Αττική. Έτσι, εδώ προς τα πάνω. Έχει αρκετό ρεύμα. Παφίλης, Κουβέλης, Καμένος. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και επανερχόμαστε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο αγώνας μας για τα λαϊκά προβλήματα και η συνέπειά μας θα αποτυπωθεί και στην κάλπη με την ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης και του ΚΚΕ, ώστε την επόμενη μέρα να είναι πιο ισχυρός ο λαός, να αποσπάσουμε βελτιώσεις, να ανοίξει ο δρόμος για μια καινούργια προοπτική. Όσοι διστάζουν, ας κάνουν το βήμα τώρα. Η ανάγκη της περιφέρειας είναι πρώτα απ' όλα να συμπαραταχθεί μαζί με το λαό για να αντιμετωπίσει αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Και δεύτερον, αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσει τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν για να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα που δοκιμάζονται σκληρά. Και φυσικά μαζί με το λαό να παλέψει για γενικότερες αλλαγές και ανατροπές. Σήμερα οι τοπικές κοινωνίες επιλέγουν τους καλύτερους δημοτικούς άρχοντες, δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, περιφερειακούς συμβούλους και περιφερειάρχες. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, να τους συγχαρώ για τον προεκλογικό αγώνα που κάναν όλοι. Να ευχηθώ στους υποψηφίους των ανεξάρτητων Ελλήνων καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα. Και παράλληλα θέλω να θυμίσω στους Έλληνες πολίτες ότι θα πρέπει αύριο το πρωί να επιτρέψουμε να κάνει τη δήλωση που έκανε ο Γιώργος Πανδρέου την επόμενη των δημοτικών εκλογών, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Να μην πούν δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός ενέκρινε τα μνημόνια. Οι πολίτες
με την ψήφο τους διεκδικούν μια τοπική αυτοδιοίκηση, προοδευτική, δημοκρατική, αλληλέγγυα προς την κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και προσπαθεί να σηκωθεί όρθια. Η τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού καλείται να επιτελέσει το έργο της, να σταθεί δίπλα στον πολίτη, να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Εντάξει. Να δοθούν απαντήσεις. Στα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη, δες τι έγινε το πρωί, στήθηκαν και άλλες κάλπες. Εξτρά. Είχαν πει ότι θα τα βάλουν μέσα στα σχολιά και θα ψηφίζουν παράλληλα για το νερό, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Είχαν συμφωνήσει 11 ή 12 δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, από τη Θεσσαλονίκη, να το κάνουν αυτό, επειδή θα μαζέψουν τον κόσμο. Ο κ. Μιχελάκης όμως, ο Υπουργός Εσωτερικών, έστειλε μια εγκύκλιο και είπε ότι αυτό απαγορεύεται. Σωστό είναι. Εκτός, ναι. Δεν διστάσανε, τις βγάλανε απ' έξω, τις κάλπες, μια χαρά. Ναι. Ναι. Δεν πήρανε βεβαίως τους εκλογικούς καταλόγους. Το καλό το παλικάρι, ξέρει και άλλο μονοπάτι. Πήραν τους δημοτικούς καταλόγους και όσοι θέλανε πήγαιναν και ψηφίζανε. Λοιπόν, τώρα τα αποτελέσματα αυτά δεν ξέρουμε αν θα βγουν με τα exit poll ή θα τα βγάλουν οι Δήμοι, ναι, την επαύριον που λένε. Έχουμε εμφύλιο στην Θεσσαλονίκη, εντός εισαγωγικών η λέξη. Υπάρχει πρόβλημα. Τζιτζι Κώστας, το άτακτο παιδί εντός πάλι. Πάει καλά, λέει αυτό. Τζιτζι Κώστας, γιατί τι έχει πρόβλημα. Όχι, όχι κανένα πρόβλημα, με κανέναν. Ναι, πάει καλά. Ακριβώς. Σωστό. Λέω ότι ακούγεται μέχρι τώρα, ότι πάει καλά. Τζιτζι Κώστας, Ιωαννίδης. Να δούμε πώς θα βάλει τρίποντο. Πάντως, Ιωαννίδης μαθημένος από στρες και ένταση λέει, αλλά παρά τα αυτά αν ήξερε. Ναι, υπογράμμισε το στόμα μου το πήρες, ναι, δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα. Όχι, δεν θα δεχόμουν. Ναι, ναι. Αλλά μετά Χριστόν, ναι, ναι, όλη προφήτε. Σημασία έχει πριν τι κάνεις. Πάμε να δούμε τι λέει ο υποψήφιος Τζιτζι Κώστας, Ιωαννίδης. Τι λένε οι υποψήφοι εκεί. Για να ακούσουμε. Σήμερα αποφασίζουμε για τον τόπο μας. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι. Για να μην αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Ψηφίζουμε για να πάμε τη Μακεδονία μπροστά. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και δυναμισμό ώστε να πετύχουμε να προσπαθήσουμε με τη θέληση του λαού να κάνουμε τη Μακεδονία πρώτη, την περιφέρεια πρώτη και κάποτε επιτέλους η Μακεδονία να κερδίσει αυτά τα οποία της αξίζουν, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν κερδίσει. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη Ιωαννίδη. Να δούμε ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Πάντως, κοίταξε, είπαμε για την αποχή, δεν ξέρουμε για αποχή, αλλά ξέρουμε ότι οι ετεροδημότες δεν ήταν πολύ θερμόαιμοι για να φύγουν να πάνε στον τόπο τους. Ναι, είναι και η δεύτερη Κυριακή. Μπράβο. Ίσως περισσότεροι. Και τα έξοδα δεν είναι λίγα. Να πάμε τη δεύτερη φορά. Ναι. Παρότι τα κόμματα φέτος δεν επιστράτευσαν λεωφορεία και τέτοια, είχε κάποια. Να σου πω, δωράκια καλά είχαν, καλά τα ψέματα. Κάνανε. Έφυγαν λεωφορεία. Ας αφήσουν αυτά που ξέρουν ότι δεν. Α, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, ότι δεν μίσθωσαν πούλμαν. Μια χαρά μισθώθηκαν. Και αν θέλετε και ονόματα, μπορούμε να τα πούμε και αέρα. Εγώ απλώς ξέρω ότι το τρένο, η τρενοσέτ έκανε ένα έχει 30% έκπτωση. Ναι. Και τζάμπα εισιτήριο είχε για τους ενδιαφερόμενους. Τα κόμματα έβαλαν τα λεωφορειάκια τους. Αθόρυβα βέβαια, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, να μην δημιουργηθεί μεγάλος ντόρος. Πάντως είπαμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα κόμματα αυτό το θέμα της είχαμε προτείνει αποχής. Δεν είναι μόνο ο μοναδικός εμφύλιος που βλέπουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, έχουμε και εδώ στην Αθήνα. Κακλαμάνης με τον Άρη Σπυλιοτόπουλο. Ναι, έχουν πια ξεφύγει οι δύο τους. Ενώ κάποτε ήταν έτσι πιο χαμηλή η τόνη τους, τώρα βγάλανε ταξίφι κανονικά από την θήκη τους και τα έχουν προτάσει κανονικά. Τώρα είμαι λίγο συγκινημένος τώρα. Τι λες? Είμαι λίγο συγκινημένος. Γιατί, παιδί μου? Γιατί στο τηλέφωνο έχουμε την καλή συνάδελφο. Ποια? Και υποψήφια ευρωβουλευτή. Ναι. Εγώ δεν λέω για την υποψήφια ευρωβουλευτή, λέω την καλή συνάδελφο, ναι, γιατί την ξέρω πολλά χρόνια. Ναι. Πραγματικά είναι. Και εγώ την ξέρω, αλλά δεν έτυχε η ποτέ. Η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη είναι πηγή έμπνευση. Να συνεργαστούμε ποτέ. Δεν έχω είναι πηγή έμπνευση. Μάχημη ρεπόρτερ. Είναι βρισομάνα, είναι ιδεών. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Θα παρεκτραπώ και θα χρησιμοποιήσω ελληνικό. Καλά, φαντάζει όνειρο βέβαια. Είναι εγώ, ο μάχημος ρεπόρτερ στο στούντιο. Και εσύ να μιλάς ως υποψήφια ευρωβουλευτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ας αντιστρέψουμε λοιπόν και ας πάμε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Προφανώς έχω την ιδιότητα της υποψηφίας, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ιδιότητα την οποία έχω. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι μάχημη ρεπόρτερ, δεν κατάγομαι από... Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν με κατέβασαν με την ιδιότητα του κομματικού στελέχους. Δεν είμαι γόνος επώνυμης πολιτικής οικογένειας, γόνος αγροτικής οικογένειας. Είμαι ενεργός πολίτης, είμαι μάχημη ρεπόρτερ και με αυτή λοιπόν την ιδιότητα, επειδή επί σειρά ετών βρέθηκα μπροστά στις συγκρούσεις
και όταν ήμουν στον ιδιωτικό τομέα και στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, προφανώς με αυτή την ιδιότητα με επέλεξαν για το ευρωψηφοδέλτιο περισσότερο με το πρόσημο της απολυμμένης συμβασιούχου της ΕΡΤ, που ότι, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί για την κοινωνία, η οποία είχε σοκαριστεί όταν τον περσινό Ιούνιο, την 11η του μήνα, είδε να πέφτει αυτό το μαύρο στις οθόνες με πραξικοπηματικό τρόπο, που κατά τη γνώμη μου ήθελα να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία και όχι τόσο να συμπληρώσει τις λίστες με τους 2.500 απολυμμένους που επιθυμούσε η Τρόικα και ο Μινόταυρος των απολύσεων. Το δείγμα ήταν, νομίζω το μήνυμα ήταν σαφές. Αυτό που συνέβη σε ένα μεγάλο εντός εργοστάσιο που λεγόταν ΕΡΤ, όπου εν μία νυχτή βρέθηκε τα 2.500 στον δρόμο, θα μπορούσε να συμβεί σε έναν οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, άρα να σπείρουμε το φόβο, τον πανικό, άρα ο κόσμος να λουφάξει, να μην αντιδρά. Το πρώτο ήταν αυτό. Και το δεύτερο, ότι ήθελαν να θυμώσουν την ΕΡΤ να, σε περιόδους πολύ γκρίζες μνημονιακές, η ενημέρωση δεν πρέπει να έχει ουδεμία χαραμάδα αντικειμενικότητας. Και η ΕΡΤ, εκ του ρόλου της, εκ του συντάγματος, από τον έλεγχο που είχε από την Βουλή, προφανώς ήταν στοιχειοδός πολύ καλύτερη από ότι είναι όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτή ήταν η διπλή του στόχευση, και εδώ τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε το αν το πέτυχαν ή όχι. Σωστό. Άρα λοιπόν η δική μου η συμμετοχή στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και η επιλογή ενός ανθρώπου από την ΕΡΤ σηματοδοτεί την απόφαση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αποδεχθεί το λουκέτο και το μαύρο, να μην αποδεχθεί την πραγματικότητα της Δουτού και της ΝΕΡΙΤ, όλο αυτό το οποίο το πουλάνε ως νέα τηλεόραση και φάζονται μεταξύ τους τα, οι μηχανισμοί του κυρίου Καψή και του κυρίου Κεδίκογλου, με ό,τι αυτό βλέπετε που φεύγουν, παρετούνται, κατηγορούν σήμερα για διαφθορά κτλ. Και επίσης το δεύτερο είναι ότι σηματοδοτεί την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, μια ΕΡΤ όμως που δεν θα έχει καμία σχέση με την ΕΡΤ πρώτης ενδεκάδας του μήνα. Δηλαδή δεν θα είναι μια κυβερνητική ΕΡΤ, ακόμα και αν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είναι μια ΕΡΤ διαφορετική, να είναι χειραγωγημένη από την κυβέρνηση, να προβάλλει επί ίσης όρης όλες τις πολιτικές αντιλήψεις, σχολές, φωνές κτλ. Αλλά το σημαντικότερο, να δίνει φωνή σε όσους σήμερα είναι αποκλεισμένους από το μηδιακό σύστημα. Και στην καθαρίστρια, και στον απολυμμένο της ΕΡΤ, και σε αυτόν ο οποίος συγκρούεται κάτω στο λιμάνι με την Κόσκο, και στον κάτοικο της Ιερισσού, και στον υπάλληλο που διαμαρτύρεται, που τον δηλαδή, βάζει να δουλεύει την Κυριακή κλπ. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κατέβηκες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Κουμουνδούρο έχει κάνει σημαία το θέμα της ΕΡΤ και δεν λέει να το αφήσει. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς πράττει και όσοι χρησιμοποιούν μια χρηματολογία ότι λαϊκίζει, εκμεταλλεύεται κτλ. Εγώ θα έλεγα μακάρι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι αποχώρησαν την κομματική κυβέρνηση εξαιτίας της ΕΡΤ να κάναν σημαία τους στο θέμα της ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ, η ενημέρωση, είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι θέμα συντεχνιακό. Σε μία κοινωνία, για να μπορεί να είναι αφυπνισμένη, δεν μπορεί να υπάρχει χειραγωγημένη ενημέρωση. Και εδώ εφαρμόσαν ένα πρότυπο λουκέτου φήμωσης, κατάργησης κτλ. Και ήρθαν μετά από λίγες ημέρες, αφού εφάρμοσαν εδώ το πείραμα, το εφάρμοσαν και στη Βαλένθια, το εφάρμοσαν και στην Πορτογαλία, το εφάρμοσαν και στη Γερμανία κλείνοντας ένα διαπολιτισμικό κανάλι. Άρα, τι βλέπουμε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια διάθεση συρρήκνωσης της δημόσιας ενημέρωσης στο όνομα των ιδιωτών. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολίτες πια ότι η ενημέρωση ανήκει στα χέρια εργολάβων, ανήκει στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι διαπλέκονται άμεσα με την πολιτική εξουσία για να παράξουν ενημέρωση. Πιστεύεις στην επόμενη ημέρα της ΕΡΤ, Αλεξάνδρα? Αλεξάνδρα, πιστεύεις, ελπίζεις στην επόμενη ημέρα της ΕΡΤ ή θα... Εγώ λοιπόν, επειδή με γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, είμαι άνθρωπος της ανάθεσης. Είμαι άνθρωπος που παίρνω την υπόθεση στα χέρια μου και λέω το εξής. Για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, όχι με χαρακτηριστικά λέω αυτά που είχε πριν την 11η του Ιούνιου, δηλαδή δεν θέλω μια ΕΡΤ με παλιά υλικά, διεφθαρμένη, διεπλεκόμενη, αργόμιστη, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς που είχε.
είμαι αποφασισμένη να βρίσκομαι μπροστά στη διεκδίκηση αυτού του πράγματος. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση, οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί με αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν πήγανε στη ΔΟΤΟΥ και στην ΕΡΙΤ, να συζητήσει μαζί τους, να συζητήσει με όλους αυτούς που έχουν φτιάξει αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα. Αλεξάνδρα, συγγνώμη τώρα, θα κάνω το σύγχρονο διαβόλο, γιατί μου βάλεις ένα θέμα. Παρακαλώ, όχι, να το. Θέλω να κουβεντιάζουμε όλα τα ερωτηματικά. Είπαμε, εγώ απριόρι δέχτηκα να συζητήσω για το, μόνο για το θέμα της ΕΡΙΤ, γιατί μου είπες ότι εγώ για αυτόν τον λόγο θέλω να κατέβω σε εκλογές και αυτό θα διεκδικήσω. Καθώς εγώ θεωρώ, μας έκανε μεγάλη χάρη η ΕΡΤ πραγματικά σε αυτό το τομέα, γιατί άτομα σαν εσένα στην πολιτική χρειάζονται, είσαι πολιτικοποιημένο άτομο, έχεις πολιτικό λόγο, έχεις τρόπο σκέψης, και δεν το λέω αυτό για να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά. Όμως, έχω ανιδιοτέλεια. Όμως είπες και το άλλο πράγμα, να μπορέσει να διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς που δεν είναι μέσα στην ΕΡΤ. Ακριβώς. Αυτούς που δεν... Αυτοί που μπήκαν και εγώ αυτοί λοιπόν και αυτοί... δεν είναι διαπραγμάτευση να συζητήσει, εννοώ, να συζητήσει. Και αυτοί που δουλεύουν τώρα που... Λοιπόν, εκεί λοιπόν Λάμπρο, επειδή γνωρίζεις πολύ καλό ότι λέω τα πράγματα με το όνομά τους με ευθύ τρόπο. Ακούστε λίγο να σας πω. Όταν λοιπόν πέφτει το μαύρο, που είναι θέμα δημοκρατίας, όταν κλείνει μια επιχείρηση και βρίσκονται μια ανοιχτή 3.000 εργαζόμενοι στο δρόμο, όταν φημώνεται μια δημόσια ραδιοτηλεόραση για να... και να δημιουργείται ανταυτού στενός προπαγανδιστικός μηχανισμός που προβάλλει μόνο την κυβέρνηση, την Τρόικα, τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των ξένων δανειστών. Όταν διαπομπεύονται οι αγώνες των εργαζομένων και έρχονται κάποιοι άνθρωποι, αντί λοιπόν να πούν το όχι σε όλο αυτό το πραξικόπημα και έρχονται και συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα που λέγεται Δουτού και Νερίτ, που είναι το υποκατάστατο του μαύρου, εγώ λοιπόν να με συγχωρέσουν όλοι αυτοί, δεν μπορώ να πορευτώ μαζί τους. Δηλαδή, αυτός που ήταν διευθυντής, αρχισύντης, επικεφαλής, ο οποίος πίεσε, εκβίασε, έδειξε διλήμματα σε πάρα πολύ κόσμο για να τους προσκαλέσει να κάνουν τα χαρτιά. Δεν μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί. Στην κοινωνία πρέπει να παίρνεις θέση. Δεν μπορεί λοιπόν και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί και να πούμε «ΟΚ, okay, δεν έγινε τίποτα». Ναι. Άρα λοιπόν, ήταν οι ίδιοι επί καθεστώς ΕΡΤ, παραμένουν οι ίδιοι με καθεστώς Δουτού και Νερίτ, και να είναι και με την ΕΡΤ της σήμερας. Ε, όχι, μισάφη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να στείλουμε και ένα τέτοιο μήνυμα την επόμενη μέρα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Εμείς λοιπόν λέμε στο μέτρο της ευθύνης που είχε ο καθένας στην εδραίωση του μαύρου και του πραξικοπήματος, στη φήμωση της ενημέρωσης, άρα λοιπόν στο να παραμένει ο κόσμος αποχαυνομένος και να μην αντιδρά σε αυτή τη σάρωση της ζωής του, λέμε όχι. Δηλαδή, κυρία Χρυστακάκη, μια τελευταία ερώτημα. Να σας ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν είχα τη χαρά ποτέ να σας γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί σας, αλλά πραγματικά είσαστε ποταμός. Ήμουν αφανής εργάτης από πίσω. Είσαστε ποταμός. Εγώ θέλω να γυρίσω. Είμαι τριόμορφη να είμαι μπροστά. Λοιπόν, ότι διεκδικείτε τώρα μια θέση στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, ποια θα είναι η θέση σας εκεί, που σας το εύχομαι να βγείτε και να πάρετε μια θέση, γιατί αξίζει να έχουμε κι εμείς έναν εκπρόσωπο. Θα ασχολείστε μόνο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να ξέρουμε κι εμείς, ενδιαφερόμαστε, συνάδελφοι είμαστε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν να το επαναλάβω, εγώ δεν έχω καμία τυχοδιωκτική λογική. Αρχήν, αποδέχτηκα μία πρόταση και το μείζον για μένα είναι με όχημα την υποψηφιότητα να επαναφέρω και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της ΕΡΤ υπό την λογική της, του δημόσιου αγαθού και της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το πρωτεύον είναι αυτό. Το δευτερεύον. Έστω ότι βρίσκομαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Προφανώς με την ιδιότητα που έχω τη δημοσιογραφική, τα ζητήματα που πρέπει να φέρω είναι αυτά που αφορούν την ενημέρωση ως δημόσιο αγαθό. Υπό την έννοια του δημοσίου, διότι εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς και στον τομέα της ενημέρωσης, είμαστε και εδώ απικία και δεν έχει καμία σχέση με το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλέξανδρα, προφανώς δεν είναι μόνο τα ζητήματα της ενημέρωσης. Αλεξάνδρα, μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Φιλιά, να είσαι καλά. Μπάτσι, θα το πω τώρα στην Αλεξάνδρα. Είναι ποταμός. Δεν την ήξερα στην Αλεξάνδρα. Όχι, δεν είχα συνεργαστεί ποτέ, ούτε την ήξερα. Κοίταξε, είμαστε πολλά εκατομμύρια που λένε. Δεν την ήξερα. Γιατί εγώ ποτέ δεν είχα πάει στην ΕΡΤ. Εσύ επειδή πέρασε και από την ΕΡΤ. Φόρος ενημέρωσης. Και εγώ τι είπα. Τι είπα εγώ που πέρασα εγώ. Δεν πέρασα από την ΕΡΤ εσύ καθόλου, πάντα στα ιδιωτικά. Στο όνειρό μου. Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
Από πού την ήξερε? Εγώ με εκπομπή στη Ζούγκλα, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τα ιδιωτικά μας τα λέμε τώρα στον αέρα. Όχι, δεν την ήξερα. Όχι, να το ευκρινίσουμε. Είναι και πολλοί άλλοι καλοί συνάδελφοι που δεν έτυχε να συνεργαστούμε. Δεν πέρασα την ΕΡΤ ακόμη. Δεν πέρασα ακόμη. Άντε, σου εύχομαι να πας με τους καινούργους τώρα. Λοιπόν, ναι. Για Ευρωβουλή το σκέφτεσαι? Εγώ? Να πάω εγώ. Όχι, αγάπη μου. Εγώ μια ζωή δημοσιογράφος ήμουν στον ιδιωτικό τομέα και εκεί θα παραμείνω. Και πώς εξηγείς εδώ ότι δεν έχει μείνει κανένας όσο... δημοσιογράφος που να μην έχει βάλει υποψηφιότητα? Εμείς αποτελούμε εξαίρεση. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί εσύ και δεν έβαλες. Πού είσαι και του κοινοβουλευτικού. Θα δείξει μελλοντικά. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει. Θέλω να έχω την ηρεμία μου, την ψυχική. Πώς θα το κάνω. Και θέλω να είμαι απέναντί τους. Όχι να μπω εγώ απέναντι και να αρχίζουν. Πάμε να δούμε έναν αντάρτη. Ο οποίος δεν είναι αντάρτης. Ποιος είναι? Ο ίδιος δεν δέχεται τον όρο αντάρτης. Ναι. Δεν είναι αντάρτης. Απλώς θεώρησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να το είχε φερθεί καλύτερα και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς. Νικήτα Κακλαμάνη, τη δήλωσή του, ο οποίος άνοιξε και αυτός τον κύκλο της αντιπαράθεσης με το κόμμα του. Άρης Πιλωτόπουλος, Νικήτα Κακλαμάνη. Να ακούσουμε. Το δίδυμο. Όχι, τον ακούσαμε τον Πιλωτόπουλο. Τον κύριο Κακλαμάνη τώρα. Οι φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 180 χρόνων ζωής του Δήμου των Αθηναίων. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή τη συγκυρία, 206 Αθηναίοι και Αθηναίες και εγώ, να καταθέσουμε την μόνη πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα, ζητώντας από τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν στα χέρια μας τις τύχες της Αθήνας μας. Πολλοί πίστευαν ότι δεν θα φτάναμε μέχρι τις κάλπες εξαιτίας του πολέμου, κάθε μορφής κατεστημένου, πολιτικού, κομματικού και οικονομικού. Τους διαψεύσαμε. Κάναμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια και με πολλή αγάπη για την πόλη της ζωής μας στην Αθήνα. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε όλους. Εδώ υπάρχει θέμα τώρα. Ποιος θα περάσει το δεύτερο γύρο? Αν δεν περάσει ο Άρης Πιλωτόπουλος, τότε θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία σχετικά με τους χειρισμούς, όπως θα έχει πρόβλημα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες επιλογές που έχει κάνει ο Αλέξης. Σε επιλογές που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, τον περιμένει η κομματική βάση. Ναι. Αν είπαμε η νίκη, την επικροτούν πολύ, αλλά την ήττα αρχίζουν οι μουρμούρες. Έχει είναι το θέμα. Και να δούμε πώς χρειώνονται γύρω και όχι εκείνη. Ναι. Υπάρξει και αυτό. Θέλεις ευθράπελα. Πάντως, ναι, θα τα δούμε τα ευθράπελα. Εγώ ξέρεις, συζητούσα με κάποιους βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί δεν έμειναν και τόσο. Mm-hmm. Όχι, ορισμένοι. Mm-hmm. Δεν είναι, τώρα δεν το λέω. Δεν έμειναν και πολύ ευχαριστημένοι από τις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Αν και είδαμε ότι οι Σακελαρίδες στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένοι, μετά άρχισαν να παίρνουν τα πάνω τους γιατί θεωρήθηκε ότι έκανε καλές εμφανίσεις. Δεν ήταν και αναγνωρίσιμο το παιδί. Σιγά σιγά αναγνωρίστηκε βγαίνοντας τα μέσα. Να, τώρα διακρίνω. Και φυσικά ο άνθρωπος. Μια μετατόπιση σου προς την αριστερά, γιατί ξεκίνησε από τη δεξιά. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πριν άρχισε να λες για τους συντηρητικούς ότι μπράβο για την κυρία Βόλια. Για όλους μπράβο. Μετά πήγε στη. Δεν γίνει για όλους μπράβο. Όχι, συγγνώμη, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Γιατί εδώ ήρθα για να ψηφίσω. Ψήφισα. 7.30 το πρωί. Ωραία. Εδώ δεν ψηφίζω. Εδώ είμαι απέναντι σε όλους. Εάν είναι καλό θα το πω. Αν δεν είναι καλό δεν θα το πω. Πάμε να ακούσουμε έναν πρώην Ευρωβουλευτή που θέλει να γίνει και Ευρωβουλευτής ξανά. Ποιος είναι? Έναν άνθρωπο από Βρυξέλλες. Έναν άνθρωπο που έχει αδυναμία στα αυτοκίνητα αντίκες. Ποιος είναι? Τα οποία κοστίζουν το πιο ακριβό 3.000 ευρώ. Κώστα Ιβαλιώτης στο τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει μια αδυναμία στα αυτοκίνητα. Δηλαδή βρίσκει παλιές σακαράκες με 3-4 χιλιάρικα. Πληρώνουμε τέλη ή όχι? Οι σακαράκες βάσει νόμου δεν πληρώνουν τίποτα στην Ελλάδα. Δεν έχει πινακίδες εξάλλου. Αλλά έχω δυναμία στις ωραίες γυναίκες. Βέβαια, και έχω και δυναμία και στους δημάρχους οι οποίοι δεν έχουν χρήσμα. Γι' αυτό εύχομαι καλή επιτυχία στον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είναι η μόνη μη κομματική υποψηφιότητα. Όλοι οι υπόλοιποι πήγανε με χρήσμα. Και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι κουκιά μετρημένα, ότι αν ψηφίσεις Πιλιωτόπουλο, ψηφίζεις Τουρνάρα, Μπαλτάκο, τον Μπούλο, Γλουλιάπη, αυτά. Αν ψηφίσεις Σακελαρίδη, ψηφίζεις Τσίπρα, Λαφαζάνη, μέσα έξω ευρώ, Σταθμή μέσα έξω ευρώ. Αν ψηφίσεις Χιωτάκη, ψηφίζεις και Πασό και Νουδού στην Κηφισιά. Να είμαστε ξεκάθαροι, να μην έχουμε να μην ζούμε σε δικό μας κόσμο, ή θα πούμε όχι σε αυτούς που μας βούλιαξαν, γιατί έχουμε 5.000 αυτοκτονίες. Όποιος έχει χρήσμα Νουδού και Πασόκ πρέπει να φάει μαύρο. Για να μην κλαίμε αύριο, γιατί την άλλη μέρα πάντα γεμίζουμε από κοψοχέρι. Και για όσους δεν κατάλαβαν, κύριε Σακύρη, Κώστα Ιβαλιώτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Έτσι.
Για να πάνε πάνω και πέντε άνθρωποι πεισματάριδες, ελληναράδες, να μην πηγαίνουν μόνο τουρίστες, χάχες, χαζοί, ανίκανοι, ένα σωρό τσανακογλύφτες, γλύφτες των αρχηγών τόσα χρόνια με τη λίστα. Βαρέθηκα να βλέπω, τους έζησα από κοντά 16 χρόνια στις Βρυξέλλες, βαρέθηκα να τους βλέπω. Κάτι άγνωστος, κάτι γόνους, κάτι τζάκια, κάτι γεροντοπαραλυμένους που έρχονταν επάνω, κάτι αποτυχημένους πολιτευτές. Και στέλναν βέβαια οι Εγγλέζοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί με σταυρό και οι Κύπροι, παρακαλώ, με σταυρό. Από το 2004 οι Κύπροι κανονικά, πάντα με σταυρό. Στέλνανε τα υπερηχητικά τους και εμείς πηγαίναμε με τις Ντακώτες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ξεροκέφαλους, πεισματάριδες και ελληναράδες να στείλουμε στις Βρυξέλλες, όχι άλλους χάχες. Επειδή είστε λίγο ξεροκέφαλος, κύριε Ιβαλιώτη, με την καλή έννοια το εννοώ αυτό. Ναι, και είμαι, έχετε το γυρίσει. Ναι, τον είπατε ξεροκέφαλο με την καλή την έννοια. Ωραία, να σε κάψω, Κώστα μου, να σα λείψω λάδι. Όχι, είμαι, λέω. Είμαι ξεροκέφαλος. Ακριβώς. Ξέρω τι λέω, αγαπημένοι μου συνάδελφοι. Παρακαλώ. Την αποδέχομαι τη συγγνώμη σας. Και έχετε, είστε και ακίνητος. Σας παρακολουθώ πάρα πολλές φορές. Γυρίζετε συνέχεια. Τι έχετε δει ο κόσμος, πώς σας αντιμετωπίζει, κυρία Ιβαλιώτη, που δεν είσαστε πια στη Βουλή, έτσι δεν βγήκατε στις τελευταίες εκλογές. Τώρα για την Ευρωβουλή, πώς βλέπετε τον κόσμο. Τι είναι αυτό που σας λέει, δηλαδή, που θα πρέπει εσείς να διεκδικήσετε στην Ευρωβουλή. Γιατί δεν μιλάμε για εθνικές εκλογές, μην τα μπερδεύουμε, μιλάμε για Βουλή Ευρωπαϊκή. Τι σας έχει πει, έχει καταλάβει ο κόσμος. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα καφενείο στο Χολαργό. Εντάξει, εγώ αεριοθούμενα γιαούρτια δεν τρώω όπως κάποιοι άλλοι. Μπείτε στο YouTube και δείτε ποιος έφαγε αεριοθούμενα γιαούρτια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με το Τουμπούλογλο που ήταν και με την Ευγενία Μανολίδου. Μας το έχετε πει αυτό. Στη Νέα Φιλαδέλφια αεριοθούμενα τα γιαούρτια. Εγώ είμαι μόνος μου. Εγώ είμαι μόνος μου. Εσείς τι καφέ φτιάξατε εκεί, πικρό, με φουσκάλες ή χωρίς, μια σύζυγο καφενείο. Εγώ πίνω φίλε βυζαντινό γλυκί βραστό. Όχι τουρκικό, βυζαντινό γλυκί βραστό πίνω. Άρα, λοιπόν, με τους φίλους μου, θα περάσει μου χωρίς φουσκωτούς. Χωρίς φουσκωτούς, μόνος με τους φίλους μου σε καφενείο στο Χολαργό. Και σας το λέω γιατί. Γιατί θα πρέπει να πάμε πάνω. Βλέπω εδώ τον κόσμο. Όλους τους παλαιούς μου φίλες από την ΟΝΕΒ τους βλέπω εδώ πέρα γύρω μου. Μεγάλε θα ψηφίσω Καρατζαφέρη ο ένας, μεγάλε θα ψηφίσω λαός ο άλλος. Γιατί οι νεοδημοκράτες γυρνάνε στο λαός? Γιατί θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα. Δώστε μήνυμα, όλοι οι φίλοι. Τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται γεννήσια αυτό, κύριε Ιβαλιώτη. Εγώ καταλαβαίνω την αισιοδοξία σας και μπορεί να τη συμμερίζουμε σε ένα βαθμό. Στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν φαίνεται αυτό? Θα σας πω, κύριε Παναγιώτου, αγαπημένε μου φίλε Λάμπρο, είσαι χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης, πιο έμπειρος κτλ. Θυμάστε ότι το 2004 μας δίνανε 1,9. Πήραμε 4,2. Τις περασμένες ευρωεκλογές μας δίνανε 3,8. Πήραμε 7,2. Πάντα μας δίνουνε 3,5 πιο κάτω από ό,τι παίρνουμε. Περιμένετε να δείτε, 25 Μαΐου. Πώς το λένε, κοντή γιορτή. Εδώ είμαστε. Εγώ έχω πει, έτσι και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς πάρουν 23% μαζί, εγώ θα γίνω κοντσίτα και θα πάω να τραγουδήσω στην Eurovision. Να αφήσετε γένεια όμως. Γιατί χωρίς γένεια... Είπα, θα γίνω κοντσίτα και θα τραγουδήσω στην Eurovision να πάρουν 23% μαζί. Αν θέλει ο κόσμος να συνεχιστεί η προσπάθεια, η μιζέρια, οι περικοπές τους μισθούς της συντάξης, να χάνουν τα σπίτια τους, να τραβάνε τα μαλλιά τους, ας πάνε να ψηφίσουν τα ίδια πίτουρα. Αν θέλουν αλλαγή, κλωτσία στο καλάμι. Εδώ είμαστε. Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ μια σανίδα κυκλοφορώ, να το ξέρετε, μια σανίδα. Είμαστε τηλεφωνικά σήμερα, οπότε δεν έχουμε... Ωραία. Δεν σας έχουμε κοντά να μας την... Γιατί πιστεύω ότι όλο... τραβάτε ένα στο μανίκι. Μια έχετε σανίδα, ένα κουνέλι, κόκκινη κάρτα, κάτι έχετε πάντα. Θα βγω την Τρίτη το βράδυ 10.30 ώρα στον καψίστο Μέγα και θα τα πούμε. Κύριε Ιβαλιώτη, όμως επειδή ο κόσμος υποφέρει, η καθημερινότητά του είναι δύσκολη, πόσο πιστεύετε αυτή 21 που θα πάτε στην Ευρωβουλή ότι θα βοηθήσει την καθημερινότητα του Έλληνα? Γιατί στις περισσότερες ευρωεκλογές πηγαίναμε όλοι χαλαρά. Άλλοι πηγαίναν, άλλοι δεν πηγαίνανε, δεν ξέρανε τι ήταν, πώς ήταν. Τώρα όμως τα πράγματα αυτά τα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα, με την έννοια ότι θα νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα θα μας έρχονται πακέτα εδώ. Πόσο εσείς 29 άνθρωποι, αν δεν είσαστε και με μία αγροθιά εκεί, θα μπορέσετε να στηρίξετε και να υποστηρίξετε τα δικαιώματα, τα δικά μας εδώ και την καθημερινότητά μας? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μία γροθιά. Εγώ θέλω οι Έλληνες, όπου και να ψηφίσουν, ό,τι κέρατο και να ψηφίσουν στις 25 του μηνός, να βγάλουν 21 ελληναράδες. Να επιλέξουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Πάρτε ρε παιδιά, τα ψηφοδέλτια. Είσαι Πασόκ, είσαι αριστερός, ό,τι και να είσαι. Πάρτο και δες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο κύριος ο οποίος, ξέρω εγώ, δεν μπορεί το παλικάρι, γιατί ήταν καλός ποδοσφαιριστής, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί να πάει να τα βάλει με τη Μέρκελ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, παπαγαλάκι σε μεγάλα μέσα ενημέρωση και αυτά, των ολιγαρχών και των μεγαλοεργολάβων, αλλά δεν μπορεί να τα βάλει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούν να τα βάλουν στην Ευρωβουλή με τον Όλι Ρεν, με τον Παρόζο κτλ. Να επιλέξει ο κόσμος λοιπόν 21 ελληναράδες να μας στείλουν πάνω, να πάμε σαν μια γροθιά. Εγώ θα συνεργαστώ με όποιον είναι πάνω, γιατί έτσι πρέπει για την Ελλάδα. Είμαστε οι 21 Ελλαδίτες και οι 6
Κύπροι, 27 Έλληνες ευρωβουλευτές, όλοι κοντά στους ξένους. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ πήγα το 93 πάνω και δεν υπάρχει έλεος. Οι ξένοι είναι απέναντί σου. Πρέπει λοιπόν να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Αλλά να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε κόμματα, ποτάμια, ελιές και σικές και μετά να καθίσουμε να λέμε «Αχ, τι ωραία που ψήφισα», να καθίσουμε χαζοχαρούμενοι και να καμαρώνουμε. Δεν έχει χαζοχαρούμενα εδώ. Ή θα αντιδράσουμε τώρα που είμαστε μέσα στην κρίση, γιατί ξέρετε, 5 χρόνια είμαστε στην κρίση, δεν θυμάμαστε κανένα όνομα Έλληνα ευρωβουλευτή. Θυμάστε εσείς κανένα που να αντέδρασε? Πείτε μου έναν Έλληνα ευρωβουλευτή που να θυμάστε που να πετάχτηκε πάνω και να είπε 5 κουβέντες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να πει καμικάζι. Καμικάζι πρέπει να πει. Πώς θα γίνει? Ποιος? Στέφανο Τζουμάκας, ναι. Εντάξει, ο καημένος ο Στέφανος ήταν υπουργός Γεωργίας τότε, παλιά νομίζω, κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές κανονικοί, οι οποίοι ας πούμε χάναν τον δρόμο για το γραφείο του στην Ευρωβουλή. Φώναζαν τον βοηθό να τους πάρει από τη ρεσεψιόν, τους ανεβάσει πάνω. Ένας άλλος ευρωβουλευτής πήγε να παραγγείλει σε ένα εστιατόριο και του λέει ο σερβιτόρ, Έλληνας ευρωβουλευτής στο Στρασβούργο, πήγε να παραγγείλει και του δείχνει ένας, δεν ήξερε, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Του δείχνει το σερβιτόρ, λέει ο σερβιτόρ, μα είστε σίγουρος? Του ξανά δείχνει, αυτό θέλω. Μα είστε σίγουρος? Δεν είναι πιάτο αυτό. Και τι είχε παραγγείλει? Συμπλήρωμα σαν τη γη. Δεν παρήγγειλε πιάτο, δεν ήξερε να παραγγείλει. Είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα μπαίνανε και ευρωβουλευτές που δεν ξέραν καμία ξένη γλώσσα στις αρχές. Γλώσσα τους μάθαμε, αν ήξερα, είδαμε και αυτούς που ξέρανε γλώσσες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα προηγουμένως τα καλύτερα για τον Νικήτα Καγκλαμάνη. Τζιτζι Κώστας Ιωαννίδης, δεν άκουσα το άλλο δίδυμο. Φουλ Τζιτζι Κώστα, δεν το συζητάω. Φουλ Τζιτζι Κώστα με τον φίλο μου τον Απόστολο. Φουλ, εγώ Τζιτζι Κώστας είμαι. Όπου βλέπετε αντάρτες, πάτε εκεί εσείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα σας πω εγώ για τη Νέα Δημοκρατία, επειδή σας ακούνε και πολλοί νεοδημοκράτες. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ, αν ήμουν νεοδημοκράτης, θα ψήφιζα και με τα δύο χέρια Σταύρο Ξερχάκο. Σταύρο Ξερχάκο, και με τα δύο χέρια. Τι λέτε τώρα, εγώ τον έζησα ευρωβουλευτή, ήταν άριστος, τον κυνήγησαν επειδή είχε φέρει το θέμα των πετρελαίων στο Αιγαίο, μπροστά στα μάτια μου τον πίεζαν και τους κοπάνισε τα τηλέφωνα, τους έστειλε στο διάλογο και δεν ξανασχολήθηκε μαζί τους. Πολύ καλός ευρωβουλευτής ο Σταύρος Ξερχάκος και μεγάλη προσωπικότητα. Όταν έκανε συναυλίες για την Ολυμπιάδα τότε για να προβάλλει την Ελλάδα, κρέμονταν σαν τσαμπιά οι ευρωβουλευτές, οι επίτροποι, δεν βρίσκανε θέση ο κόσμος να καθίσει. Μιλάμε τώρα για μεγάλες προσωπικότητες. Αυτές να το ξέρουν οι Έλληνες ότι τέτοιους θέλουμε. Προσωπικότητες, ακτινοβολία. Σταύρος Ξερχάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Σας το λέω εγώ που δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, κύριε Ιβαλιώτη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία πάνω απ' όλα. Και καλή ελευθερία στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ιβαλιώτη, αν δεν κλείσει δυναμικά, δεν το. Κοίταξε, είναι πολύ δυναμικό. 6 ώρα. Πολύ δυναμικό. Δίνουμε τη σκητάλη στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Βεβαίως. Λεπτό προ λεπτό όλε τι εξελίξει από τα εκλογικά κέντρα από την Αθήνα αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Τον Πειραιά. Να δούμε. Πάμε για να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Γρανίτης Δαπέδου Ιταλίας, μόνο 4 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cord. Bergman Cord, 811-00111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, μόνο 529 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord.
Κλινική Μαλλιών Bergman Cord 811-00111. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενάλλου, μόνο στα Νανού. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Εκλογές λοιπόν 2014, Λάμπρος Παναγιώτου, Λίτσα Θεοφάνου, συνεχίζεται η μαραθώνια μετάδοση. Μετάδοση, ναι. Σε λίγο, σε μία ώρα περίπου θα έρθει ο Μάκης, ο Τριανταφυλόπουλος. Θα φύγουμε λίγο νωρίτερα, το που έρχεται ο Μάκης, να φύγουμε νωρίτερα εμείς. Γιατί, παιδί μου. Έξι είπαμε, θα φύγουμε λίγο νωρίτερα, 6 παρά 5. Ό,τι ώρα είναι. Ό,τι μας πούνε, είμαστε καλά παιδιά. Λίγο πριν κλείσουμε και είμαστε επαγγελματίες που ό,τι μας πούνε θα κάνουμε. Είναι θέμα προγράμματος. Λοιπόν, και να σου πω όμως εδώ. Μην μου πεις πάλι για την αποχή, έχεις από 3 ώρα μόνο. Όχι, καμία αποχή. Εδώ θα σου παρακαλώ, πω ότι κάποιος δεν ήθελε να βάλει τον εαυτό του στη διαδικασία να ψηφίσει γιατί ήταν αναποφάσιστος. Τώρα θα σου μιλήσω για αναποφάσιστο. Θα μας τα πει και έβαλε το σκύλο του, αγάπη μου. Δηλαδή. Λοιπόν, πήγε ο συγκεκριμένος πολίτης, λοιπόν, μη γελάς, είναι γεγονός. Ψήφισε το πρωί στο Μαράσιο. Να εκφυλίσουμε τη διαδικασία, αλλά μην τρελαθούμε λοιπόν, κιόλας. Ψήφισε εκεί που ψήφισε και ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Έφτασε λοιπόν στο εκλογικό τμήμα. Στο κτήμα, καλά. Μαζί με το σκύλο του. Στο λαιμό του είχε βάλει όλα τα ψηφοδέλτια. Όταν έφτασε έξω από το εκλογικό τμήμα, του πέταξε τα ψηφοδέλτια κάτω και ό,τι δάγκωσε το σκυλί, το πήρε και πήγε και ψήφισε. Μόνο που δεν μας είπε τι ακριβώς δάγκωσε το σκυλί, για να ξέρουμε και τι ψήφισε. Πάντως, ο αγαπητός ψηφοφόρος. Αλλά πήγε δαγκωτό. Πήγε δαγκωτό. 100% δαγκωτό. Δαγκωτό. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, είπαμε. Και ξέρεις γιατί το λένε δαγκωτό. Να είπαμε να πρωτοτυπήσουμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ είναι λιγάκι υπερβολικό αυτό. Σε πληροφορώ. Σήμερα είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Είναι η γιορτή της ελευθερίας. Είναι η γιορτή του λαού. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η καλή συνάδελφος. Ποια από όλες. Μεγάλο κανάλι. Ποια έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σπυράκη. Το Μαράκι. Γεια σας, Λάμπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Μαρία μου. Καλή επιτυχία. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε ότι δεν είμαι πια στο μεγάλο κανάλι, ότι παραιτήθηκα από την ημέρα που... Πού να μπορούσα εγώ να φανταστώ ότι ερχόμουν πίσω να μου πεις μια είδηση γιατί καθυστέρησα στην ερατζιά του Μαξίμου ότι ξαφνικά θα κάνω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου.
ως υποψήφια βουλευτή να ζει. Καλή επιτυχία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ, Λαυρόπουλε. Η Μαρία δυναμική πάντα την παρακολουθεί. Τι άλμα είναι αυτό, Μαρία? Πάντως είναι χωρίς αλεξίπτωτο. Δηλαδή, δεν είναι ρίσκο όμως, Μαρία μου, να φτιάξεις μια ωραία θεσούλα και να πας εκεί. Μεγάλο, και να μας έχεις απέναντι, αντί να έχεις τον κόσμο απέναντι. Είναι μεγάλο ρίσκο, πολύ μεγάλο, πράγματι. Και χαίρομαι πολύ που το επισημαίνετε, γιατί δεν έχω δει πολύ κόσμο από τη δημοσιογραφία που κατεβαίνει στην πολιτική να αφήνει τη δουλειά του και μάλιστα μια τέτοια δουλειά εν ψυχρό και να τρέχει να μαζεύει σταυρό. Ακόμη και όσοι τώρα μαζεύουν σταυρό φροντίζουν να είναι και στις δουλειές τους παράλληλα. Mm-hmm. Θέλω να το πω αυτό. Ή να κάνουν μια μικρή παύση και να επανέλθουν μετά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εγώ το λέω και είμαι πολύ περήφανη για αυτό που έκανα ως καθαρή επιλογή. Παραιτήθηκα. Υπέγραψα ότι δεν έχω καμία απέτηση έναντι του Μέγκα. Υπέγραψα ότι δεν έχω καμία οικονομική απέτηση έναντι της ημερησίας. Και μετά βγήκα στην τηλεόραση και είπε ο Πρωθυπουργός να είμαι υποψήφια. Αυτό. Τόσο απλό. Απλό δεν ήταν. Λέω, είχε τόσο απλό. Έτσι όπως το λες είναι πολύ απλό, αλλά ουσιαστικά δεν είναι απλό. Είναι πολύ καθαρό, γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις μια επιλογή και δεν κρατάς καβάντζα αν αποτύχω παιδιά να γυρίσω πίσω να έχω τη δουλειά μου. Ναι. Αν αποτύχω παιδιά θα έρθω εκεί, μήπως θέλετε κανέναν από πίσω από τις κάμερες και την παραγωγή, πιστεύω κάτι ξέρω να κάνω. Θα πάω σε μια εφημερίδα και θα ζητήσω μήπως θέλουν κάποιον να κάνει μια σύνταξη, κάτι ξέρω να κάνω. Γενικώς θα βρω μια δουλειά. Σε επηρέασε η πρόταση του Σαμαρά περισσότερο ή ήταν και δική σου απόφαση που ήδη άρχισες να τη σκέφτεσαι, να την καλλιεργείς μέσα σου πριν πεις το ναι? Πώς επηρέασε η σχέση με τον Σαμαρά? Δηλαδή η σχέση, καταλαβαίνεις, ενώ αυτή η καθημερινή που είμαστε κάτω από την πορτοκαλιά, την ερατζιά εκεί του Μαξίμου, περιμένοντας τον Πρωθυπουργό, περιμένοντας ανθρώπους του Προέδρου να πούν δύο λόγια, τι έγινε σε συναντήσεις, σκέψεις, συνεδριάσεις κτλ. Πώς επηρέασε? Περιγράφεις πολύ ωραία. Και ο κόσμος δεν το ξέρει ίσως, αλλά είναι και λίγο και πιο σύνθετο με την έννοια ότι ταξίδεψα και πολλά χρόνια μαζί του, την τελευταία τετραετία από τότε που είναι αρχηγός και μετά έγινε πρωθυπουργός. Έζησα και όλο αυτό το συλλογικό δράμα της χώρας στο χείλος του γκρεμού, το είδα από κοντά δηλαδή. Είδα και όλη αυτή τη φοβερή και τρομερή προσπάθεια που έκανε και ο ίδιος και πέρα από τις φυσικές του δυνάμεις. Και δεν σου κρύβω κιόλας ότι το πρόσωπο που μου έκανε την πρόταση είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι αν άξιζε στη ζωή μου τον κόπο να το κάνω, αν άξιζε στη ζωή μου τον κόπο να αφήσω μια δουλειά την οποία έκανα με τα χέρια μου και με τα πόδια μου, και εσείς οι δυο το ξέρετε πολύ καλά γιατί κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ας το κάνω για το Σαμαρά. Στην Ευρωβουλή, κάνω, Μαρία μου, εάν βγεις, ποια είναι τα προβλήματα αυτά που θα προσπαθήσεις εσύ να συμβάλλεις ώστε να λυθούν για τη χώρα μας πάντα, έτσι? Βεβαίως. Αν και αυτή η πενταετία θα είναι μια πενταετία πολύ δύσκολη, γιατί θα, εκτός από το κοινό νόμισμα που έχουμε, θα πρέπει τώρα να έχουμε και κοινή οικονομία. Δηλαδή θα πάρθουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα του κόσμου. Ποια εσένα θα είναι τα προβλήματα αυτά είναι που θα πας προς λύση εκεί? Είναι πολύ εύκολη ερώτηση που κάνεις, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η πενταετία είναι καθοριστική για το αν η Ευρώπη θα συνεχίσει με αυτή τη δομή ή θα αλλάξει. Και διαφορετικά, ναι. Η αίσθησή μου είναι, το έγραψα και σε ένα άρθρο που πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον, που μας ζήτησε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ζήτησε από τους υποψηφίους να γράψουμε τις απόψεις μας για το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε. Έγραψα λοιπόν, παιδιά, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει τους 28. Δεν μπορεί να είναι μια ένωση κρατών που βρίσκεται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Όπως είναι τώρα, με αυτή τη ακριβώς, δομή που έχει τώρα. Ακριβώς, ναι. Όπως είναι τώρα. Πρέπει να έχει ταχύτητες. Και πρέπει η Ελλάδα, αφού είναι στο κοινό νόμισμα, αφού έκανε αυτή τη στηριώδη, τη δραματική προσαρμογή, αφού έκανε όλα τα μαθήματα ως το τέλος, μέσα στη λάθος συνταγή, μέσα στις λάθος εκτιμήσεις, μέσα σε όλα τα λάθη του κόσμου τα κατάφερε, να είναι πρώτον στην πρώτη ταχύτητα, δηλαδή στους 18 με το ενιαίο νόμισμα, δεύτερον και κυριότερον τώρα πια, να πάρει αυτά που της αναλογούν. Και δεν είναι μόνο η διευθέτηση του χρέους αυτό που της αναλογεί, γιατί το υπέγραψαν στο χαρτί, είναι χρήματα από όλες τις επιστροφές. Είναι χρήματα από όλες τις πηγές για να επουλώσει τις πληγές της. Η Ελλάδα πληγώθηκε πάρα πολύ. Η συνταγή που εφαρμόστηκε ήταν μια συνταγή πάρα πολύ σκληρή. Εφαρμόστηκε στην πραγματικότητα τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί τα τελευταία δύο πρώτα, όπως δραματικά διαβάζουμε, η κυβέρνηση Παπανδρέου και ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός τα είχε χαμένα και αυτό είναι επίκαιρο σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Έγινε ό,τι έγινε. Έκλεισε ο κύκλος. Τελειώνει το, έτσι κι αλλιώς το μνημόνιο στο 16 και με τα λεφτά του που μας χρωστάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το δάνειο. Πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα. Μαρία,
Εγώ δεν θα σου μιλήσω για το αεροπλάνα και την είδηση που δεν έδωσες με τα ευρώ και τα χιλιάδες. Την έδωσα τη Financial Times, όπως είδες, πολύ περιγραφικά. Έτσι. Θα μιλήσω την έδωσα πολύ περιγραφικά και θέλω εδώ, Λάμπρο μου, να παραδεχτείς ότι καμιά φορά στη ζωή μας μαθαίνουμε και κάτι. Εγώ θα μιλήσω για κάτι άλλο όμως. Για το δάκρυ. Ναι. Το αείμνηστο. Μεγάλου, ναι. Όπως τον λέει στην Τρίτη Παράταση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η ερώτηση είναι δική σου για τη Μακεδονία τότε που είχες κάνει. Αν θυμάσαι. Εσύ δεν έκανες την ερώτηση για τη Μακεδονία. Ο Ρουσόπουλος. Εγώ απλώς κρατούσα το μικρόφωνο. Για να σου λέω την αλήθεια. Ναι, ωραία, κρατούσα το μικρόφωνο. Που σημαίνει ότι έχει το θέμα του Μακεδονικού είναι ψηλά στην ατζέντα. Πολύ. Θα το βρούμε και μπροστά μας. Πολύ. Και πολύ ξεκάθαρο για μένα. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω καταγωγή. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα εκεί. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και πήγα να ψηφίσω τώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα να το κάνουμε μετά τις 5. Γιατί έπρεπε να πάω να ψηφίσω. Πήγα δίπλα στο σπίτι της μητέρας μου στην κάτω Τούμπα στον Άγιο Θεράποδα και ψήφισα. Και ο σύνδεσμός μου με τη Μακεδονία δεν έχει να κάνει με το ότι προέρχομαι από εκεί, δούλεψα 5 χρόνια εκεί, σπούδασα, έκανα τις πρώτες μου σπουδές εκεί. Έχει να κάνει με όλη την αίσθηση του είναι η Μακεδονία. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν τα Σκόπια να προχωρήσουν χωρίς συμβιβασμό με την Ελλάδα, με μία ονομασία, με μία, όχι με συνταγματική και με μία άλλη, με μία ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, πλαλώνται πλάι νυχτράν. Μετά την ιστορία με τα αεροπλάνα, φοβάσαι λιγάκι τα στραβοπατήματα ή έχεις μάθει τόσα πολλά στο πεζοδρόμιο που δεν μασάς τίποτα, μου επιτραπεί η έκφραση? Όχι, γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν είναι στραβοπάτημα. Ό,τι λέω, το λέω εν πλήρη συνειδήση. Μαρία μου, να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο, να αφήσουμε τα αεροπλάνα και να προσγειωθούμε εδώ, γιατί ο κόσμος τον ενδιαφέρει. Μα με αεροπλάνο θα πάει στις Βρυξέλλες. Τον ενδιαφέρει. Μπορεί να πάει και ο δικός. Δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί κάποιοι δεν θα μπορούν να πάνε, γιατί φοβούνται τα αεροπλάνα. Δεν είπα εγώ. Εγώ δεν ονομάτισα. Ναι. Και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα. Όχι, παιδιά. Δηλώνω ότι όλο αυτό, εντάξει, ο καθένας πρέπει να το δει με βάση μια αίσθηση του τι μπορεί να προσφέρει. Και θέλω να σας πω εδώ ότι αυτό που μπορώ να προσφέρω είναι ότι μάζεψα τόσα χρόνια εμπειρία, ότι ξέρω τα θέματα που φαίνεται ότι απασχολούν την Ελλάδα και μπορώ να ασχοληθώ και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς να έχω μεγαλοεπίβολες σκέψεις, αλλά με την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότησή τους, μπορώ να ασχοληθώ με τις γυναίκες, γιατί είμαι και εγώ μία από αυτές. Και δεν είχα επίσης και εγώ να αφήσω τα παιδιά μου σε παιδικό σταθμό και έψαχνα. Τα παιδιά πότε θα σε δούνε? Τα παιδιά το βλέπουν όπως το βλέπαν όταν ήμουν στη τηλεόραση. Με ρωτάνε απλώς γιατί δεν πας στο Μέγκα. Έχουν συνηθίσει τα παιδιά. Τα παιδιά μας συνηθίζουν τα παιδιά. Είναι μια δουλειά που την άφησα πίσω μου. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Από την καρδιά μας, Μαρία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Καλή επιτυχία. Να θυμίσω μόνο στους ανθρώπους που σας ακούνε και σας βλέπουν και ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ, ότι εμείς εκλεγόμαστε με σταυρό. Βεβαίως. Βέβαια. Τη διαφημίσουλα να την κάνει. Δεν υπάρχει τώρα λίστα. Μέγα είδηση. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Ο Σταυρός, λοιπόν. 4 Σταυροί, αν μας θεωρούν κατάλληλους για να τους εκπροσωπήσουμε, θα φροντίσουμε να τιμήσουμε την ψήφο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα ευτράπελα που έχει τραλαθεί. Στα ευτράπελα. Θα σου πω εγώ, γιατί μέχρι να περιμένω. Έχω τον Ανδρέα. Τον έχουμε. Για να δούμε, θα έχει τα δικά μου. Ανδρέα Ντίνη. Τον παπά, έπεσε γραμμή με τον παπά. Ο παπάς μας έχει καταραστεί σήμερα. Έχω από 3 η ώρα. Θέλω τον παπά με το ράσο. Παπάς είναι, χωρίς ράσο δεν είναι. Ποιος έσκησε το ράσο του παπά, μπορείς να μου πεις, Ανδρέα. Ανδρέας Ντίνης. Πού είναι? Ανδρέα, πού είσαι, Ανδρέα? Ρε, ευλογημένε. Πάει ο παπάς, μας έφυγε. Δεν είναι, μας έφυγε. Έχουμε μια ωραία ιστορία, ωραία εντός αγωγικών το ωραία. Λοιπόν, κάπου εκεί. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ο παπάς με άλλο ψηφοφόρο. Ναι. Κάποια στιγμή. Θα το μας το πει, Αντρέα, δεν το λέω. Ωραία, μην το πεις. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Λέμε θα τους μαυρίσουμε και λέμε Βαγκωτό. Ξέρεις από τι προήλθαν αυτά τα δύο? Και αν είναι ευρηματικότητα δική μας ή μας έρχεται απ' έξω. Απ' έξω, δεν ξέρω. Όχι. Άκου να δεις. Η φράση σε αυτή το μαύρισα ή το Δαγκωτό που ψηφίζουμε, λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, αγαπητέ μου, με τις ελληνικές εκλογές. Λοιπόν, πώς όμως και γιατί καθιερώθηκαν? Από το 1844, να μαθαίνουμε και λίγα πράγματα, ιστορία είναι για αυτή. Και για 80 χρόνια περίπου, οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν χρησιμοποιούσαν ψηφοδέλτια, αλλά τα σφαιρίδια, μικρές σφαίρες φτιαγμένες από μολύβι.
Για κάθε υποψήφιο λοιπόν στηνόταν μια κάλπη χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στη δεξιά που είναι βαμμένη η λευκή, και έπεφτε η θετική, έτσι, και η αριστερή που ήταν βαμμένη και έπεφτε αρνητική. Έτσι προέκυψε λοιπόν το μαύρο. Εσύ μπορεί να το θυμήθηκες, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το ξέραν καθόλου. Τον μαύρισα λοιπόν, ενώ ιδιαίτερα φανατισμένοι κυρίως λέει υπέρ του υποψήφιου δάγκωναν το σφαιρίδιο πριν το ρίξουν στην κάλπη και έριχναν το δαγκωτό. Το 12 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά χάρτινα ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές και είναι χαρακτηριστικό ότι παλιά τα ψηφοδέλτια δεν τα τύπωνε το κράτος, αλλά οι ίδιοι υποψήφοι ή τα κόμματα και έγραφαν καθαρά το όνομά τους σε τυποποιημένα κομμάτια χαρτιού, τα οποία παρέδιδαν στα εικονικά τμήματα. Ως που κάποια στιγμή είδαμε και τα ροζ ψηφοδέλτια, τα μαύρα. Μαύρα, τι έγινε με το μαύρο ράσο του παπά Ανδρέα. Α, επιτέλους. Ανδρέας Δίνης. Λοιπόν, στο αυτόφορο κατέληξε η ιερέας στην περιοχή του Ζαχάρος μετά από καυγά που είχε για εκλογοκουβέντα. Ο καυγάς αυτός επεκτάθηκε σε προσωπικές διαφορές με ένα τρίτο πρόσωπο και έτσι λοιπόν πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια. Το περιστατικό συνέβη εχθές το βράδυ στην παραμονή των εκλογών σε καφενείο της περιοχής στην Ζαχάρο, όπως προείπαμε, με τον ιερέα σύμφωνα με τις πληροφορίες να ξεκινάει την κουβέντα για την δραστηριότητα στελέχους του τοπικού δήμου. Υπήρξε μια ένταση με τον αντιδήμαρχο κατά την λεκτική αντιπαράθεση με τον ιερέα, όμως η συμμετοχή ενός τρίτου ακόμα ατόμου στην κουβέντα ξεκίνησε ένα μεγαλύτερο κύκλο έντασης, με αποτέλεσμα λοιπόν το τρίτο αυτό πρόσωπο και ο ιερέας να έρθουν στα χέρια. Ο ιερέας φαίνεται να χαστούκησε τον άνδρα που παρενέβη στη συζήτηση, εκείνος τον τράβηξε από το ράσο, το οποίο σκίστηκε, αλλά ευτυχώς με την βοήθεια των ψυχρεμωτέρων και της αστυνομίας δόθηκε τέλος στο επεισόδιο. Αντρέα, δεν ψήφισε ο παπάς δηλαδή. Χάσα και μία ψήφο. Έγινε χθες, σήμερα. Είναι χθες, λέω. Δεν θα έχει άλλο ράσο παπάς. Ένα ράσο. Ένα ράσο θα έχει παπάς. Ένα φόρεμα έχετε εσείς. Όχι, εμείς έχουμε αρκετά. Τώρα με την κρίση. Εμείς ένα παντελόνι έχουμε. Α, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Τώρα. Με βάση λεπτά πράγματα. Άλλα ευτράπελα έχουμε. Αυτό είναι καλό, Αντρέα. Από 3 ώρα παρακαλώ να βγεις να μας το πεις. Έτρεχες κι εσύ. Έχουμε άλλο ένα ωραίο για το πώς ψήφισε ένας ψηφοφόρος στο Δήμο Αθηναίων. Δεν πήρε ο ίδιος την απόφαση, απλά άφησε το σκύλο του. Σε πρόκαμε Θεοφάνος, Ανδρέα. Σε πρόκαμε. Σε πρόκαμα. Το μαρτύρησε Θεοφάνος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ανδρέα. Να είσαι καλά και εσύ καλή συνέχεια. Το πρόκαμα, Σωτήρης Κουλούδης. Πάμε, Σωτήρη. Από το κέντρο της, από το Σύνταγμα. Σωτήρη. Λοιπόν, να πω, βρισκόμαστε από την πλατεία Συντάγματος. Είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Πετρόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Σπυλιωτόπουλου. Κύριε Πετρόπουλε, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις? Καλησπέρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι θα υπάρχει μια δύσκολη αναμέτρηση. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει γίνει αρκετή δουλειά. Έχουμε προσπαθήσει να διαδώσουμε τα μηνύματα και τις θέσεις μας. Πιστεύουμε ότι είμαστε στο δεύτερο γύρο. Ποιες είναι οι απαντήσεις που παίρνετε από τον κόσμο, όταν σας βλέπει ο κόσμος αυτή την καμπάνια, τι σας ζητάει, τι πρέπει να αλλάξει στο Δήμο μας? Βοηθήσει στις αρνητικές συγκυρίες που υπάρχει, των δυσκολιών. Ο κόσμος είναι λίγο επιφυλακτικός ως προς τις εκδηλώσεις του και τις διατυπώσεις του γενικότερα. Αυτό το οποίο ζητάει είναι αλλαγή στην όψη της Αθήνας, στην αισθητική, αλλαγή σε μια εικόνα η οποία πρέπει να είναι να μας προδιαθέτει θετικότερα για την καθημερινότητά μας. Οπότε σε περίπτωση που ο κύριος Σπυλιωτόπουλος γίνει δήμαρχος της Αθήνας, ποιες θα είναι οι πρώτες δράσεις, οι πρώτες προτεραιότητες? Σωτήρη, με συγχωρείτε, διακόπτω. Το πρώτο είναι να περάσει το δεύτερο γύρο. Και αυτό. Ναι. Το πρώτο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ψηνόμη, που εδώ παρεμβαίνω, να ρωτήσω να περάσει το δεύτερο γύρο, γιατί η υποψηφιότητα Κακλαμάνη δημιουργεί προβλήματα. Εκτός και αν δεν βλέπει προβλήματα ο κύριος Πετρόπουλος, τον οποίο καλησπερίζω κιόλας. Αν εννοείται η υποψηφιότητα Κακλαμάνη ότι δημιουργεί προβλήματα, ούτως ή άλλως δημιουργεί πρόβλημα. Ακριβώς. Η παράταξη δεν είναι ενωμένη σε αυτή την αναμέτρηση, αλλά πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει τις θέσεις του συνδυασμού και ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα... Λάμπρο. Ωραία. Τα μηνύματα που έχετε για τη συμμετοχή του κόσμου είναι ικανοποιητικά? Ικανοποιητική συμμετοχή, τι έρχεται σε εσάς εκεί στα περίπτερα, στα εκλογικά περίπτερα σας? Από ό,τι φαίνεται η συμμετοχή είναι χαμηλή. Χαμηλή συμμετοχή. Χαμηλή. Και ένα τελευταίο. Είναι χαμηλή δηλαδή της τάξεως. Δηλαδή, από ό,τι περιμέναμε είναι χαμηλότερο, ναι. Χαμηλότερο. Α, έχει αποχή. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Είδα
διαπληκτισμούς εντός εκτός εγωγικών με τους συνυποψήφιους του κυρίου Σπυλιωτόπουλου, κυριάρχησε κυρίως το τζαμί. Μπορείτε να επαναλάβετε. Για το τζαμί, λέω. Άκουγα 15 μέρες τώρα. Πού θα γίνει το τζαμί, αν πρέπει να γίνει, αν έχει υπογράψει ο κ. Σπυλιωτόπουλος. Αν δεν έχει υπογράψει. Δηλαδή, όλο το ενδιαφέρον μας είχε στραφεί εκεί. Λες και δεν υπήρχαν άλλα θέματα στην Αθήνα. Η καθημερινότητα πήγε στράφη. Εσύ θα διαφωνήσεις. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Η καθημερινότητα είναι το κυρίαρχο θέμα. Από εκεί και πέρα, το τζαμί είναι ένα από τα θέματα. Ο κ. Σπυλιωτόπουλος έχει τοποθετηθεί και πιστεύω ότι η τοποθέτησή του είναι προ σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κόσμος τώρα φαντάζομαι μετά τις 6 θα συγκεντρωθεί εκεί, Σωτήρη. Θα έρθουν και τα πρώτα exit polls να δουν πού κινούνται. Έχει αγωνία ο κύριος Πετρόπουλος. Έχει αγωνία. Ή θεωρεί ότι είναι σίγουρος ο Άρης Σπυλιωτόπουλος. Αγωνία πάντα υπάρχει. Όποια εικόνα έχουμε και όποια πληροφόρηση δεν γίνει αρκετή. Αλλά είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι είμαστε στο δεύτερο γύρο. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε εμείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Σκουλούδη. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος είναι στα άλλα δύο εκλογικά κέντρα, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Σγουρού. Πέτρο, μας ακούει ο Πέτρος. Να, Ρένα Δούρου βλέπω από πίσω. Καλησπέρα και πάλι από την πλάτεια Κοραή και από το στρατηγείο της Ρένας Δούρου. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και πολύ λάμπρο από την προηγούμενη μας σύνδεση. Φυσικά παραμένουν απολύτως ήρεμα. Όπως βλέπετε και από την εικόνα μας, οι παραβρισκόμενοι μέχρι στιγμής είναι λιγοστοί. Αργότερα φυσικά και θα αυξηθούν. Θα σπεύσουν στο σημείο και άνθρωποι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της κυρίας Δούρου. Το κλίμα μέχρι στιγμής, πρέπει να σου πω, μεταξύ των λιγοστών παρευρισκομένων είναι πάρα πολύ θετικό και στα ανεπίσημα πηγαδάκια που παρατηρούμε μέχρι στιγμής εκφράζεται μια βεβαιότητα, όσο νωρίς και αν είναι ακόμα, για την εκλογή του υποψηφίου δημάρχου, του κ. Σακελαρίδη φυσικά, και μια πολύ πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά την κυρία Δούρου. Όλα αυτά βεβαίως έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας μέχρι να επιβεβαιωθούν και να έχουμε και τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξία, συγκρατημένη όσον αφορά στην περίπτωση της κυρίας Δούρου, μεγαλύτερη όσον αφορά στην υποψηφιότητα για τη δημαρχία του κ. Σακελαρίδη. Να σε ευχαριστήσουμε, Πέτρο Σιδερέα. Εμείς να πούμε, πολύ, μίλησε Πέτρο για ζωντανές συνδέσεις ο καλός συνάδελφος Πέτρος. Mm-hmm. Η ζούγκλα θα έχει είναι από τις 3 στις επάλξεις, βεβαίως. Αυτόν τον το μαραθώνιο. Τον μαραθώνιο. Για τις εκλογές. Τον κύκλο των τις δημοτικές και τις περιφερειακές. Με ένα πανέμορφο στούντιο πίσω μας. Πολύ ωραία. Στις 6 της κοιτάλη παίρνει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Η και θα έχετε λεπτό προς λεπτό την ενημέρωση που αξίζει πραγματικά στους τηλεθεατές της ζούγκλας. Η αλήθεια είναι, λάμπρο μου, ότι από το 2010 και στις σημερινές εκλογές τα πράγματα θα έρθουν τα πάνω κάτω. Αντικειμενικά και υπεύθυνα. Εγώ εμένω και επιμένω. Αντικειμενικά και υπεύθυνα. Ακριβώς. Θα έχετε την ενημέρωση μέχρι αργά το βράδυ, όλη τη νύχτα απόψε. Τουλάχιστον από τη λένε ότι η πρώτη ιντερνετική τηλεόραση. Ναι, ναι. Με φοβερό σκηνικό. Που θα έχουμε και τα αποτελέσματα όσο γίνεται γρηγορότερα. Εγώ ευλογάω τα γένια που τρέχει. Όχι, τρέχει τα πολύ. Τα γένια μας και εσύ, πας στις... Κι εγώ, όχι, στις δικές, στη δική μας. Αυτό λέω. Mm. Ότι το ίντερνετ δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Σαν τους πολιτικούς. Αφήστε με, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, επειδή τρέχει πολύ γρήγορα το ίντερνετ, όπως παλαιότερα έτρεχε και το ραδιόφωνο. Το μέλλον. Καπελώνει. Καπελώνει λίγο τις συμβατικές τηλεοράσεις. Άρα η ζούγκλα θα έχει πολύ πιο γρήγορα ειδήσεις από τα αποτελέσματα. Τώρα μην το πάρουμε και πάνω μας. Είναι χιλιάδες αυτοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστούμε, ναι, πάρα, ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στις καθημερινές μας εκπομπές είναι δίπλα μας. Έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση. Ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή. Και είμαστε και όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί, γι' αυτό είναι και μαζί μας, νομίζω. Ότι αν δεν. Η λεγόμενη AGB των Ιντερνετικών καναλιών χτύπησε σήμερα κόκκινο. Βεβαίως. Κάναμε την έκπληξη στους τηλεθεατές μας. Και πριν από λίγο αρχίσαμε. Σκεφτείτε ότι η ενημέρωση, η δυνατή ενημέρωση αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Με ζωντανές συνδέσεις από τα εκλογικά κέντρα, από την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, από τα γραφεία των κομμάτων, mm-hmm. Κουμουνδούρου, Συγκρού, Ριγίλης πήγα να πω. Χαριλάου Τρικούπη. Μετακόμισε το. Τώρα, ναι, υποκράτους, ναι. Πάει. Πάνε τα γυμναστήρια, πάνε οι σάουνες, πάνε όλα. Βάζει κοίταξε. Εδώ φάμε δεν έχουμε. Γαρίφαλα θέλουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή. Ωραία έκφραση αυτή. Στο πανέμορφο λοιπόν στούντιο τη ζούγκλα απόψε. Μείνετε κοντά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και εμπιστοσύνη δείχνει
Και ποιος? Και ένας κριτικός. Ο Μιχελογιαννάκης. Γιάννης, Μιχελογιαννάκης. Χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας, πώς είστε? Καλά, δόξα Θεός, γυρίζω τα εκλογικά κέντρα. Καλά, το φαντάζομαι. Φαντάζομαι τι θα έχετε φτιάξει. Πώς τα έχετε δει τα πράγματα που είστε και απ' έξω, δεν έχετε και την αγωνία της εκλογής. Εκεί γίνεται ντέρμπι, Αρναουτάκης, Κριτσοτάκης. Την έχουμε την αγωνία και εμείς εδώ κάτω στην Κρήτη, γιατί έχουμε δυστυχώς το φαινόμενο ότι στις μεν πρώτου βαθμού όπου το κόμμα δεν είναι κυρίαρχο, προβολικά τουλάχιστον, εκεί εκτός από το Δήμο Ηρακλείου που πραγματικά παίζεται ένα ντέρμπι μεγάλο και θα είναι και καθοριστικό, μια και αυτή η Δημοτική Αρχή είναι ήδη τρεις τετραετίες, πάει για την τέταρτη στο Ηράκλειο, διεκδικεί την ψήφο δηλαδή ο Γιάννης Κουράκης από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχουμε και εδώ το ενδιαφέρον αυτό, έχουμε το ενδιαφέρον και στην περιφέρεια που μην ξεχνάτε ότι στις τελευταίες εκλογές τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ επήρε ένα προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του 32-36%. Ο Αρναουτάκης είναι όμως πρέπει να το... Ο Κριτσοτάκης είναι τώρα στην περιφέρεια. Ο Αρναουτάκης κατεβαίνει μέλος βουλευτής πρώην του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχει πάρει στήριξη. Είναι αυτό το γνωστό κόλπο που κάνουν όλοι που λένε τελικά ότι δεν παίρνω και θα είναι τελικά όχι, το βράδυ. Μιλάω για τον ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι μετά. Τα άσπρα σημάδια. Τα άσπρα σημάδια στις χάρτες που λέμε το βράδυ. Νομίζω ότι όλος άσπρος ήταν τελικά ο χάρτης. Μα αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το ζήτημα. Όσα δεν πιάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμασάρια. Δηλαδή, όπου μας συμφέρει τελικά θα το ερμηνεύουμε το άσπρο όπως μας συμφέρει και όπου δεν μας συμφέρει θα το ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει. Για να πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, τι πιστεύετε κύριε Μιχελογιαννάκη, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, τι περιμένετε? Από την πρώτη στιγμή εδώ και καιρό έχω πει και το γνωρίζεις καλέ φίλε μου δημοσιογράφη, είσαι φίλος μου καλός, ότι το ντέρμπι δεν θα είναι σήμερα. Το ντέρμπι θα είναι την επόμενη εβδομάδα, όπου θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει στατιστικά σημαντική διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι θα είναι της τάξης των 4 με 5 μονάδων. Θεωρώ ότι πιθανόν το άθροισμα της Ελιάς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να υπολείπεται το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αυτή την αποχή και το λευκό που είχαμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μου περιγράφεται όμως, κατά αυτόν τον τρόπο όμως, μου περιγράφεται αλλαγή πολιτικού σκηνικού, αν δεν απατώμε. Ναι, το περιμένω αυτό. Το οποίο από τις δημοσκοπήσεις δεν βγαίνει, κύριε Μιχελογιαννάκη. Δεν προκύπτει ούτε ακόμη από τις λίγες εφημερίδες που υποτίθεται πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υποστηρίζουν. Εμένα η εκτίμησή μου είναι όπως η εκτίμησή μου είναι πάλι διαφορετική από πολλούς συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα είναι τόσο πολύ ευνοϊκή η σημερινή Κυριακή σε αυτοδυτικές εκλογές με τα ακριβή αυστηρά όρια τα οποία έχουν βάλει. Δηλαδή, αυτό που πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απόψε θα βρεθεί σε 9 με 10 περιφέρειες στο δεύτερο γύρο, εγώ δεν το βλέπω. Θεωρείτε ότι θα είναι λιγότερο? Ναι, το αφήνω θα είναι το. Πολύ λιγότερο και είναι οι λόγοι πολλοί. Είναι οι λόγοι ότι ακόμα δυστυχώς τα παλιά ενωσικά κόμματα έχουν ισχυρή σύζευξη με το παλιό κατεστημένο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ακόμα η ψήφος αυτή, η λεγόμενη της ομοιρίας, γιατί οι γνωστοί μηχανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης στεγάσανε ομοιρικά πολίτες κατά την κρίση και τώρα το εκμεταλλεύονται. Δεν ήταν ο έτοιμος ο... Δηλαδή λέτε ότι δεν έχει προσαρμοστεί ο κόσμος? Είναι ένα κόμμα ενός χρόνου, προσέξτε, είναι ένα χρόνο μηνών η ενοποίησή του, με αποτέλεσμα να μην έχει κατεβάσει παντού τις δυνάμεις του και να μην έχει δηλαδή μια διάταξη έτοιμη, ετοιμοπόλεμη όπως είναι το ενοχικό σύστημα. Άρα το πολιτικό συμπέρασμα, και εκεί είναι η άποψή μου και θα κρυθώ για αυτά που λέω, κρατήστε το μαγνητοφωνημένο, θα είναι η επόμενη Κυριακή που εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε πάνω από τις 4 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αθήνα Αττική θα πάρουμε μια πρώτη γεύση μετά τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει πολύ καλή αξιοπρεπή εμφάνιση η Ρένα Ιδούρου, πολύ καλή, πιθανόν και η Νιτσιφόρα. Θα υπάρξει μια πολύ καλή αξιοπρεπή εμφάνιση επίσης στο Βόρειο Αιγαίο με την Αγλαία την Κρήτη. Θα το παλέψει στη Δυτική Ελλάδα, κύριε Μιχελογιαννάκη, στην Κρήτη, εγώ... και πιθανόν να το παλέψει και στην Πελοπόννησο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Από το Ναό της Δημοκρατίας και εκεί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάποιους, άκουσα μουρμούρες για τις επιλογές του κόμματος. Για κάποιες επιλογές, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, σας είπα, υπήρξαν λάθη.
και τα λάθη αυτά που όποιος τα κρύβει, μάλλον δεν είναι αληθινός. Στην Ευρώπη πώς τον είδατε τον Τσίπρα στο debate? Εξαιρετικός. Βέβαια, τι θα πείτε. Εξαιρετικός, όχι, δεν θα έλεγα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν, τι να πω. Αυτό το ξέρετε. Ναι. Εξαιρετικός. Και γιατί το λέω εξαιρετικός? Εξαιρετικός με τη λογική ότι έβαλε την πηξίδα των ευρωεκλογών σε μια σταθερά που μέχρι τώρα κανείς από τους υπόλοιπους συμποψήφιους δεν την είχε βάλει. Ναι, είναι αλήθεια, θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Μιχαλογιαννάκη εδώ. Εξαιρετικός. Ότι του στρίμωξε λίγο, ειδικά τον κύριο Γιούγκερ με το θέμα της Ευρώπης. Εξαιρετικός, φανταστείτε ότι το μόνο ζευγάρι. Το στρίμωξε λίγο, δεν απάντησε. Τη γλώσσα μόνο του βρήκανε. Ο Γερόλικος τώρα τι να απαντήσει. Και τη σύγχυση πιθανόν στα θέματα Σκωτίας ή ένα-δυο ακόμα περιπτώσει. Δηλαδή, αν δει κανεί αυστηρά που εγώ είμαι αυστηρό και με τον εαυτό μου και με του άλλου, η παρουσία του ήταν. Μάλιστα, εγώ θα έλεγα το εξή. Δεν συμφωνώ αν τυχόν ο περίγυρος και το περιβάλλον του τον είχε συμβουλέψει να μην πάει στις άλλα δύο, με βρίσκει αντίθετο. Μάλιστα. Και έχει μεγάλη αξία αυτό που λέω. Έχει βάρος. Έχει. Στείλετε και ένα μήνυμα στην αυλή του Προέδρου που αρχίζει να γίνεται αυλή. Μπορεί να μην είναι ακόμη, γιατί έχουμε δει άλλες αυλές. Αυλικούς, αυλοκόλακες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αυλήσει τίποτα. Έχει ένα background που κάθε μέρα γίνεται και καλύτερο, ηλικιακά, οριμάζει. Ήταν εξαιρετικός. Ξέρετε, πάνω, κύριε Μιχαλογιαννάκη, να μείνει από τη ζούγκλα διάρ ότι το πολιτικό συμπέρασμα θα είναι η δεύτερη Κυριακή, σήμερα να μην είμαστε τόσο πολύ να κοιτάζουμε ψηλά. Να προετοιμάζετε τους συντρόφους σας. Και σας είπα πού να κοιτάξουμε, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, πιθανόν Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. Για τα Βόρεια υπόλοιπα... Ελλάδα δεν λέτε όμως κάτι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιστεύετε? Στη Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάξτε, στη Δυτική Βόρεια Ελλάδα, Δυτική. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα πάμε καλά. Δεν θα πάμε καλά. Αναφέρατε τη Δυτική Ελλάδα, λέτε για τον Κατσιφάρα δηλαδή. Πάτε στον Κατσιφάρα και στο... Δεν θα πάμε καλά όσον αφορά... Στη Δυτική είπα θα πάμε καλά. Στην Κεντρική Μακεδονία. Όμως ξεχνάτε ότι είχαμε την ιστορία στην Ανατολική Μακεδονία. Γι' αυτό το λέω. Επειδή τα εθνικά θέματα εκεί, ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητα και το ΣΥΡΙΖΑ εκεί είχε στα εθνικά θέματα, είδατε ω σοσιαλιστική τάση, ω τάση με στο ΣΥΡΙΖΑ, την άποψή μου τότε την είχα εκφράσει συμπόσια, θα είναι κάτι το οποίο πιθανόν να το πληρώσουμε. Το ίδιο και στη Δυτική Ελλάδα, που και εκεί πιθανόν τα πράγματα να μην είναι τόσο αισιόδοξα. Ναι, εγώ μίλησα για τη Δυτική Ελλάδα που αναφέρατε εσείς προηγουμένως και μιλάω για τον Κατσιφάρα και για τον Χατζηλάμπρο. Εσείς είστε αισιόδοξοι για το θέμα του Χατζηλάμπρο, έτσι δεν είναι, του βουλευτή σας, του ΣΥΡΙΖΑ, στην Δυτική Ελλάδα. Έχει πολύ καλή αξιοπρεπή παρουσία ο Βασίλης. Όλοι οι δικοί σας κάνουν αξιοπρεπή παρουσία, οι άλλοι δεν κάνουν. Αυτό μου λέτε τώρα. Εμείς με σαφώς, λογικό είναι, όλα τα επιτελεία είναι ευχαριστημένα. Μια τελευταία ερώτηση. Αν εσείς... Είναι αξιοπρεπής οι άλλοι. Το αξιοπρεπές είναι όσο αφορά το θέμα του ποσοστού. Ωραία. Είναι ποσοτικό μέγεθος. Το ποσοτικοποιώ προ Θεού, έτσι. Έκανε καλά που απάντησε για το θέμα της ομοσπονδιοποίησης. Τόσο για την Καταλανία όσο για τη Σκωτία. Κοιτάξτε. Ο Αλέξης Τσίπρας ή θα μπορούσε να το έχει αποφύγει όπως έκανε ο Γερόλικος Γιούγκερ που είπε ότι κάθε χώρα πρέπει να σεβόμαστε τα συντάγματα της κάθε χώρας. Σας είπα πριν. Εκεί εγώ είδα να κομπιάζει λιγάκι, καλά θα ήταν να το είχε απαντήσει. Προσέξτε, έχουμε ανοιχτά θέματα εθνικά. Κάτι την άποψή μου ταπείνη, δεν ξέρω. Πολύ καλά, όχι, γνώτατο είστε και δείξατε κάτι που το είπα και αμέσως από την αρχή όταν έκρανα το Τσίπρα. Εκεί που σας είπα το φαινόμενο αυτό, εκεί ίσως χρειαζόταν μια-δυο προτάσεις περισσότερες. Όχι. Περισσότερες του Τσίπρα για να εξηγήσει αυτό που εννοούσε. Έτσι. Προσέξτε, μα ακριβής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαλογιαννάκη, να είστε καλά και καλή επιτυχία ευχόμαστε σε εσάς και στο κόμμα σας. Και δύναμη στο δύσκολο έργο σήμερα που κάνει η Ζούγκλα. Θέλετε να μας πείτε και μια μαντινάδα, δεν την έχει τώρα έτοιμη, σας πιάνω εξαπίνης. Να είστε καλά, δεν πειράζει, θα την πω εγώ σε άλλη εκπομπή. Να είστε καλά, για χαρά. Μην μας πήγαινε τη μαντινάδα που είπε στον Γιώργο. Ποιο, όχι. Τον Πανδρέο. Ναι, δεν την είπα. Άλλοι κοιτάζουν τον γκρεμό και τους πιάνει η ζάλη. Ναι. Και άλλοι στην άκρη του γκρεμού τους πιάνει παραζάλη. Ωραία, ήταν ωραία μαντινάδα. Πολύ. Αλλά μετά έφυγε από τον Πανδρέο, πήγε άλλο άλλο κόμμα. Δεν τα βρήκανε. Ναι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμεθα για να κλείσουμε και όλη την εκπομπή μας για να δώσουμε τις κοιτάλες. Δεν μπει ο Μάκης μέσα, δεν κλείνουμε εδώ κάτω. Δεν σ' άρεσε τώρα. Όχι, τόσο πανέμορφο στούντιο εδώ. Όχι, αγάπη, μια χαρά. Σήμερα μας παρακολουθεί τόσο κόσμο. Είπαμε, αμά να δούμε χιλιάδες κόσμο. Είμαστε πρόβλημα. Εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Έχουμε πρόβλημα εμείς. Διακρίνω μια μετριοφροσύνη την οποία εγώ δεν έχω. Έχω ξεφύγει δηλαδή. Έχουμε μάθει. Εγώ τι έπαθα τώρα, γλυκά διαγιά στο mail. Αυτό βλέπω. Μαραθώνια η σύνδεσή μας σήμερα από τον Παλμό των Γεγονότων, εκλογικά κέντρα, από το κέντρο της Αθήνας,
από τη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα, τα αποτελέσματα και να δούμε και, να δούμε και το κλίμα που επικρατεί. Το κλίμα αυτό είναι αισιοδοξία. Και μετά θα πάμε στον Πειραιά. Ναι, τώρα μέχρι τώρα είναι ήσυχο. Έτσι. Δεν φεύγουν τα καράβια εκεί. Απλώς θα πάμε στα εκλογικά κέντρα του μεγάλου λιμανιού. Επαναρχόμαστε σε λίγο. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Εκλογές 2014. Έγκρι, έγκριτη και έγκυρη και ατιθάσευτη πρώτα ενημέρωση. Ιντερνετικά ραδιόφωνα. Έρχεται σε λίγο. Πρώτη ιντερνετική τηλεόραση. Ακριβώς. Μοναδική. Με ένα μοναδικό στούντιο. Για χάρη των τηλεθεατών και τους... Και ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας ακολουθεί και τις καθημερινές εκπομπές μας και όχι μόνο σήμερα που είναι μία έξτρα, έτσι... Εξωτερικές μεταδόσεις, βεβαίως, απευθείας συνδέσεις, τα εκλογικά κέντρα, στα γραφεία των κομμάτων, όλο το παρασκήνιο και είναι πολύ γύρω σημαντικό. Από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εκλογές 2014, μόλις που άρχισαν και μόλις που ξεκίνησε και ο μαραθώνιος ο δικός μας. Πάμε στον καλό συνάδελφο, Πέτρο Σκουλούδη ή Σωτήρη Σιδερέα. Α, ο Χρήστος Μαζάνης, Πειραιάς. Το πέτυχα, ωραία. Χρήστο, στην Τρίτη. Γιάννης Μόραλης βλέπω εκεί. Στο εκλογικό κέντρο, Μόραλη. Το ένα στο άλλο. Γιάννη Μόραλη. Ευτυχώς είναι κοντά και έτσι ο Χρήστος, ναι, δεν παιδεύεται πολύ. Στο άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει ίδια εδώ. Συγκρατημένη αισιοδοξία σας μεταφέρω από τους συνεργάτες του. Έχει λίγο παραπάνω κόσμο. Μας ενημέρωσαν ότι ενδεχομένως στις 18:30, ναι. Βεβαίως και έχει παραπάνω κόσμο. Να σας πω ότι πριν από λίγο μας ενημέρωσαν οι συνεργάτες του ότι ενδεχομένως στις 18:30 σκέφτεται ο κύριος Μόραλης να περάσει από εδώ, από αυτό το εκλογικό κέντρο, προκειμένου να μιλήσει μαζί τους και να επιθεωρήσει, θα λέγαμε, σε εισαγωγή και πρώτα λίγο την κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από εδώ. Χρήστο, να δει τι λένε τα πρώτα exit polls, γι' αυτό πριν μπουν στην κανονική μετάδοση των αποτελεσμάτων. Οι δηλώσεις άλλωστε των ανθρώπων που πιστεύουν ότι κέρδισαν ή που δεν πήγαν καλά, θα γίνουν κάτι 8 με 9 το βράδυ. Κοίταξε, τα κόμματα... Αρχίζει να ξεκαθαρίζει λιγάκι, ναι, η εικόνα. Τα κόμματα, καλώς ή κακώς, θα έχουν τα δικά τους exit poll και σίγουρα θα ξέρουν κάποια αρκετά ποσοστά. Μπορεί και ένα 60-70% αυτοί να έχουν τώρα. Είδες και από τον κύριο Σπηλιατόπουλο που βγήκε ο δημοτικός σύμβουλος, ναι, ο κύριος Πετρόπουλος, και ήταν κάπως συγκρατημένος. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνουν εκείνοι συγκρατημένοι, γιατί είπαμε, υπάρχει μία θολούρα και ο κόσμος δεν μιλάει πολύ και δεν ενθουσιάζεται κιόλας. Χρήστο, τώρα κακά τα ψέματα εκεί στον Πειραιά με την κάθοδο του Γιάννη Μόραλη στην υποψηφιότητα δηλαδή, άρχισε και γίνεται ντέρμπι. Τα πράγματα αρχίζουν και είναι λίγο δύσκολα να τα διαβάσεις. Αν δεν δούμε τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα. Γιατί εγώ είπα και πάλι ότι ήμουνα την ημέρα που παρουσίαζε, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο ένας ήταν στο Μιχαλολιάκο και εγώ ήμουνα στο Μόραλη. Είδα πάρα πολύ κόσμο, αλλά το ίδιο εξίσου κόσμος ήταν και από την πλευρά του Μιχαλολιάκου. Έχουμε και τον Θοδωρίδη Ρίτσα, η ήπια δύναμη, θα έλεγα εγώ, ναι. Καθώς είναι. Τα outsider που λέμε, ναι. Όλοι ποντάρουν σε ένα δεύτερο γύρο. Ναι. Μιλάμε για μεγάλο ντέρμπι εκεί στον Πειραιά, ναι. Χρήστο. Και στην Αθήνα θα είναι ντέρμπι. Μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει, Λάμπρο, έχοντας μιλήσει με συνεργάτες και των δύο πλευρών, περίπου το 80% αυτό των συνεργατών σκέφτονται ότι όντως θα υπάρξει ντέρμπι απόψε το βράδυ. Mm. Βέβαια θα σου μεταφέρω και το άλλο, ότι πριν από περίπου μία ώρα βρισκόμασταν στο εκλογικό κέντρο του κύριου Μιχαλολιάκου. Εκεί μας είπαν ότι η προσέλευση ήταν μικρή. Δηλαδή περιμένουν περισσότερη προσέλευση του κόσμου μέχρι και τις 6 ώρα. Το ίδιο μήνυμα έχουμε και από το Σύνταγμα. Χρήστο, με συγχωρείς που τώρα παρεμβαίνω. Ένα λεπτό για την αυτή μικρή καθυστέρηση. Τα ίδια μηνύματα επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ. Είχα και αυτή την πληροφορία πριν από λίγο, ναι. Επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ που κάνεις. Αυτά μας έλεγε ο καλός συνάδελφος για μικρή προσέλευση του κόσμου στο κέντρο. Έτσι.
Εντάξει, έχει χρόνο ο κόσμος, μπορεί μέχρι. Κοίταξε, σου λέω, υπάρχει μια παγωμάρα γενικότερη, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί είναι θυμωμένος ο κόσμος. Λοιπόν, θα δούμε τώρα η αποχή. Είναι θυμωμένος να πάνε ψηφίσει. Ναι, η αποχή θα δούμε. Να κοίταξε, κάποιοι δεν θέλουν να πάνε. Το θυμό του, με την ψήφο του. Ναι, δεν θέλουν ίσως να βγάλουν. Να δώσουν την ψήφο τους κάπου που ξέρεις, που τους έχει πικράνει. Ένα κόμμα που τους πικράνε δεν θέλει να πάνε να το μηδενίσουν. Τόσα κόμματα έχει, χιλιάδες υποψήφιους. Ναι, ναι. Υπάρχει πρόβλημα πάντως. Να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαμε πολλά προβλήματα. Στην Αθήνα, στην Αττική δεν είχαμε προβλήματα στα εκλογικά μας κέντρα, αλλά είχαμε λίγο στην περιφέρεια. Από ξέμειναν από ψηφοδέλτια, μου φαίνεται. Ναι, όχι, αλλά είχαμε στην περιφέρεια, είχαμε μια καθυστέρηση περίπου 45 λεπτών να ξεκινήσει στην Αχαΐα, στην Πάτρα κάτω, είχαν κάποια προβλήματα. Στη Δυτική Ελλάδα είχαν κάποια επιμέρους έτσι, προβλήματα τα κέντρα, αλλά όχι ιδιαίτερα που να μας κάνουν έτσι που να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περίεργα. Να σου πω και μια είδηση. Τις τελευταίες μέρες προμηθευτήκαμε και αρκετές κάλπες, οπότε δεν υπήρχε. Γιατί σε μια λεκτική ακροβασία, θα την έλεγα εγώ, αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος, είπε ότι ενδεχομένως να είχαμε και τριπλές εκλογές. Μετά ανασκεύασε, καθώς λέει, ανασκεύασε τη δήλωσή του, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός αποφασίζει και αντιπρόεδρος κυβέρνησης αν θα έχουμε ή όχι τριπλές εκλογές. Τριπλές εκλογές θα έχουμε στις επαναληπτικές. Θα έχουμε δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Ότι προμηθευτήκαμε. Περισσότερες κάλπες. Περισσότερες κάλπες. Τυχερή αυτή που τρέχει περισσότερο τώρα το σύστημα. Έχουμε οργανωθεί. Πάμε να δούμε το Σωτήρι Σκουλούδη. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Σωτήρι Σκουλούδη. Σωτήρι. Όλο και, από... όλο και κάτι μας έχει. Βρισκόμαστε... Όλο και κάτι μας έχεις. Ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά από το εκλογικό περίπτερο του κυρίου Καμίνη. Δίπλα μου είναι ο κύριος Χάρης Σαββίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για πρώτη φορά με τον κύριο Καμίνη. Κύριε Σαββίδη, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες? Καλησπέρα σας. Εγώ αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος. Γενικά όλη η εκλογική διαδικασία ήταν πάρα πολύ ομαλή. Εκεί τουλάχιστον που περιόδευσα εγώ σε όλο τον νέο κόσμο και τον Παγκράτη, όλα ήταν ήρεμα. Πιστεύω ότι όλα είναι προς το καλό. Προσέλευση κόσμου υπήρχε. Από άποψη συμμετοχής, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, τις πρωινές ώρες η συμμετοχή ήταν λιγότερη. Τώρα όμως το απόγευμα, σε όλα τα εκλογικά τμήματα έχουν δημιουργηθεί μικρές ουρές. Οπότε πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αυτό. Δεν μου λέτε. Αλλά υπάρχουν 1200-1100 τόσα. Ναι, πείτε μου. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7 ακριβώς, δηλαδή σε μία ώρα κλείνουν ή μέχρι τη δύση του ηλίου, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό? Νομίζω ότι είναι 7 η ώρα. 7. Δεν είναι με τη δύση του ηλίου όπως ήταν πολύ παλιά. Για να ξέρει ο κόσμος να επιταχύνει τη. Αλλά εάν υπάρχει, κοιτάξτε, εάν υπάρχει μία ουρά στις πόρτες των εκλογικών τμήματων, το εκλογικό τμήμα θα παραμείνει ανοιχτό έως ότου το ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σας φοβίζει να κλείσει και να αφήσει κάποιος απ' έξω? Σας φοβίζει περισσότερο ο πρώτος ή ο δεύτερος γύρος, κύριε Σαββίδη? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μας φοβίζουν όλοι. Η κάθε εκλογική διαδικασία μέχρι την τελευταία στιγμή έχει παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Τι θα πει αυτό? Μέχρι το επόμενο Σάββατο τα μεσάνυχτα θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να είναι ο κύριος Καμίνης πρώτος και τώρα και την επόμενη Κυριακή. Προς το παρόν δείχνει να είναι καβάλα στο άλογο, αλλά ξέρει η Πασία. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ότι είστε τον ίδιο το βράδυ. Τζαμί θα μας φτιάξει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Καμίνης θα είναι και πάλι δημάρχος της Αθήνας. Και εμείς θα τον βοηθήσουμε να κάνουμε έργο. Να ρωτήσω, μια και είστε προτάρης, να το πω έτσι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αφήσετε την ησυχία σας και να βρεθείτε ξαφνικά μέσα στο κύκλωμα το πολιτικό και να πασχίζετε κι εσείς, να τρέχετε από γειτονιά σε γειτονιά, από να σας σταυρώνουν. Ή να σας επιτίθεται και καμιά φορά γιατί είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος? Έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση τουλάχιστον 10 φορές την τελευταία εβδομάδα. 11. Λοιπόν, 13 είναι η περιφέρεια. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας. 13 φορές θα την απαντήσετε. 13 είναι η περιφέρεια. Ακούστε. Ναι. Όσες θέλετε θα σας το πω. Ναι. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας πολεοδόμος. Ασχολήθηκα με την πολιτική πριν από 4 χρόνια γιατί πίστεψα από τον Στέφανο Μάνο ότι μπορεί να είσαι πολιτικός και να μην λες ψέματα. Ο κύριος Καμίνης, τον οποίο στηρίξαμε και την προηγούμενη τετραετία, πριν από 4 χρόνια, 3,5 χρόνια, μας δίδαξε ότι πραγματικά μπορεί να είσαι πολιτικός και να μην λες ψέματα όπως και ο κύριος Μάνος.
Και εγώ θεωρώ ότι όλοι έχουμε χρέος να συμβάλλουμε σε αυτή την πόλη με τον τρόπο μας. Θεμητό αυτό, εγώ αλλά... Εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλλω στην ανάπτυξη αυτής της πόλης. Μειώστε και λίγο τα δημοτικά τέλη. Αναστενάζουν οι Αθηναίοι. Αφού τώρα σημάζεψε, όπως λέει ο κύριος Καμίνης, τα οικονομικά, όλοι σας οι υποψήφοι να βάλει για το θέμα των δημοτικών τελών. Προς τα κάτω. Συμπίεση προς τα κάτω. Έχει συμπίεση η κοινωνία. Διαφωνώ καθόλου. Κύριε Σαβίδη μου. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο Αθηναίος να βλέπει ανταποδοτικά πού πάνε αυτά τα χρήματα που δίνει. Όσο πιο άμεσο είναι αυτό, τόσο πιο ικανοποιημένος θα είναι για το πού πάνε τα χρήματά του. Να σας ευχαριστήσω. Και πιο ελέγξιμος ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Σαν πολεοδόμος που είσαστε, κύριε Σαβίδη, είστε ικανοποιημένος με την ρημοτομία που έχει η Αθήνα? Μπορεί να πάρει βελτίωση? Και τι να κατηγκρεμίσουμε τώρα τη ρημοτομία, θα κρεμίσουμε την Αθήνα τώρα? Αν μπορεί να πάρει βελτίωση? Όχι, να σταματήσουν οι πολεοδομίες να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα που παρουσιάζουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό τον ρωτώ. Να μας δώσει μία απάντηση εκείνος ως δημοσιογράφος. Να σας απαντήσω. Ναι. Αυτά τα δύο που λέτε είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Μπράβο. Κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από μία πόλη η οποία ουσιαστικά έχει μείνει πίσω κάποιες δεκαετίες. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να προγραμματίσει το τι θα γίνει στο μέλλον της. Είτε το 50, είτε το 60, είτε το 70, είτε πριν από μερικά χρόνια, κανείς δεν υπολόγιζε πώς θα αναπτυχθεί η Αθήνα. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει σήμερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Φυσικά και μπορούμε να το βελτιώσουμε. Φυσικά και παίρνει βελτίωση. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε στην πρώτη διάταξη και κατεδαφίσεις. Εάν μπορεί να κάνει το Λονδίνο κατεδαφίσεις, που είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένο από την Αθήνα, τότε μπορούμε και εμείς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν λέτε κατεδαφίσεις. Τα τελευταία 4 χρόνια έγιναν βελτιώσεις σε αυτό το τομέα. Κοιτάξτε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν προγραμματίστηκαν πολύ μεγάλα έργα έλλειψη χρημάτων. Μικρές όμως βελτιώσεις έχουν γίνει, βεβαίως και έχουν γίνει. Βεβαίως, έχετε μια Αθήνα η οποία είναι πιο καθαρή από 4 χρόνια. Περάσαμε γιορτές τα τελευταία 3 χρόνια χωρίς να έχουμε απεργίες. Φυσικά και υπάρχουν βελτιώσεις. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Τι απεργίες να έχουμε, έχουν απολυθεί εγώ όλοι. Κανένας δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Κύριε Σαβίδη, έχουν απολυθεί όλοι του. Τι απεργίες να έχουμε. Αν δεν είχαν απολυθεί όλοι, θα υπήρχε μια σκουπίδα. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλή επιτυχία σας έχουμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και τον ευχαριστώ. Καλό συνάδελφο Στήρη Σκουλούδη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δημάρ, δεν βγάλαμε καθόλου σήμερα. Α, η σειρά τη. Δημάρ, γιατί έμεινε. Την τελευταία θα αφήσει για μένα. Ναι, εγώ. Βασίλη Οικονόμου. Την τελευταία και την προτελευταία, ό,τι θέλει. Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή Δημοκρατικής Αριστεράς. Γεια σας, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. 14 δήμους θα θέλατε, έναν ευρωβουλευτή και να βγουν και οι υποψήφοι που στηρίζετε. Άμεσα. Είναι έτσι? Εντάξει, εμείς διώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να το βάλω με νούμερα, γιατί ναι, πρέπει η Δημοκρατική Αριστερά, ειδικά στην Ευρωβουλή, να έχει την εκπροσώπησή της. Και επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα εκτιμηθούν όλος ο συνδυασμός αποτελεσμάτων για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Α. Κύριε Οικονόμου, επειδή εντάξει, εσείς δεν είστε άμεσα ενδιαφερόμενος με την έννοια ότι δεν διεκδικείτε ούτε Δήμο ούτε Ευρωβουλή. Είστε βουλευτής, είστε εκπρόσωπος της Δημάρ. Εκλέγετε στην Αττική όμως, σε μια περιφέρεια η οποία είναι ευαίσθητη. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι είμαι κι εγώ σε αυτή την περιφέρεια που κινείστε κι εσείς, ξέρω ότι γυρίζετε. Βλέπετε, ακούτε. Πώς θα έχετε δει τα πράγματα αυτό τον τελευταίο καιρό? Κοιτάξτε, γιατί η Δημοκρατική Αριστερά δεν είναι ένα δύσκολο αγώνα, θα μιλήσω για το κόμμα μου. Και πραγματικά η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί πρέπει να ανέβει και να επιβεβαιώσει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα σημαίνει και η εκλογή ευρωβουλευτή, αλλά σίγουρα μια παρουσία η οποία να εγγυάται συνέχεια της. Σε διαφορετική περίπτωση, κύριε Οικονόμου? Κοιτάξτε, όπως έχω πει και αυτές τις μέρες, όπως η νίκη έχει τους πατεράδες της και η ΙΤΑ δεν είναι ορφανή. Γιατί και στο Παστόκ ακούγονται ψιθυροί για θέμα αρχηγού. Για διαδικασία, ναι, εκλογής αρχηγού. Άρα, αυτό που εμείς επιδιώκουμε... Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κανένα στο κομματικό θέμα, εγώ θέλω να μιλήσω για την προσπάθειά μας, της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης, σε όλα τα επίπεδα. Κατεβαίνετε με την κυρία Γιαννακάκη? Ναι. Περιφερειάρχη. Η περιφέρεια, ναι. Τι περιμένετε, πιστεύετε θα... Γιατί... Περιμένουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το 2010. Στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να πηγαίνετε καλά. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την εικόνα, νομίζω.
και θα βγάλουμε τα ασφαλή μας συμπράγματα. Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Το μήνυμα του Βασίλη Οικονόμου για αυτές τις εκλογές και για τις επόμενες. Ότι η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να υπάρχει, πρέπει να είναι ζωντανή η φωνή της και ενισχυμένη και δυνατή. Ψήφιοι από τη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν να μιλάνε τώρα για, σε περίπτωση ευρωβουλευτή, να επιστρέψετε στην κυβέρνηση. Πράγμα που απεχθάνεται με τα βελήνια στο φωτισμό. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, νομίζω, πολύ σοβαρά από την άλλη Δευτέρα. Πιστεύετε, κύριε Οικονόμου, πιστεύετε ότι ακριβώς μετά από τις ευρωεκλογές τα πράγματα τόσο για τη Δημάρα αλλά και για άλλα κόμματα, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξουν ανακατατάξεις, θα γίνουν κουβέντες πολύ σοβαρές? Νομίζω θα έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο και θα πρέπει να το αξιολογήσουμε απάντες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Μεγάλη κουβέντα είπε. Νέο πολιτικό τοπίο. Η ζούγκλα, λεπτό προς λεπτό, όλες οι εξελίξεις. Εδώ θα είστε συνέχεια συντονισμένοι για να μάθετε πρώτοι τα αποτελέσματα, τα οποία ως ο νουπο σε λίγο θα βγουν τουλάχιστον πρώτοι. Πάμε σε διαφημίσεις, να γεμίσει και λίγο ο κορμανάς μας. Έτσι, μπράβο. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμίδας διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cord. Bergman Cord, 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Bergman Cord. Κλινική μαλλιών Bergman Cord. 811-00-111. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδιαιτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον άλλο. Χειροποίη τα στρώματα, Ματρουαγιάλ. Αληθινά όνειρα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών.
Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Το κομμωτήριο We Love Hair στο The Mall Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Συνεχίζεται ο μαραθώνιος, τα πράγματα πάνε καλά, τουλάχιστον διαδικαστικά. Εγώ θέλω να δούμε λίγο είναι ευχαριστημένοι το όλοι. Το θέμα του Δρίτσα, το υποψήφιο ναι. νομάρχη... Περιφερειάρχη. Δημάρχου Πειραιά, που ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για ανομαλία σε κάποια εκλογικά κέντρα. Ναι. Θα το δούμε συνέχεια βέβαια. Είπαμε ζωντανές συνδέσεις. Καλά, κάποιες καθυστερήσεις είχαμε. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με βουλευτές. Ακριβώς. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα, στον καλό συνάδελφο. Ωραία. Πέτρο, τι βλέπω εκεί? Υποψήφια. Καλησπέρα και πάλι από Καλησπέρα. Την πλατεία Κοράη. Λίγα λεπτά, 50 λεπτά πριν το οριστικό κλείσιμο της κάλπης για τις δημοτικές εκλογές. Θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία είναι εδώ από αρκετά νωρίς σήμερα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα είναι πολύ. Είναι και υποψήφια. Που είστε μαζί μας. Δώστε μας ένα κλίμα. Βλέπω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον επικρατεί μια αισιοδοξία, συγκρατημένη ή όχι, ωστόσο αυτό είναι αυτό που παρατηρούμε. Τα πράγματα εσείς πώς τα βλέπετε? Είμαστε όντως συγκρατημένα αισιόδοξοι. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι ανωδική η πορεία. Δεν ξέρουμε ποσοστά ακριβώς, αλλά βλέπουμε ότι μάλλον το μήνυμα το στείλαμε στον κόσμο και ξαναδώσαμε ελπίδα στον κόσμο. Και μάλλον σήμερα η αλλάζει και η Αθήνα και η περιφέρεια και την άλλη εβδομάδα θα αλλάξει και η Ευρώπη. Ωραία. Μέχρι από ό,τι αφουγκράζομαι όμως... μέχρι στιγμής υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον... Μέχρι... Πέτρο, με συγχωρείς να πω... Όσον μέχρι... αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη. Εκεί νομίζω ότι σε συζητήσεις που έχω κάνει μέχρι στιγμής ότι θεωρείται ας πούμε αυτή τη στιγμή ως μια επερχόμενη επιτυχία σχεδόν δεδομένη από τον κόσμο με τον οποίο έχω μιλήσει. Όσον αφορά την κυρία Δούρου, υπάρχει και εκεί φυσικά έτσι μια αισιοδοξία, αλλά λίγο πιο συγκρατημένη μέχρι στιγμής. Είναι αρκετά ψηλά και αρκετά ανωδική η πορεία και της Ρένας Δούρου και του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Είμαστε κι εμείς με αγωνία, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Μέχρι να αλλάξει όμως το πολιτικό. Μέχρι να με συγχωρείτε. Δηλαδή ουσιαστικά να πανηγυρίσουμε. Με συγχωρείτε. Μέχρι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να πανηγυρίσετε. Να έχουμε σίγουρα αποτέλεσμα. Μέχρι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να πανηγυρίσετε, που σας το εύχομαι ολόψυχα σε εσάς και σε όλους τους υποψηφίους, θα ήθελα να πω το εξής. Η Αττική γίνεται. Σκληρή είναι η μάχη εκεί. Μιλάμε για Δούρου, Σγουρό, Κουμουτσάκο. Θέλει δρόμο ακόμη. Μιλάμε για ντέρμπι. Από το στούντιο Λάμπρος ο Παναγιώτου λέει ότι η μάχη ειδικά στην Αττική θα είναι πάρα πολύ σκληρή, καθώς μπαίνει, όπως λέει και ο ίδιος και ο κύριος Κουμουτσάκος, πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Κουμουτσάκος, Γουρός, Δούρου. Πώς εκτιμάτε εσείς την δική του συμμετοχή? Αποτελεί
Πιστεύετε φόβητρο για την συμμετοχή της κυρίας Δούρου? Υπάρχει ακόμα και το σενάριο της νίκης απευθείας από τον πρώτο γύρο ή θεωρούμε δεδομένο? Δεν υπάρχει περίπτωση νίκη πρώτο γύρο, δεν υπάρχει πουθενά αυτό, Πέτρο. Δεν θέλω να πω για αποτέλεσμα πρώτου γύρου ακόμα. Δεν θέλω να. Είναι μια ελπίδα που την έχω. Δεν θέλω όμως να το διακινδυνεύσω κάτι τέτοιο. Όσο για το αν θα κινδυνεύει η κυρία Δούρου από τον κύριο Κουμουντσάκο, νομίζω ότι εμείς έχουμε πλέον το ηθικό πλεονέκτημα και δεν πιστεύω ότι είναι απειλή για την κυρία Δούρου. Από ποια άποψη έχουν το ηθικό πλεονέκτημα? Τι εννοεί, πολύ. Τι εννοεί το ηθικό πλεονέκτημα? Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σωστό, Πέτρο μου, δεν είχαμε επιστροφή να μπορέσω να. Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση, Λάμπρο, επομένως. Πάντως βλέπω αισιοδοξία εκεί, Πέτρο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αισιόδοξη είναι και αν στρίψουμε 180 μοίρες από εδώ, στο ψηφοδέλτιο του Κουμουτσάκου και σε εκείνο του Σγουρού. Οπότε η μάχη. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Ρένα Δούρου ήταν από τις ελάχιστες, θα έλεγα, εξαιρέσεις που βγήκαν και είπανε, και βγήκε και είπε ότι εγώ αφήνω το βουλευτικό αξίωμα. Ναι, ήταν δηλαδή, ενώ οι άλλοι είχαν το ασυμβίβαστο μεταξύ Ευρωβουλής και ελληνικής, και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από μόνη της βγήκε και είπε, βέβαια συνεννόησε με το κόμμα, φαντάζομαι, ήταν μια καλή κίνηση που έκανε, γιατί αν δεν εκλεγεί αφήνει και ένα αβέβαιο μέλλον το δικό της, από τη στιγμή μάλιστα που αγωνίστηκε για να γίνει βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα η μάχη είναι σκληρή. Είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Είσαι πάρα πολύ έμπειρος στις εκλογικές αναμετρήσεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να εκπέμπουν απεσιοδοξία κανένα από τα στρατηγεία των υποψηφίων. Είτε την νιώθουν και τη βιώνουν όντως, είτε ορισμένες φορές δεν την ασπάζονται τόσο πολύ. Αυτό που οφείλουν εντός εισαγωγικών να βγάζουν προς τα έξω είναι ένα κλίμα αισιοδοξίας για επικράτηση. Τώρα, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση το νιώθουν ήδη, από τα πηγαδάκια που παρακολουθώ και από τις κουβέντες που κάνω όσο είμαι εδώ, νομίζω ότι οι άνθρωποι όντως διέπονται από ένα κλίμα μεγάλης και ένα αίσθημα μεγάλης αισιοδοξίας αυτή τη στιγμή. Και να πούμε, Πέτρο μου, ότι το μεσημέρι είχε γίνει και μια συνάντηση με τους επικεφαλείς του κόμματος, ώστε να πάρουν μια κοινή γραμμή οι βουλευτές ή όποιοι βγουν, εν πάση περιπτώσει, στα πάνελ να έχουν μια γραμμή. Τους έκανε δηλαδή μια. Φροντιστήριο. Τους έκανε ένα φροντιστήριο. Μα κοιτάξτε, ένα φροντιστήριο κάνουν όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, έχει τον Θανάση Μπούρα, πρώην υφυπουργό. Ναι. Τους μαζεύει όλους μαζί. Μάζεψε, ναι, το μεσημέρι. Φαντάζομαι θα είναι ποιος θα είναι. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, τους μάζεψε. Όχι, ήταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Ήταν και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Σκουρλέτης ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Ο Σκουρλέτης. Για να πούμε, ίσως ποιοι θα πάνε. Να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο Σιδερέα. Πάμε στον Πειραιά, στον Χρήστο Μαζάνη. Να πάμε στον Πειραιά. Χρήστο. Τι πάθατε όλοι τώρα ξαφνικά που από παντού μου ξεβετρώνετε? Την κυρία Χασαπάκη, ναι. Λάμπρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι? Χασαπάκη. Η οποία είναι εθελόντρια. Α, εδώ υποστηρίζει φυσικά το συνδυασμό του κύριου Μπόραλη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τη ρωτήσω πώς βλέπετε απόψε τη νύχτα, κυρία Χασαπάκη. Θα έχουμε δεύτερο γύρο? Θα τελειώνει απόψε? Σήμερα τελειώνει, γιατί ο πειραϊκός λαός αποφάσισε μετά από 3,5 χρόνια την τελμάτωση, την απραξία, να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα. Είμαι εθελόντρια και υποστηρικτής του Πειραιά, νικητής του Γιάννη Μόραλη. Σας βλέπω πολύ αισιόδοξη. Και σκληρή τοποθετήσεις σας. Σκληρές τοποθετήσεις κάνει. Αλλάζει, δεν αλλάξαμε ακόμη. Μου μεταφέρουν από το κοντρόλ ότι σας βλέπουν πολύ αισιόδοξη και σκληρή στις τοποθετήσεις σας. Γιατί αυτό? Γιατί είμαι αισιόδοξη. Βλέπω ο πειραϊκός λαός μίλησε σήμερα. Βλέπουμε τον κόσμο που γελάει, περνάει, μας χαιρετάει, αισιοδοξή. Περιμένει πάρα πολλά από τους υποψηφίους μας, διότι οι υποψήφοι που κατεβαίνουν σε αυτό το συνδυασμό δεν είναι πολιτικοί, είναι επιχειρηματίες και θέλουν να φτιάξουν κάτι για τον Πειραιά. Θέλουν να αλλάξει ο Πειραιάς, να μυρίσουν την παλιά γειτονιά, τον παλιό Πειραιά με τα μαγαζιά γεμάτα, τον κόσμο αισιόδοξο, τις πλατείες των παιδιών γεμάτα, που τώρα από αυτά τίποτα δεν υπάρχει. Για να γεμίσουν όμως τα μαγαζιά, αγαπημένοι μου, θα πρέπει να υπάρχουν και λοιπόν, χρήματα νομίζω, στην τσέπη Λάμπρο του κόσμου. Και Λίτσα, ότι... Α, δεν έχουμε επιστροφή στην κυρία. Έχουμε. Δεν έχουμε. Έφυγε η κυρία. Α, εθελόντρια κυρία. Είναι. Έχει αγώνα μπροστά της ακόμη. Πάντως... Έπρεπε να της πούμε ότι με την κρίση που υπάρχει, όσα μαγαζιά και να ανοίξαμε, δεν έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Τα πράγματα είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Χρήστο, σ' ακούμε, Χρήστο. Εκεί είσαι στον Παλμό, το εκλογικό κέντρο. Το φάνους από το κοντρόλ, για αυτό που είπατε πριν, ότι με αυτή την κρίση λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας. Δηλαδή είναι το βασικό πρόβλημα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Αν διαβάσει κανείς το πρόγραμμα του Πειραιά νικητής, θα δει πόσο εφικτά είναι να γίνουν με λίγα χρήματα και να γίνουν, όχι θα γίνουν. Και το όραμα των ανθρώπων αυτών που κατεβαίνουν είναι καθαρά, καθαρά αγάπη προς τον Πειραιά, χωρίς πολιτικά κριτήρια. Χρήστο, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Στο δεύτερο γύρο, ποιος τι βλέπει, κυρία. Από σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο γύρο, μετά την κάθε, συγγνώμη. Στο δεύτερο γύρο. Ποιο βλέπει. Στο δεύτερο γύρο, ποιος βλέπει στο δεύτερο γύρο. Ο ένας είναι ο Μόραλης. Ποιος βλέπετε στο δεύτερο γύρο. Μα δεν υπάρχει γύρο, σήμερα πανηγυρίζουμε. Αυτό το είπα από την αρχή. Σήμερα μιλάει ο ελληνικός λαός, ο πειραιώτικος λαός. Νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει Λάμπρο, ότι πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει δεύτερος γύρος εδώ στο στρατηγείο του Γιάννη Μοράλη. Προφανώς ξέρει κάτι η κυρία που ξέρουμε. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν γνωρίζετε για την προσέλευση του κόσμου σήμερα. Τι εννοείται. Έχει πάει πολλοί κόσμος να ψηφίσει μέχρι αυτή την ώρα. Πιστεύω, γιατί εγώ είμαι από το πρωί εδώ, αλλά πιστεύω ότι έχει πάει, διότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος με μεγάλη αισιοδοξία και πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πειραιά νικητής. Νομίζω ότι καταλάβατε όλοι το κλίμα από το στρατηγείο του Γιάννου Μόραλη, Λάμπρο και Λίτσα. Συγκεντρώνεται και ο κόσμος τώρα, βλέπουμε εκεί. Σιγά-σιγά συγκεντρώνεται. Έρχεται περισσότερος κόσμος όσο περνάει η ώρα. Η αγωνία κορυφώνεται. Τώρα η κυρία μπορεί να βλέπει νίκη στον πρώτο γύρο. Μπράβο, είναι πολύ αισιόδοξη. Πολύ αισιόδοξη. Πάντως εμείς ξέρουμε για ντέρμπι. Ανατρέπει τα προγνωστικά. Αυτά που έχουμε δηλαδή εμείς στα χέρια μας ή την ενημέρωση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δείξει. Η κυρία μου θύμισε τις παλιές καλές μέρες που κατεβαίναν κάτω με τις σημαίες. Μετά αυτά ήταν, ξέρεις, όλοι διαχειριστικοί. Ναι, υπήρχε ένας παλμός. Έχει αυτό τον ίστρο. Ναι, ναι, είναι από τις λίγες. Το δυναμικό. Που... Μπράβο, είναι από τις λίγες. Είναι ένας οργασμός. Ενώ... Σαν από τον οργασμό της Αγελάδας. Μπράβο, υπερίζωση. Ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω. Δεν έχει επιστροφή, γι' αυτό μιλάω. Στο στούντιο, με συγχωρείτε, ότι σε περίπου 20 λεπτά όπως μας έχουν ενημερώσει. Ενδεχομένως να έρθει από εδώ ο κύριος Μόραλης. Αν μπορέσεις να του πάρεις. Να μεταφέρει οι συνεργάτες του. Και αν μπορέσεις να του πάρεις. Εντάξει. Αν μπορέσεις να του πάρεις και μία Χρήστο, δήλωση. Αν μπορεί να ανοίξει λίγο μετά η κάμερα, να δούμε και τον κόσμο που αρχίζει και ξεφυτρώνει σιγά σιγά από τις γωνίες εκεί του λιμανιού. Πειραιάς νικητής μας λένε. Πάντως και από το στρατόπεδο εσύ. Τα κορναρίσματα που λέγαμε νωρίτερα, Λάμπρο. Ναι, ο κόσμος και κορνάρει με τα αυτοκίνητά του εδώ έξω από το εκλογικό κέντρο. Και πού είσαι ακόμη, Χρήστο, τώρα αρχίζουν, τώρα ξεκινάνε. Αυτό δεν τα άκουσα, δεν πειράζει. Έχω μια μεγάλη καθυστέρηση, όσο δεν έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Όχι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Χρήστο, θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία πάνω απ' όλα. Όχι, νομίζω ότι στην επόμενη σύνδεση θα έχουμε ίσως κάτι να πούμε περισσότερο. Ή θα έχουμε. Να συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι. Ο Πειραιάς μίλησε. Ζήτω η νίκη Πειραιά νικητής του Γιάννη Μόραλη. Τα είπε όλα η κυρία. Α, άκουγαν το. Αυτά από εδώ. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Παλμό δυνατό στην επόμενη σύνδεση. Δυναμικά. Βλέπει και εσύ Γιάννη Μόραλη πρώτο. Όχι, δεν μπορεί. Όχι, εγώ κοίταξε. Δεν θέλω να πάρω θέση, ναι. Διότι τα πράγματα είπαμε από την αρχή είναι θολωμένα. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι έτσι πολύ παρορμητικοί. Δεν πήγαμε καθόλου, βγαίνουν, δεν πήγαμε καθόλου στα Ιόνια νησιά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν πήγαμε. Γιατί όμως, είναι λάθος μας. Έχουν φοβερή παρουσία εκεί. Πολύ και κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Δεν θα σου πω για τον υπεριφερειάρχη Σπύρο Σπύρου. Θα σου πω. Ναι. Το φεγγάρι πάνω. Άντζελα Γκερέκου, κατεβαίνει υποψήφια. Ναι, η οποία ήταν πολύ σιωπηλή. Δεν την είδα στα μέσα να βγαίνει. Ναι. Τι. Βγαίνει όμως πολύ. Στις τοπικές κοινωνίες. Εκεί βγαίνει στα νησιά κλπ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Πασόκ δείχνουν ευχαριστημένοι από την προεκλογική της καμπάνια. Έχει βέβαια δυσκολίες εκεί. Νέα Δημοκρατία Πασόκ διεκδικούν. Ναι, υπάρχει και εκεί μια συνάδελφός μας, η Αγλαία η Κυρίτση. Όχι, όχι, είναι στο Βόρειο Αιγαίο η Αγλαία. Α, στο Βόρειο Αιγαίο. Α, στο Βόρειο είναι. Ναι. Και είναι και ο αλλά και εκείνη, έχει πιάσει, και εκείνη έχει πιάσει τα νησιά. Είδε οι δημοσιογράφοι. Είμαστε ωραίοι. Όλοι βάλανε υποψήφια. Όλοι. Όχι, εγώ δεν θέλω ποτέ. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και εμείς το ενδεχόμενο. Εμείς θα κάνουμε κόμμα μόλι τώρα. Θα πάμε τώρα δίπλα σε άλλα κόμματα. Εμείς θα κάνουμε ένα δικό μας κόμμα. Πώς θα αντέξει αυτός ο τόπος. Για να πάμε μπροστά. Πόσα κόμματα θα αντέξει. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι αυτά τα χτυποκάρδια σήμερα, όχι στον Beverly Hills, αλλά χτυποκάρδια στα κομματικά επιτελεία. Να ξεκινήσουμε λίγο με την Νέα Δημοκρατία. Για να ξεκινήσουμε με την Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ανεβάζει το θερμόμετρο, μάλλον. Πάντως μέχρι χθες το είχε πολύ ανεβασμένο. Τις αντιπαράθεσες πάρα πολύ. Και εκεί που έλεγε δυνάμεις και ζητούν την επισθοδρόμηση, δεν θέλουν το μέλλον της χώρας. Τώρα μιλάει καθαρά για το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι, να σου πω κάτι άλλο όμως. Ενώ φωτογράφιζε πριν
παλαιότερα στις ομιλίες του ζωγράφιζε τον, τον Τσίπρα. Τώρα κατευθείαν μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά μετά την... Έχουν μία προσωπική έτσι. Ναι, ένα πινκ-πονκ προσωπικό παίζουν. Έχουν... Γιατί και ο κύριος Τσίπρας μιλάει στα κομματικά με ονοματεπώνυμο. Ήρθε η εξής ενημέρωση από, τα... από τους δημοσκόπους. Ότι αν ανεβάσετε τους τόνους, πολλώνεται το κλίμα και συμφέρει. Οπότε θα αντιμετωπίσετε έτσι την αποχή. Η οποία φαινόταν να ήταν προδιαγεγραμμένη. Μιλούσαν για 20% επαναστάτες του καναπέ ή επαναστάτες παραλίας. Επιμένει ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Ειδικά στα νέα. Στη νέα γενιά, στα νέα άτομα, στα νέα παιδιά. Αυτοί λοιπόν, αυτούς θέλησαν τα κόμματα να αφυπνίσουν, να δούμε το βράδυ τι θα καταγραφεί και αν πραγματικά μπόρεσαν να πείσουν το, τους νέους ειδικά. Να πάμε. Πάντως αυτό η Νέα Δημοκρατία αισιοδοξία. Δεν μιλάμε, λέει, θέλουμε 7 περιφέρειες, να πάνε από τις 13 στις 7 περιφέρειες να μπουν στο δεύτερο γύρο. Ναι. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος, είναι να μπουν στο δεύτερο γύρο. Φυσικά. Γιατί με το που μπαίνουν στο δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν έχουν εξασφαλισμένες και τις ευρωεκλογές. Σκέφτεσαι το κόμμα σου να μπει στο δεύτερο γύρο. Θα σου πω κάτι άλλο για αυτό που λες, ότι και τα μεγάλα μέσα ασχολούνται πάρα πολύ με τις εκλογές μας αυτές. Όχι για τις ευρωεκλογές, για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές. Και λένε μάλιστα, επειδή είσαι στη Νέα Δημοκρατία, τα μεγάλα μέσα εκτιμούν ότι ο πρώτος γύρος. Επειδή μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Α, όχι επειδή είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, παιδί μου. Καλά, επειδή μιλάω. Δεν σε είπαμε και. Α, επειδή είμαι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, σχολιάζω. Φυσικά, επειδή σχολιάζει. Λοιπόν, τι σχολιάζω, τα μεγάλα μέσα λοιπόν. Δεν βλέπουν άμεσα εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Και λένε επίσης ότι εκείνο όμως που διαπιστώνουν. Του εξωτερικού, για το εξωτερικό. Και γιατί τα βγάλανε τώρα τα μεγάλα μέσα τη Financial Times. Εκείνο όμως που διαπιστώνουν. Ο κύριος Σπίγκελ, τι μας είπε, δηλαδή μας είπε κάτι καινούριο. Λοιπόν, τώρα θα με εκνευρίσει χωρίς λόγο. Εκείνο δηλαδή, που διαπιστώνουν. Τώρα, τι αποκαλύψει έκανε ο Σπίγκελ. Τα αποτελέσματα τη πρώτη Κυριακή τώρα, δηλαδή, μπορούν να επηρεάσουν την ψήφο τη ερχόμενη Κυριακή που είναι για τι ευρωεκλογέ. Έτσι, λοιπόν, το έχουν βάλει. Το πρακτορείο Reuters επίσης κάνει ένα εκτενές αφιέρωμα και αναφέρει ότι οι εκλογές σηματοδοτούν το πρώτο εκλογικό τεστ για τον Αντώνη Σαμαρά. Και λένε ότι τονίζουν ότι υπάρχει ένα, αίσθημα, ναι, υπάρχει ένα αίσθημα αμφισβήτησης προς το εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό. Ναι. Εμένει ακόμη στην απειλή της Χρυσής Αυγής, επισημένοντας ότι καρπώνεται ωφέλη από τους τριγμούς στην κυβέρνηση. Και επίσης ότι οι Έλληνες πηγαίνουν σήμερα στις κάλπες στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, που είναι το πρώτο εκλογικό τεστ για τον Πρωθυπουργό έπειτα από 2 χρόνια στην εξουσία. Οι δημοτικές λοιπόν εκλογές συνεχίζει. Που διεξάγονται στη χώρα μία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές, πραγματοποιούνται, λέει, την ώρα που στην Ελλάδα υπάρχει αίσθημα αμφισβήτησης προς τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος διασταυρώνει τα ξύφη του, λέει, με τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Ο ξένος τύπος, λοιπόν, και το Reuters, το πρακτορείο, βάζει απέναντι στον κύριο Σαμαρά τη Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκεί τα πράγματα είναι εύθραυστα. Έτσι. Ναι. Ας προτρέψουν οι κύριοι του πρακτορείου Ρόιτερ να τους πω ότι δεν ξέρω να μιλήσει η πραγματικότητα. Mm-hmm. Η αντιπαράθεση είναι ανάμεσα στον ιδίω ανάμεσα δηλαδή ότι καρπώνονται τα ωφέλη από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ο να πω ότι το μήνυμα το έστειλε ο ίδιος ο Βενιζέλος, σποχαρακτηριστικά, που είπε ότι ή πάμε σε εγγύηση ή περιπέτεια. Ναι. Καλά, αυτό το έχει πει από την αρχή που ξεκίνησε. Έτσι, πριν μπουν ακόμα στην ελιά μέσα, το είπε ξεκάθαρος ήταν και είπε: αν δεν ψηφίσετε, πάω στον πρόεδρο, που σημαίνει και στον πρόεδρο, θα ζητήσει εκλογές και αυτός, ποιος ξέρει. Αλλά εγώ θα μείνω στην κυρία Παντζελή, η οποία ήταν ξεκάθαρη και είπε ότι πρώτα θα γίνει συνεννόηση με όλους εμάς και μετά ο κύριος Βενιζέλος θα αποφασίσει να πάει ή δεν θα πάει στον, κύριο, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι δεν πα έτσι με τόση ευκολία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρε παιδί μου, αν δεν είπα και πήγα. Που συνεργάστηκε με τον. Με την κυβέρνηση και με το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο Βενιζέλος. Αυτό θα το δούμε. Ξέρεις, τον έχουν επισμώσει πολύ το Βενιζέλο. Για το για την εξουσία. Θα το τον πάμε να δούμε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μίτη Κουτσούμπα και τον... Έχω εξαιρετική εμπιστοσύνη στο φιλότιμο των Μακεδόνων. Έχω εξαιρετική εμπιστοσύνη στην κρίση των δημοκρατικών πολιτών. Είμαι βέβαιος πως σήμερα ξεκινάμε για την αλλαγή στον ορίζοντα, για την αλλαγή στην νοοτροπία, για την αλλαγή στις πολιτικές, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η επισφράγηση θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Θέλω επίσης να πω πως χθες εκδηλώθηκε μία αντισυνταγματική και παράνομη παρέμβαση από τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να εμποδιστεί ένα υποδειγματικό δημοψήφισμα. Το ότι είναι άτυπο δεν αφορά τους διοργανωτές, αλλά αφορά το έλλειμμα της κυβέρνησης. Ένα δημοψήφισμα που οργανώνεται από εθελοντές
συμπολίτες μας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων ένα δημοψήφισμα προκειμένου να εκφραστούν οι Θεσσαλονικείς για το μεγάλο κοινωνικό αγαθό, το νερό, για να εκφραστεί η βούληση των πολιτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Το δημοψήφισμα γίνεται και θα υπάρχει η ελεύθερη έκφραση των Θεσσαλονικιών με ένα μεγάλο όχι στην ιδιωτικοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και δυναμισμό ώστε να πετύχουμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε με τη θέληση του λαού να κάνουμε τη Μακεδονία πρώτη, την περιφέρεια πρώτη και κάποτε επιτέλους η Μακεδονία να κερδίσει αυτά τα οποία της αξίζουν, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν κερδίσει. Η συμμετοχή του πολίτη στην εκλογική διαδικασία, στις εκλογές, είναι συμμετοχή στη γιορτή της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και προσδοκούμε αυτό το αποτέλεσμα που θα φέρει επιτέλους αυτή την αλλαγή δια της ανατροπής σε αυτή την κατάσταση που όλοι μας διαπιστώνουμε ότι δεν μας αξίζει. Δεν είχαμε στην πορεία μας αυτή, στην προσπάθειά μας, δεν είχαμε την προστασία και την προβολή και την εύνοια κάποιων ημέτερων. Μόνοι μας, επαναλαμβάνω, και με τη βοήθεια του Θεού. Πιστεύω ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες θα ανταποκριθούν. Θα δεχθούν αυτήν την έντιμη προσπάθειά μας και τον αγώνα μας και θα μας στηρίξουν, στηρίζοντας αυτά που λέγαμε, για να αλλάξουμε, επαναλαμβάνω, αυτή την κατάσταση που δεν μας αξίζει και προσδοκούμε καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική δικαιούται και μπορεί να κερδίσει ένα νέο πρόσωπο για δουλειές, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Και έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσει να σταθεί όρθιος ο λαός μας. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό που σήμερα λείπει από τη χώρα μας, μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στα μονοπόλια, το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις τους και απέναντι στις αντιλαϊκές τοπικές αρχές σε δήμους και περιφέρειες. Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα και κυρίως να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Λοιπόν, είδαμε τις δηλώσεις των πολιτικών και των υποψηφίων. Εμείς να πούμε ότι η εκλογική βραδιά συνεχίζεται με εκλεκτούς συναδέλφους. Mm-hmm. Έρχεται ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, από μένα, τον Λάμπρο Παναγιώτου. Και τη Λίτσα Θεοφάνους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Δυναμικά η βραδιά και απόψε είναι τα πράγματα. Είναι μακρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Ένα πανέμορφο στούντιο, ιντερνετική τηλεόραση, μοναδική. Είπαμε ατιθάσευτη δημοσιογραφία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Από το Α ως το Ωμέγα, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμής διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη, ενάντια στην τριχόπτωση, σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cold. Bergman Cold, 800-11-00-111. Από το Α ως το Ωμέγα, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308.
Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2014. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 800-11-00-111. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδιαιτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά αλλού, μόνο στο Nanou. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's